Ξεκινάμε. Άννα Μαρία Τσικρικώνη, πρόεδρος παρούσα. Μαρία Θανασάκου Μουντάκη, παρούσα. Νικόλος Κουκής Απών. Κυρία Παρίση Απούσα. Ο κύριος θα καθυστερήσει, είναι καθοδόν. Ο κύριος Ιφαντής είναι παρόν. Η κυρία Βεντουζά είναι παρούσα. Ο κύριος Αγγουρόπουλος είναι παρόν. Ο κύριος Κούτρας είναι παρόν. Ο κύριος Κατζής θα καθυστερήσει. Είναι απόν αυτή τη στιγμή. Ο κύριος Τράκας είναι παρόν. Ο κύριος Χιαμάνης είναι παρόν. Ο κύριος Θανάσιος Βαλιράκης είναι απόν και είναι ασθενής, αιτιολογημένος. Η κυρία Νικάκη είναι παρούσα. Η κυρία Δημητριάδου είναι παρούσα. Η κυρία Ρουφογάλη παρούσα. Ο κύριος Πολύδωρας απόν. Ο κύριος Νομικός απόν. Ο κύριος Τούτουζας είναι απόν γιατί βρίσκεται, με έχει ειδοποιήσει, εκτός Αθηνών, αιτιολογημένο δηλαδή. Ο κύριος Ανιφαντής είναι απόν. Ο κύριος Δεμέστιχας απόν. Ο κύριος Αυγερινός παρόν. Η κυρία Ρετσινιά πούσα. Ο κύριος... Είναι ασθενής και η κυρία Ρετσινιά. Ο κύριος Κανάκης με έχει ειδοποιήσει, είναι απόν, βρίσκεται στην αντιόχεια. Ο κύριος Καραγιάννης και αυτός έχει ειδοποιήσει, είναι απόν. Η κυρία Σιώτου είναι παρούσα, η κυρία Χαμηλοθόρη παρούσα. Ο κύριος Τίνκας απόν, ο κύριος Στάικος παρόν, ο κύριος Ρίζος απόν. Ο κύριος Ρεκλήτης παρόν, ο κύριος Ρεμούδος παρόν, τον είδα κάπου. Εδώ είναι. Ο κύριος Ζήκας παρόν και ο κύριος Οικονόμου από... Υπάρχει απαρτία, οπότε κηρύσω... και να κηρύσουμε την έναρξη της συνεδρίασης. Λόγω του ότι απουσιάζει ο κύριος Καραγιάννης, ορίζεται από το Προεδρείο ο Γραμματέας ο κύριος Κούτρας, ο Δημοτικός Σύμβουλος ο κύριος Κούτρας. Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί συνάδελφοι, και πριν ξεκινήσουμε την έναρξη της συνεδρίασης, θα ήθελα από όλο το σώμα να τηρήσουμε ενός λεπτού σιγή, τόσο για τα θύματα του σεισμού που έγιναν στην Τουρκία και στη Συρία, όσο και για το θάνατο του Δημάρχου Ιωαννίνων, ο οποίος απεβίωσε πρόσφατα, να είναι αιωνία του συμνήμη. Ενός λεπτού σιγή. Αιωνία του συμνήμη. Λοιπόν, ξεκινάμε την συνεδρίαση με τις ανακοινώσεις ενημερώσεις. Θα ήθελα και από τους... Πρώτα έχει το λόγο ο κύριος Δήμαρχος. Κύριε Δήμαρχε. Ναι, καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Ήταν όντως μια πολύ... λυπηρή είδηση ο θάνατος του Μωυσή Ελισάφ, του Δημάρχου Ιωαννητών. Θα γνωρίζετε και θα θυμάστε ότι ο Δήμος μας είχε αναπτύξει σχέσεις φιλίας με το συγκεκριμένο Δήμαρχο και το συγκεκριμένο Δήμο. Είχαμε ήδη κάνει κάποιες εκδηλώσεις στα πλαίσια της ανταλλαγής πολιτιστικών δράσεων. Συγκεκριμένα τη μέρα που πέθανε ο αείμνηστος δήμαρχος, η κυρία Ρουφογάλη είχε και μια συναυλία προγραμματίσει στα Γιάννηνα και λίγο πριν βγει να παίξει, δυστυχώς 2-3 ώρες πριν τη συναυλία, έτσι μάθαμε για το άσχημο γεγονός και αναβλήθηκε και η συναυλία. Πρόκειται για έναν άνθρωπο που πρόσφερε στην τοπική αυτοδιοίκηση. Η τοπική αυτοδιοίκηση είναι πολύ πιο φτωχή με την απουσία του πλέον. Και σίγουρα η πόλη των Ιωαννίνων
νομίζω ότι θα το θυμόμαστε όλοι και να ευχηθούμε να είναι ελαφρύ το χώμα που τον σκεπάζει. Δεν βάλαμε στην ημερήσια διάταξη την ενημέρωση σχετικά με την κακοκαιρία Μπάρμπαρα, αλλά θα κάνω μία ενημέρωση πιο πολύ για να υπάρχει στα πρακτικά και για να αποτυπώσουμε σε κάποιους ανθρώπους τις ευχαριστίες που χρειάζονται. Έτσι λοιπόν, θέλω να σας θυμίσω όσοι δεν το έχετε μάθει ότι πριν την κακοκαιρία συνεδρίασε το τοπικό συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας με διευρυμένη σύσταση ύστερα από πρόσκλησή μου προς τις επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων. Θεωρώ ότι υπήρξε ένας πολύ καλός συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών του Δήμου και πριν αλλά και κατά τη διάρκεια του γεγονότος. Είχαμε ήδη επικαιροποιήσει τα σημεία του σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες οι οποίες υπάρχουν πλέον. Αλλά αν θέλετε και σύμφωνα με την εμπειρία την οποία αποκτήσαμε ύστερα από την περσινή κακοκαιρία, είχαν γίνει όλες οι απαραίτητες προμήθειες στα οχήματα, οι συντηρήσεις, η προμήθεια άλατος. Είχαμε στείλει έγκυρα, το είχαμε συζητήσει και εδώ με τον κύριο Ρεκλήτη, αν θυμάμαι καλά, που με είχε ρωτήσει κατά πόσο είχαν γίνει κλαδέματα σε δέντρα που ακουμπούσαν ή ήταν κοντά σε καλώδια ρεύματος. Αυτά τα 189 σημεία, τα οποία τα περισσότερα από αυτά, όπως είπαμε, είχαν από τον ΔΔΕ, που έχει την αρμοδιότητα, γίνει απαραίτητες ενέργειες. Δώσαμε στους κατοίκους με ανακοινώσεις μας αλάτι τις προηγούμενες μέρες πριν το συμβάν. Είχαμε συνοηθεί από το Μητρό των Εργοληπτών που είχαμε 4 οχήματα, μηχανήματα έργου, συν τα δικά μας τα μηχανήματα. Είχαμε μισθώσει μια αλατιέρα η οποία προστέθηκε στη δική μας που έχουμε και συνολικά όλη αυτή την εβδομάδα κάνανε πάνω από 1000 χιλιόμετρα, ταυτόχρονα με ανοιχτά φορτικά που ρίξανε αλάτι, συν το όχημα της δασοπροστασίας Παπάου Χολαργού, το οποίο πρόσφατα είχε το υγειονοπτώσει και χαμηλές θερμοκρασίες συνεχίστηκαν και τις επόμενες μέρες, όλο το διάστημα. Το προσωπικό ήταν πάντα στις θέσεις του, σύμφωνα με τις κυλιόμενες βάρδιες τις οποίες είχαμε ορίσει. Το τηλεφωνικό κέντρο λειτουργούσε επί 24ωρη βάση, όπως και οι θερμενόμενοι χώροι του Δήμου. Υπήρχε μια συνεχής ενημέρωση από το site του Δήμου για την εξέλιξη του φαινομένου, καθώς και τις ενέργειες τις οποίες κάναμε. Τα σχολεία μας κλείσανε για 2 μέρες, και όπως τα περισσότερα στην Αττική δηλαδή, εκτός από τα νότια, προάστια. Και για 2 άλλες ώρες, και για 2 άλλες μέρες αργήσαμε 2 ώρες, καθυστερήσαμε 2 ώρες τη λειτουργία τους. Εξετάσαμε και κοιτάξαμε τις ευπαθείς ομάδες και όσοι χρειάστηκαν Δευτέρα πρωί να μετακινηθούν, μετακινηθήκανε με αυτοκίνητα του Δήμου, όπως και έγινε και σύντηση των αδεσπότων ζώων. Ευχαριστίες και τα συσίτια βεβαίως, τα οποία δεν λειτουργήσανε, κανονίσαμε από μία δωρεά που έγινε από κάποιο κατάστημα της περιοχής, να δώσουμε στους ανθρώπους οι οποίοι συντίζονται από το Δήμο. Ευχαριστίες λοιπόν προς το προσωπικό του Δήμου, το οποίο είχε και πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις έχει τον πρώτο ρόλο. Συγχαρητήρια στον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας, στον κύριο Βασίλη Σιαμάνη, που μαζί μου είχε το πρόσταγμα όλης της οργάνωσης και της παρακολούθησης του φαινομένου. Προφανώς τον προϊστάμενο του αυτελούς τμήματος, τον Γιώργο τον Θεοχάρη, τους εθελοντές της δασοπροστασίας, όλους τους εμπλεκόμενους αντιδημάρχους, τους προέδρους των σχολικών επιτροπών που είχαν έτσι μια έντονη συνεργασία με τους διευθυντές τις πρώτες μέρες που άνοιξαν τα σχολεία, τους αντιδημάρχους καθαριότητας, κοινωνικής πολιτικής και γενικότερα όλους τους συνεργάτες που ασχολήθηκαν. Θερμά συγχαρητήρια και στους κατοίκους της πόλης για τη συνεργασία τους, γιατί ειλικρινά το πρωί της Δευτέρας υπήρξε μία κατανόηση, υπήρξε, βέβαια είχε πάρει και η κυβέρνηση τις αντίστοιχες αποφάσεις, αλλά έβλεπες ανθρώπους να έχουν αλυσίδες, να κυκλοφορούν με αλυσίδες, να μην είναι στο δρόμο και να εμποδίζουν την κυκλοφορία των χιονιστικών μηχανημάτων. Και γι' αυτό το λόγο νομίζω αυτή η πολύ καλή
συμμετοχή, συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων έφερε και το αποτέλεσμα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δήμαρχε. Παρακαλώ πολύ τώρα να προχωράμε σε ενημερώσεις, ερωτήσεις. Ποιοι από τους επικεφαλείς των παρατάξεων θέλουν να πάρουν το λόγο? Ο κύριος Ρεκλήτης και ο κύριος Ζήκας. Παρακαλώ, κύριε Ρεκλήτη, έχετε το λόγο. Ανακοινώσεις, ερωτήσεις μαζί, έτσι. Μαζί, βέβαια. Έχω να κάνω τρεις ανακοινώσεις. Η μία είναι δηλαδή, υπομορφή ανακοίνωση, οι άλλες δύο είναι τα δύο ψηφίσματα που σας έχω στείλει και στο email. Δεν ξέρω αν έχετε προλάβει να το διαβάσω και συγγνώμη. Γι' αυτό δεν τις ανέφερα. Για την αργοπορία, γιατί ήταν αργά το μεσημέρι η αποστολή τους. Όσον αφορά το σεισμό στην Τουρκία, θα ήθελα να τοποθετηθώ για ορισμένα ζητήματα. Είδαμε τα αποτελέσματα ενός καταστροφικού σεισμού, αλλά τα αποτελέσματα αυτού του σεισμού δεν είναι φυσικό φαινόμενο. Δηλαδή, η καταστροφή εκατοντάδων χιλιάδων κτηρίων και η απώλεια εκατοντάδων χιλιάδων ζώων, κατά τη γνώμη μας, είναι ένα εργολαβικό έγκλημα στο μόνο κέρδος. Και θα θέλαμε το επόμενο διάστημα, εμείς ως Λαϊκή Συσπήρωση Παπάγου Χολαργού, θα κάνουμε και αντίστοιχη εκδήλωση στο Δήμο Παπάγου Χολαργού σε σχέση με τη λαϊκή στέγη και την σεισμική θωράκιση, που θα περιλαμβάνει όλα αυτά τα ζητήματα και πώς τα διαχειρίζεται ένα κράτος όταν θέλει να προστατέψει τους πολίτες του. Να πω σε αυτό το σημείο ότι η πρωτοβουλία του Δήμου Παπάγου Χολαργού για τη συλλογή ειδών πρώτης ανάγκης, όπως και η πρωτοβουλία της Ένωσης Γονέων Παπάγου Χολαργού και φορέων και συνδικάτων που δρούν και στην πόλη μας, είναι αξιέπαινη. Το μόνο που θα ήθελα να πω είναι ότι η παραφωνία, η κρατική παραφωνία, που δεν αφορά δηλαδή εδώ το Δήμο μας, αλλά αφορά την κυβέρνηση και το κράτος συνολικά, είναι ότι δεν υπήρξε τρόπος, εκτός από την ιδιωτική πρωτοβουλία των συνδικάτων ή των φορέων που μάζεψαν τέτοια βοήθεια, για να φτάσει αυτή η βοήθεια και στη Συρία. Γιατί επιμένει το κράτος μας να συνεχίζει, ακόμα και για ανθρωπιστικούς λόγους, το εμπάργκο απέναντι στη Συρία. Ακόμα και για την ανθρωπιστική βοήθεια. Ο μόνος τρόπος να φτάσουν αυτή η ανθρωπιστική βοήθεια ήταν μόνο στην Τουρκία. Και αυτό είναι ένα ζήτημα που πρέπει όλοι μας να το αναλογιστούμε. Τουλάχιστον μέσω της κρατικής οδού. Οι δικές μας πρωτοβουλίες κατάφεραν να φτάσουν, όσες πήραμε δηλαδή ως φορείς του μαζικού κινήματος, η ανθρωπιστική βοήθεια αυτή να φτάσει και στη Συρία. Αυτά για το πρώτο ζήτημα. Να βάλω τα δύο ψηφίσματα, αν μου επιτρέπετε. Θα διαβάσω το πρώτο. Είναι προς ψήφιση, κατάθεση προς ψήφιση. Κανένα πρόβλημα, κανένα πρόβλημα. Κανένα πρόβλημα, κανένα πρόβλημα. Ωραία, ωραία. Νόμιζα ότι είχε και άλλο, κύριε Ζήκας. Ωραία, ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα. Θα ξεκινήσω κι εγώ από το σεισμό στην Τουρκία, που δείχνει τι συμβαίνει όταν οι πόλεις και οι κυβερνήσεις υποτάσσουν τα συμφέροντα στα ιδιωτικά συμφέροντα. Τα δημόσια συμφέροντα στα ιδιωτικά συμφέροντα. Αυτό έγινε στην Τουρκία και αυτό πληρώνουν τις συνέπειες. Και εδώ θέλω να προσθέσω το ότι δεν είναι μόνο οι περιοχές που είναι στη Συρία που έχουν αποκλειστεί από τη βοήθεια, αλλά και εντός της Τουρκίας, γιατί σήμερα είχα συνάντηση με Κούρδους από τη Ροζάβα, που μου ενημερώσαν ότι έχουν αποκλειστεί και οι περιοχές εκείνες και δεν επιτρέπουν καν, ενώ έχουν βγει οδηγίες σε 6-7 γλώσσες, δεν έχουν βγει οδηγίες στα κουρδικά, γιατί η κυβέρνηση της Τουρκίας αρνείται να αναγνωρίσει ότι υπάρχει κουρδική μειονότητα. Λοιπόν, πραγματικά μια, ακόμα και σε τέτοιες καταστάσεις τραγικές για την κοινωνία της Τουρκίας, αντιμετωπίζονται με τέτοια μεταχείριση. Το δεύτερο θέμα που θέλω να θέσω είναι σχετικά με μια ανακοίνωση που εστάει στα τοπικά μέσα ενημέρωση από τις 8 προτάσεις και δημοσιεύτηκε στις 12 Φεβρουαρίου, στο οποίο υπάρχει η εξής, στο δελτίο τύπου υπάρχει η φράση ότι η κυρία Σιώτου δήλωσε ότι τα κόμματα δεν χωρούν στην τοπική αυτοδιοίκηση. Επειδή πρόκειται για μια ακραία αντιδραστική θέση, την οποία δεν θα αναλύσω γιατί σήμερα λόγω χρόνου, σε άλλη ευκαιρία, αλλά θέλω να
σταθώ σε άλλο σημείο, στη συνέπεια των 8 προτάσεων, να δούμε και σε αυτήν τη θέση την οποία διατυπώνουν. Στις 19 Σεπτεμβρίου του 1922, το Κόμμα των Πρασίνων έβγαλε μία ανακοίνωση που τιτλοφορείται «Συγκροτούν δίκτυο οι πράσινοι αυτοδιοικητικοί». Σε αυτό λοιπόν, στη διακήρυξη αυτή που έγινε μία πανελλαδική συνάντηση στη Θεσσαλονίκη, 17 Ανάτου 2022, 31 εκλεγμένοι σύμβουλοι ή πρόσωπα που έχουν θητεύσει αυτοδιοικητικές θέσεις αποφασίζουν τη συγκρότηση και την ανάπτυξη ενός δικτύου πράσινων αυτοδιοικητικών με στόχο την ανενημέρωση και να κατέβουν ενωμένοι στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2023. Έτσι. Παρακάτω υπάρχουν τα ονόματα των 31. Μεταξύ των 31 λοιπόν υπάρχει Κουγιμτζόπουλος Χάρης, πρώην Δημοτικός Σύμβουλος Παπάου Χολαργού, Στάπας Νίκος, πρώην Δημοτικός Σύμβουλος Παπάου Χολαργού και Χαμηλοθόρη Αναστασία, Δημοτική Σύμβουλος Παπάου Χολαργού. Αυτά για αυτούς που θέλουν τα κόμματα ότι δεν έχουν χωρούν στην αυτοδιοίκηση. Και το καταθέτω και στα πρακτικά, γιατί έτσι είναι ξεκάθαρο το παπατζηλίκι των 8 προτάσεων. Τώρα, τρίτο θέμα, όσον αφορά τη συζήτηση που έγινε στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, είναι κρίμα που δεν είναι εδώ οι συνάδελφοι, επειδή πραγματικά, πέρα από το ότι το δίκαιο του αιτήματος, θέλω να επισημάνω το γεγονός της απόπειρας, αν θέλετε, να μην συζητηθεί το θέμα, παρότι προβλεπόταν, όπως σωστά επισήμανε και η Πρόεδρος, στο Δημοτικό Συμβούλιο, να μην συζητηθεί το θέμα. Ενώ είναι ξεκάθαρο ζήτημα δημοκρατίας το να μπαίνουν τα θέματα που βάζουν οι επικεφαλείς και προβλέπεται και από τον κανονισμό. Και βέβαια ήταν επίσης πολύ σαφές από τη συζήτηση έτσι όπως έγινε το ότι δεν υπήρξε αρνητική στάση όπως περιγραφόταν σε προηγούμενη έτσι, ανάρτηση που είχα, ο λόγος για τον οποίο είχα φέρει και το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, ούτε ποτέ βέβαια, ακόμα και στα λόγια των συναδέλφων που τοποθετήθηκαν, δεν τέθηκε ποτέ το ζήτημα του συνεδρίου στην αίθουσα. Λοιπόν, ήταν ξεκάθαρο λοιπόν ότι πρόκειτο για ψευδή ανάρτηση και βέβαια ο καθένας, επειδή υπάρχουν πλέον και τα βίντεο και τα πρακτικά, μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του γι' αυτό. Είχα ζητήσει βέβαια από τις συναδέλφους να τοποθετηθούν και στα ερωτήματα που είχαμε θέσει πριν από 1,5 χρόνο, αλλά δυστυχώς μούγκα στη στρούγκα μέχρι τώρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ζήκα. Ακούμε ενδιαφέρον αυτά τα οποία λέτε. Κυρία απλά, Πρόεδρε, επιπροσωπικού θα ήθελα να τοποθετηθώ λίγο. Απλά θα ήθελα εκφράσεις όπως παπατζηλίκη κλπ. Να μην πέφτουν μέσα στην αίθουσα. Γενικότερα, καλό είναι να μην ακούγονται τέτοιοι χαρακτηρισμοί και αν συμφωνείτε κι εσείς, να διαγραφεί από τα πρακτικά. Όχι, κύριε Πρόεδρε, να παραμείνει μέχρι και το κόμμα σε αυτά που τοποθέτησα. Ναι, μπορούμε να το πούμε και με κάποια άλλη έκφραση. Είναι ίσως να μην υπάρχει με αυτή. Εγώ το είναι επιλικής η έκφραση που χρησιμοποιώ. Ωραία, εγώ το επισημαίνω. Παρακαλώ, κυρία Χαμηλοθόρη, προσωπικό. Με καλύψατε, κυρία Πρόεδρε. Ήθελα να επισημάνω τη φράση ότι την αφήσατε να περάσει, οπότε εφόσον κάνατε. Όχι, εγώ αφήνω να ολοκληρώσουν και να πάρω θέση. Εμείς ούτως ή άλλως πάντα λέμε ότι όποιος λέει έχει την ευθύνη των λόγων του. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, θα προχωρήσω και στους δημοτικούς συμβούλους, λοιπόν, στους υπόλοιπους δημοτικούς συμβουλίους όσον αφορά τις ερωτήσεις. Είναι η κυρία, θέλετε ανακοινώσεις, ωραία. Είναι ο κύριος Σιαμάνης, κυρία Μουντάκη πρώτα, ο κύριος Τράκας, η κυρία Βεντουζά. Αδιαρινός, Ρεμούνδος, ωραία. Άλλος κανείς, κύριος Ρεμούνδος και κυρία Χαμηλοθόρη. Όλα μαζί. Και εσείς, κυρία Σιώτου, ναι. Ωραία. Και ο κύριος Κούτρας. Λοιπόν, ξεκινάμε με την κυρία Μουντάκη. Καλησπέρα σας. Θέλω να ευχαριστήσουμε τους δημότες μας που μπόρεσαν και ανταποκρίθηκαν στη συγκέντρωση της ανθρωπιστικής βοήθειας για τις δύο χώρες, Τουρκία-Συρίας, και μάλιστα η συγκέντρωση ήταν 5 φορτηγά σύνολων, τα οποία
από την περιφέρεια και μάλιστα ευχαριστούμε και την περιφέρεια που πραγματικά ήταν σε μια ταχεία κατάσταση που έφεραν φορτηγά και συγκεντρώθηκαν όλα αυτά. Να ευχαριστήσω βέβαια ιδιαίτερα τα άτομα του κέντρου κοινότητας, τους υπαλλήλους, τους εθελοντές, την κυρία Δημάκου που από την πλευρά του πρώην Δημαρχείου Παπάγου είχε τον έλεγχο της διαδικασίας όλων της βοήθειας και της συλλογής. Και θέλω να πω ότι πραγματικά ήταν πάρα πολύ μεγάλη ανταπόκριση, το οποίο δεν το περιμέναμε κιόλας. Και από τα σχολεία βέβαια να ευχαριστήσουμε και τους συλλόγους και τους διευθυντές των σχολείων, οι οποίοι και αυτοί ανταποκριθήκαν σε όλο αυτό τη συγκέντρωση. Εκείνο που έχω να πω είναι ότι, το δεύτερο είναι να πω ότι 1η και 6 Μαρτίου γίνεται μια εκπαίδευση εθελοντών από την κυρία Λαμπρινή Ζώη. Στις 2 και 3 Μαρτίου γίνεται επαγγελματικός προσανατολισμός για τα παιδιά της Δευτέρας Λυκείου. Στις 4 Μαρτίου έχουμε τη δράση της συγκέντρωσης φαρμάκων με το όλοι μαζί μπορούμε στο Δημαρχείο, έξω από το Δημαρχείο. Και συγχρόνως υπάρχει και μια συνεργασία του Δήμου μας με το Διεθνές Ινστιτούτο Κυβερνοασφάλισης CCI, το οποίο είναι για τους μαθητές του γυμνασίου, της τρίτης τάξης του γυμνασίου και των τριών γυμνασίων με θέμα κίνδυνη και κανόνες προστασίας για τη σωστή χρήση του διαδικτυακού κόσμου από τον κύριο Σφακιανάκη. Ωραία, ευχαριστώ πολύ κυρία Μουντάκη. Το λόγο έχει η κυρία Βεντουζά. Πατήστε το κουμπί. Ήθελα να ενημερώσω τους συναδέλφους ότι γίνανε κάποιες εκδηλώσεις τώρα της απόκριας. Επίσης γίνεται, σας τα πω πιο αναλυτικά, έχουν παιχτεί παιδικές ταινίες που έχει γεμίσει το θέατρο Μίκης Θεοδωράκης με αυτές. Έγινε ένα διήμερο παιδικών αποκριάτικων εκδηλώσεων 18 και 19 στον εξωτερικό χώρο του Δημαρχείου και στην πλατεία Γεωργίου, που ήταν μια πραγματικά ήταν χαρά Θεού για αυτά τα παιδιά. Είχε πάρα πολύ ωραία μέρα. Παίξανε, τραγουδήσανε από τις 11 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Στον Άγιο Γεώργιο βέβαια έφτασε 3:30-4 παρά. Επίσης η μεικτή χοροδία του Δήμου μας, του Δήμου Παπάου Κολαργού, είχε μια πολύ ωραία εκδήλωση την Τρίτη και είναι κρίμα που δεν ήρθατε να τη δείτε. Σήμερα έχουμε τον Τρελό Πιέρο με μια συνεργασία του Γαλλικού Ινστιτούτου που θα μας δίνει γαλλικές ταινίες κάποιες εποχής και σας περιμένουμε και σε αυτές. Επίσης, το Σάββατο θα είναι η χοροδία χρωμάτων που θα έχει ένα αποκριάτικο πρόγραμμα και θα κλείσουμε με αυτό τώρα τις αποκριές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ και εγώ, κύριε Βεντουζά. Τον λόγο έχει ο κύριος Στράκας. Έλα. Έχει βγει από πίσω. Ναι, ναι. Βάλ το και θα ανοίξει και το δικό σου μικρόφωνο. Βεβαίως, ναι, η χοροδία είναι μουσικά ηχοχρώματα. Ωραία. Και όχι η χοροδία των χρωμάτων που είπα. Μπράβο. Ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα, θα το λύσω. Ωραία. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να κάνω κάποιες ενημερώσεις. Θα ξεκινήσω με το πρόβλημα της ηλεκτροδότησης
που είχε παρουσιαστεί το προηγούμενο χρονικό διάστημα, ιδιαίτερα σε ένα μεγάλο μέρος του Χολαργού, ανεβαίνοντας στη φανερωμένη και στην αριστερή πλευρά, είχαμε για μία εβδομάδα ένα καθημερινό πρόβλημα, το οποίο δημιουργούταν από τον σταθμό της Παλίνης, που έδινε εντολή για να ανάψουνε οι διακόπτες εδώ και να δώσουν ρεύμα στις κολόνες. Αυτό δεν έδινε εντολή, με αποτέλεσμα να μην ανεβαίνουν οι διακόπτες εδώ πέρα και να μην ανάβουν τα φώτα, και το ίδιο πρόβλημα είχαμε και το πρωί όταν σβήναν τα φώτα. Πάλι δεν παίρνανε την εντολή και δεν σβήναν τα φώτα. Αυτό και παρόλο το ότι είχε βγει και μία ανακοίνωση από το Δήμο που έλεγε για ποιο λόγο υπήρχε αυτό. Εμείς παρόλα αυτά ήθελα να συμπληρώσω ότι σαν Δήμος αυτό που μπορούσαμε να κάνουμε ήταν κάθε απόγευμα να βγάζουμε 2 ηλεκτρολόγους έξω και να πηγαίνουν σε όλους αυτούς, σε όλα αυτά τα ρολόγια που δεν ανέβαινε το φόπ αυτός ο διακόπτης, να τον ανάβουν χειροκίνητα. Αυτό σκεφτείτε, για να ανάψουν περίπου 15, 20, 25 διακόπτες που δεν ανάβαν κάθε βράδυ, τους έπαιρνε 2 με 2,5 ώρες για να το κάνουμε χειροκίνητα. Γιατί σε κάποιους διακόπτες έπρεπε να κατεβάσουν σκάλες, να ανεβούν τα ένα ψηλά, δεν ήταν όλοι προσβάσιμοι από το έδαφος. Εμείς αυτό που μπορούσαμε να κάνουμε το κάναμε. Παρ' όλα αυτά, με λύπη μου όμως, ενημερώθηκα ότι η υποψήφια δήμαρχος, η κυρία Σιώτου, έγραψε ότι εμείς το κάνουμε αυτό για εξοικονόμηση και για βοήθεια προς τον εργολάβο. Στην πάγια τακτική, κυρία Σιώτου, όπως και για το καπί είχατε πει την προηγούμενη φορά, τα είχα πει στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, δυστυχώς και σε αυτό το θέμα πάλι την ίδια τακτική είχατε, την τακτική της παραπληροφόρησης. Μετά, θέλω να πω για τις εργασίες που γίνονται στο νέο πάρκο και χώρο αναψυχής κάτω από την Αγία Σκέπη. Οι εργασίες έχουν ξεκινήσει με ευθύνη και επίβλεψη του ΣΠΑΗ. Ήδη έχει κατασταθεί η Παιδική Χαρά, καθώς και το υπαίθριο γυμναστήριο. Έχει ξεκινήσει η περίφραξη του χώρου, η οποία θα περικλείσει και το αλσίλιο που είναι κάτω από αυτό το κομμάτι και μπροστά από τον κύριο χώρο. Ο σχεδιασμός προβλέπει στη συνέχεια νέο αρδευτικό σύστημα, πολλές φυτέψεις, τον βοτανικό κήπο, την εγκατάσταση επιπλέον τραπεζόπαγκων και άλλων υπαίθριων παιχνιδιών για μικρούς και μεγάλους. Ενώ ο Δήμος μας θα συμπληρώσει το έργο αυτό με την εγκατάσταση ποδηλατικής πίστας και την αποκατάσταση της λειτουργίας των χώρων υγιεινής που ήδη προϋπάρχουν εκεί. Πιστεύουμε ότι αυτό το έργο περίπου σε 2 μήνες θα έχει ολοκληρωθεί. Πάλι με λύπη μου όμως θα εκφράσω ότι παρότι την αποδοχή της συγκεκριμένης παρέμβασης από τους πολίτες, που ήδη μας ρωτούν πότε θα ολοκληρωθεί, γιατί ήδη αρχίζουν και κατήθεται τα καινούργια παιχνίδια και από ό,τι φαίνεται είναι ελκυστικά, οι δημότες μας παίρνουν τηλέφωνο και μας ρωτούν πότε θα ολοκληρωθεί και θα ανοίξει. Θα ανοίξει τις πόρτες του αυτό το πάρκο. Και πάλι μου προκαλεί εντύπωση ότι πάλι υπάρχει συκοφάντηση αυτού του έργου εκ μέρους της αντιπολίτευσης. Άλλος αναφέρει για το τεχνητό χλωροτάπητα ότι δεν ενδείκνεται για το χώρο της Παιδικής Χαράς, ενώ είναι γνωστό ότι ο χλωροτάπητας τοποθετείται για λόγους ασφαλείας σε αυτούς τους χώρους. Άλλος λέει ότι πήραμε τα χρήματα από την πυρασφάλεια και τα πήγαμε για να κάνουμε Παιδική Χαρά κάτω από τη Αγία Σκέπη, και ειλικρινά πραγματικά δεν μπορώ να το καταλάβω την αντιμετώπιση αυτή, ειδικά σε ένα χώρο ο οποίος δεν ήταν προσβάσιμος για τους πολίτες εδώ και πολλά χρόνια, και ο οποίος αναβαθμίζεται τώρα και τίθεται ξανά, το ξαναδίνουμε στους δημότες μας για χρήση, αναβαθμισμένο και λειτουργικό, στα παιδιά της πόλης μας ιδιαίτερα. Παρόλα αυτά υπάρχει αυτή η εσκεμμένη συκοφάντηση του χώρου. Μετά θα ήθελα να ενημερώσω για την πλατεία Φλωρίνης ότι έχει γίνει κατοκύρωση του οριστικού αναδόχου και στην επόμενη Οικονομική Επιτροπή θα μπει στην ημερήσια διάταξη. Θέλω να ενημερώσω για το χλωροτάπητα του Αθλητικού Κέντρου Χολαργού Αντώνης Πολύδωρας. Έχει προχωρήσει η αξιολόγηση και θα μπει το πρώτο πρακτικό στην επόμενη Οικονομική Επιτροπή και αυτό.
Και όσο αφορά το γήπεδο του Παπάγου, χθες έληξε η κατάθεση προσφορών και συνέχεια θα γίνει η αξιολόγηση αυτών των προσφορών. Και τέλος, για την πλατεία Φλωρίνης, είμαστε στο στάδιο του οριστικού αναδόχου και στη συνέχεια θα πάει για προσυμβατικό έλεγχο και πιστεύουμε ότι μέχρι την άνοιξη περίπου θα ξεκινήσει. Αυτά είχα να πω, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ, κύριε Τράκα. Το λόγο έχει ο κύριος Χιαμάνης. Καλησπέρα και από μένα. Θα ήθελα και εγώ να πω δύο λόγια για τη διαχείριση της πρόσφατης κακοκαιρίας. Όπως είπε και ο Δήμαρχος, έγινε μια πολύ καλή προετοιμασία πριν από την κακοκαιρία και φυσικά ένας πολύ καλός συντονισμός όλων των περιουσιών του Δήμου μας. Το Σάββατο 4 Φεβρουαρίου συνεδρίασε εκτάκτως το συντονιστικό τοπικό όργανο πολιτικής προστασίας, στο οποίο είχαν προσκληθεί και οι επικεφαλείς όλων των δημοτικών παρατάξεων. Από τα ξημερώματα της Κυριακής έως και την Πέμπτη, ήμασταν συνέχεια στους δρόμους. Ρίχναμε αλάτι πριν από τη χιονόπτωση της Δευτέρας, αλλά και συνέχεια λόγω χαμηλών θερμοκρασιών, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα σχολεία μας και στους παιδικούς σταθμούς. Καταφέραμε μέσα σε τρεις ώρες, τη Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου, να χιονίσουμε το οδικό δίκτυο της πόλης και είμαστε σε συνεχή επιφυλακή μέχρι και την 5η 9 Φεβρουαρίου. Διαχειριστήκαμε επιτυχία το καιρικό φαινόμενο και είχαμε προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες πριν ξεκινήσει η χιονόπτωση, όπως μίσθωση οχημάτων και προμήθεια ρήψη άλατος. Θα ήθελα να ευχαριστήσω κάποιους ανθρώπους που συνετέλεσαν στην αποτελεσματική διαχείριση της κακοκαιρίας. Το Δήμαρχο Παπάγου Χολαργού, τον κύριο Ηλία Αποστολόπουλο, που ήταν μαζί μας για συνεχόμενα 24 ώρα, συντονίζοντας αλλά και συμμετέχοντας ο ίδιος στην αντιμετώπιση της κακοκαιρίας. Το προσωπικό του Δήμου μας, που ήταν εκεί σε 24 ώρες επιφυλακή για όσες μέρες χρειάστηκε. Τον προϊστάμενο του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας, τον Γιώργο τον Θεοχάρη. Τον Διευθυντή Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, τον Παναγιώτη τον Αυγουστάκη. Τους προϊσταμένους καθαριότητας Χολαργού, τον Γιάννη τον Αδριτσάκη και τον Γιώργο τον Αποστόλου. Τον προϊστάμενο κίνησης οχημάτων, τον Γιώργο τον Βασιλάκη. Τους θελοντές δασου προστασίας Παπάγου Χολαργού και ιδιαίτερα τον Στέλιο τον Φούρναρη και τον Μήνο τον Παγκόνη. Τον Γενικό Γραμματέα τον Μάνο τον Μαυρικάκη και τη Διευθύντρια Γραφείου του Δημάρχου μας την Νίκη της Διαμπάρα. Τους συναδέλφους μου Ειρήνη Βεντουζά, Μιχάλη Τράκα, Μιχάλη Φαντή, Θανάση Κούτρα, Μαρία Μουντάκη και φυσικά τους κατοίκους της πόλης μας για τη συνεργασία. Ευχαριστούμε, κύριε Σχαμάνη. Λόγο έχει ο κύριος Ιφαντής. Καλησπέρα και από μένα. Δύο γρήγορες ανακοινώσεις. Να θυμίσω ότι ο 23ος δρόμος βουνού που ήταν να γίνει την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου και είχε αναβληθεί λόγω της χιονόπτωσης έχει πάρει ημερομηνία για τις 12 Μαρτίου. Και η δεύτερη ανακοίνωση είναι ότι, όπως σας έχουμε ενημερώσει και με τα email που σας έχουμε στείλει, αύριο κόβει ο ΔΟΠΑΠ την πίτα του στο Ποκεπά στις 1 η ώρα και είστε όλοι προσκεκλημένοι και σας περιμένουμε. Αυτά. Να σημειώσω σε αυτό το σημείο ότι έχει προσέλθει και ο κύριος Κουκκής, αντίδημαρχος οικονομικών. Το λόγο έχει ο κύριος Κούτρας. Ναι, καλησπέρα σε όλους. Εγώ θέλω να αναφερθώ σε δύο θέματα που έχουν απασχολήσει την επικαιρότητα του Δήμου μας. Το πρώτο είναι η πιτιοκάμπη. Δεχόμαστε από πολλές πλευρές, από πολλούς δημότες παράπονα αυτόν τον καιρό για πιτιοκάμπη σε διάφορα σημεία του Δήμου μας, και στο Χολαργό και στον Παπάγο. Να κάνω μια γενική ενημέρωση ότι η Υπηρεσία Περιβάλλοντος διενεργεί ψεκασμούς την εποχή μεταξύ Οκτώβρη και Νοέμβρη σε επιλεγμένα σημεία όπως σχολεία, πάρκα και πλατείες με βιολογικό υλικό και ώστε να αποφευχθεί το φαινόμενο να δημιουργούνται οι εστίες, τα λεγόμενα κουκούλια, όπως ξέρουμε, πάνω στα πεύκα. Κατόπιν το επόμενο εργαλείο που χρησιμοποιούμε για να αποφύγουμε αυτό το φαινόμενο, το οποίο είναι, επαναλαμβάνω, έχει μεγάλη έκταση, λόγω του ότι έχουμε πολλά πεύκα, όπως όλοι γνωρίζουμε, στο Δήμο μας, είναι ο μηχανικός τρόπος, όπου βγαίνουν στην αρχεία στους χώρους του Δήμου μας και προσπαθούν με μηχανικό τρόπο, δηλαδή με διάφορους, με ένα λωστό, να ρίξουν τα κουκούλια κάτω και να τα μαζέψουν μετά, ώστε να μην δημιουργηθεί το φαινόμενο που δυστυχώς δεν αποφεύγουμε να συμβεί σε όλη την έκταση του Δήμου.
Τώρα, όσον αφορά το σχολείο, το πέμπτο Δημοτικό Σχολείο Χολαργού, έλαβα ένα τηλεφώνημα προχθές από τη Διευθύντρια, την κυρία Νικάκη, όπου με ενημέρωσε ότι υπήρξαν περιπτώσεις παιδιών με αλλεργικές αντιδράσεις λόγω του ότι στο προάβλιο κάτω είχαν πέσει τα κουκούλια από πέφκα που ήταν γύρω από το προάβλιο και αυτό από παρακείμενη πολυκατοικία και αυτό δημιούργησε κάποιες αλλεργικές αντιδράσεις και με παρακάλεσε να παρέμβουμε, να κάνουμε ό,τι μπορούμε όπου και το κάναμε. Πήγα εγώ ίδιος προσωπικά και ενημερώθηκα για το θέμα και είχα και μια προσωπική άποψη από πού προέρχονται το πρόβλημα. Χθες επισκέφθηκε η Υπηρεσία Περιβάλλοντος να κάνει και αυτή μια αυτοψία για το θέμα και σήμερα πήγε ένα γρανοφόρο όπου κατέβασε, καθάρισε κάποια σημεία που μας υπέδειξαν οι εκπαιδευτικοί, τις εστίες από τις εστίες του Πιτιοκάμπη στα πέφκα πάνω. Μου είπανε σήμερα, ξαναπήρα τηλέφωνο σήμερα, ξανά είχα επαφή με τους εκπαιδευτικούς, με ενημέρωσαν ότι το θέμα είναι υπό έλεγχο και ότι κάνουν και αυτή προσπάθεια και καταλαβαίνουν ότι είναι και θέμα καθαρισμού. Δηλαδή, αφού αυτή τη στιγμή η Πιτιοκάμπη πέσει στο έδαφος, είναι και θέμα καθαρισμού. Έχουν δοθεί οι οδηγίες, έχουν δώσει μόνοι τους οι οδηγίες σε καθαριστές, καθαρίστες, να γίνεται μια εκαθάριση, ένα πλήσιμο με λάσκο κλπ. Το δεύτερο θέμα που θέλω να αναφερθώ είναι ότι χθες κάναμε ολοκληρώθηκε η μεταφύτευση της υπερενόβιας ελιάς από την Ξανθή που 103α. Τη φέραμε την ελιά εδώ στο Δημαρχείο μπροστά, επί της οδού Ευρυπίδου, μπορείτε να τη δείτε όσοι θέλετε, πηγαίνοντας αριστερά. Έγινε υπό την επίβλεψη και την καθοδήγηση της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος, ο διευθυντής μας, ο κ. Βατικιώτης και ο προϊστάμενος του Τμήματος Περιβάλλοντος του Χολαργού ήταν παρόντες σε όλη τη διαδικασία, όπως και εγώ προσωπικά. Ήμασταν παρόντες στην εκκρίζωση, στη μεταφορά και στην μεταφύτευση στο σημείο που τη φέραμε. Γενικά, θεωρώ ότι έγινε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε να κάνουμε και αναμένεται να δούμε στις επόμενες εβδομάδες. Πιστεύω ότι σε ένα μήνα το πολύ από τώρα θα έχουμε και τις ενδείξεις πώς θα εξελιχθεί η πορεία της. Η προσωπική μου γνώμη, και την καταθέτω εδώ πέρα, έτσι σαν ένα τεστ για μένα, θεωρώ ότι θα πάει καλά και η ελιά θα προχωρήσει κανονικά και το βίο της όπως θα ήταν αν έμενε στη Ξανθή 103. Ευχαριστώ. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Κυρία Βιερινέ, είχατε ζητήσει το λόγο. Ναι, ωραία, έχετε το λόγο. Το έχει μιλήσει. Εσείς. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να αναφέρω 2-3 πραγματάκια για τα σχολεία και γενικότερα. Το τελευταίο διάστημα υπάρχουν, δυστυχώς, έχουν επανέλθει πάλι οι ληστείες μεταξύ ανηλίκων και έξω από τα σχολεία και σε χώρους γενικότερα του Δήμου. Ό,τι μπορούν να κάνουν βέβαια και ως σχολικές μονάδες, δεν μπορούν να κάνουν ιδιαίτερα πράγματα, παρά θα παρακαλούσα τον κύριο Δήμαρχο προσωπικά να παρέμβει στο αστυνομικό τμήμα λόγω της θέσης του και στο ΑΤΑΦ και στο ΤΑΦΑΛΦΑ, ώστε να γίνονται πιο εμπεριστατωμένες λίγο οι περιπολίες, όσες γίνονται και αν γίνονται, όχι μόνο τις ημέρες που λειτουργούν τα σχολεία, αλλά και τις υπόλοιπες ώρες που είναι λίγο μεταξύ 9 με 12, που κάποια παιδιά ίσως και λίγο πιο μικρής ηλικίας είναι στους δρόμους έξω. Το ένα είναι αυτό που θα ήθελα. Το δεύτερο είναι ότι συνήθως, πάντα μετά την παρέλαση που γίνεται εδώ στο μπροστά από το Δημαρχείο, όταν τελειώνουν τα σχολεία, δυστυχώς μαζεύονται όλα στην κάτω μεριά της κεραμικού και είναι λόγω της κατάργησης των κοινοτήτων και ουσιαστικά πλέον αυτά, ως να γίνει μια κοινή παρέλαση επιτέλους στον Παπάγο και στον Χολαργό, να μην υπάρχουν δύο παρελάσεις. Θα το επαναφέρω πάλι αυτό το θέμα. Νομίζω ότι μπορεί να γίνει, αρκεί να το δουλέψουμε και να το θέλουμε όλοι. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Το λόγο έχει η κυρία Σιώτου.
Ναι, μια αναφορά σε αυτά που ακούστηκαν. Καταλαβαίνω τη δυσκολία του κυρίου Ζήκα και ως επικεφαλής των 8 προτάσεων επαναλαμβάνω και για τα πρακτικά και τον ευχαριστώ για την ευκαιρία αυτή που μου δίνει ότι η τοπική αυτοδιοίκηση όντως δεν χρειάζεται κόμματα και σαν παράταξη επιδιώκουμε την πολυφωνία, σεβόμαστε τον αυτοπροσδιορισμό των μελών της παράταξής μας και είναι αυτός ακριβώς ο χαρακτήρας της παράταξης που ξέρουμε ότι ενοχλεί. Προφανώς έτσι βέβαια θα πάμε στις εκλογές τώρα, όσο πιο πολύ υπάρχουμε στις γειτονιές, τόσο πιο πολύ θα πιέζεστε. Και αυτό αφορά και στον κύριο Τράκα που πρέπει να μάθει να απαντάει εκεί που υπάρχει ο διάλογος. Αυτά ως προς αυτά που υπόθηκαν, να πάω σε ερωτήσεις. Υπάρχουν διαμαρτυρίες κατοίκων για επαναλαμβανόμενες βλάβες της ΕΙΔΑΠ, από τη Σοκράτους, από την Αβαρίνη. Υποτίθεται ότι η εταιρεία μας έχει ταλαιπωρήσει τόσο καιρό αντικαθιστώντας το παλιό δίκτυο της Μενέο. Τι ενημέρωση έχετε για τις συγκεκριμένες περιοχές με τις επαναλαμβανόμενες διακοπές νερού και να θυμίσω στο παρελθόν ότι ταλαιπωρεί τη γειτονιά της Μικόνου. Η δεύτερη ερώτηση. Διαβάσαμε ότι από την ερχόμενη Δευτέρα το τμήμα φυσιοθεραπείας που λειτουργούσε στο ΟΚΑΠΗ πάθει να λειτουργεί, αποχωρούντος του φυσιοθεραπευτού. Μήπως ξέρετε να μας πείτε ποιος είναι ο λόγος και τι σκοπεύετε να κάνετε για την αντικατάστασή του. Επίσης, ενημερωθήκαμε ότι στην Αγία Τριάδα υπάρχει μια διαρροή ρεύματος από κάποια κολόνα φωτισμού, δίπλα σε μια κολόνα φωτισμού δεν καταλάβαμε, ότι έχουν τραυματιστεί πολλά σκυλάκια. Την ανάρτηση την έκανε δε δημότης, ο οποίος τραυματίστηκε και το δικό του σκυλάκι. Προφανώς εκεί που παίζουν και παιδιά είναι στον προάβλιο χώρο της εκκλησίας, αν το έχετε υπόψη σας και τι σκοπεύετε να κάνετε. Το τέταρτο που θέλω δεν είναι ακριβώς ερώτηση, να ρωτήσω τι θα γίνει με το stop στον πεζόδρομο της Μέτωνος, που νομίζω πρέπει να είναι 2 χρόνια τώρα που έχουμε αποφασίσει σαν Δημοτικό Συμβούλιο να μην είναι πεζόδρομος εκεί ένα και δεύτερο να μπει stop. Περνάω επανειλημμένος, είναι στη γειτονιά μου, δεν έχει μπει ποτέ, θα γίνει και άλλο ατύχημα και θα βρεθούμε και υπόλογοι όλοι, γιατί δεν έχει τοποθετηθεί το stop. Ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Τον λόγο έχει η κυρία Χαμηλοθόρη. Να πω σε αυτό το σημείο ότι προσήλθε και ο κύριος Χατζής και τώρα μόλις και η κυρία Παρίση. Να συνεχίσω λίγο στο θέμα που έβαλε ο κύριος Αυγερινός για τα περιστατικά, αυτά τα βία περιστατικά στους έφηβους μαθητές. Να πω καταρχήν ότι εγώ ξέρω για 3 περιστατικά, τα οποία ήταν και ακραία. Τα 2 στου Παπάγου, το 1, 2 στενά πάνω από το αστυνομικό τμήμα. Θα ήθελα καταρχήν να ξέρω αν είσαστε ενήμεροι και εσείς ως διοίκηση και τι προβλέπετε να κάνετε για να το αντιμετωπίσετε το θέμα στην αρχή του. Ξέρετε, θα θυμίσω ότι είχαμε αντίστοιχα περιστατικά το 16 και το 17. Αυτά τα περιστατικά όσο δεν τα αντιμετωπίζει στην αρχή, τόσο πληθαίνουν. Οπότε θα πρέπει να γίνει κάτι άμεσα. Θέλω να ρωτήσω για το θέμα της στέγης του παραρτήματος του δεύτερου νηπιαγωγείου Παπάγου. Αν έχει υπάρξει κάτι νεότερο, αν δεν έχει υπάρξει κάτι νεότερο για να βρείτε να ενοικιάσετε ένα καινούριο κτίριο, αν έχετε κάποιο plan B. Να επισημάνω εδώ ότι οι εγγραφές των νηπίων ξεκινούν σε λίγες μέρες, δηλαδή από 1η Μαρτίου. Οπότε είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να λυθεί τελικά άμεσα. Και έχω και μία ερώτηση που αφορά στην πρώτη γυμνασίου, έτσι, μια συζήτηση που έχει ανοίξει και με την Ένωση Γονέων και στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας. Ρώτησα τον Αντιδήμαρχο, δεν κατάφερε να μου απαντήσει. Θα ήθελα μία απάντηση από εσάς, κύριε Δήμαρχε, γιατί αφορά σε μια έτσι πολιτική επιλογή. Και θα ήθελα να ρωτήσω το εξής, λοιπόν. Γιατί διατηρείτε κενές αίθουσες στο πρώτο γυμνάσιο Χολαργού και στο πρώτο λύκειο Χολαργού, επιλέγοντας να σαρδελοποιείτε τα παιδιά στο δεύτερο γυμνάσιο με τμήματα 27 και να καταστρέφετε εργαστήρια ειδικοτήτων στο δεύτερο λύκειο, προκειμένου να ισομοιράσετε τους μαθητές ανάμεσα στα 2 τεράστια σχολεία από τη μια και στα 2 πάρα πολύ μικρά σχολεία από την άλλη. Και ρωτώ πολύ συγκεκριμένα, όταν έχετε 230 παιδιά στην πρώτη γυμνασίου και πρέπει να κάνετε 8 τμήματα συνολικά, μιλάω για τα 4 σχολεία του Χολαργού. Μετά τις αποχωρήσεις που υπολογίζονται στο 20% κάθε χρόνο, ένα δεδομένο που αρνείστε να συνυπολογίσετε, γιατί λέω δημιουργείτε 4-4 και όχι 5-3 τμήματα, όπως όλα τα χρόνια γινόταν πριν από εσάς. Και έτσι διατηρούνταν και μια πάρα πολύ καλή αναλογία σε μικρά τμήματα, αλλά κυρίως ο χαρακτήρας των 4 και των 4 σχολείων. Γιατί λοιπόν, αφού τώρα βλέπετε και στην πράξη ότι το Σεπτέμβριο του 23, με την απόφαση αυτή που έχετε πάρει ήδη τα 3 προηγούμενα χρόνια, όπως άλλωστε είχαμε προβλέψει, πάτε τώρα να καταστρέψετε το εργαστήρι της φυσικής στο δεύτερο λύκειο, βάζοντας εκεί, στριμώχνοντας, ένα τμήμα των παιδιών του δεύτερου λυκείου. Γιατί συνεχίζετε λοιπόν στην ίδια λογική και στην πρώτη γυμνασίου του 23-24. Ευχαριστώ. Ωραία, ευχαριστώ πολύ.
Τον λόγο έχει ο κύριος Ρεμούνδος. Καλησπέρα. Δύο θέματα και ήθελα μια ερώτηση, μια ανακοίνωση και κάτι που μου προέκυψε. Το πρώτο έχει να κάνει με ερώτηση και αφορά την αντισεισμική προστασία και τον προσεισμικό έλεγχο, τον πρωτοβάθμιο που έγινε από το Δήμο μας. Βγήκε μια ανακοίνωση του Δήμου που τώρα ή δεν την κατάλαβα, μάλλον την κατάλαβα και ήταν λίγο ατυχής. Το ερώτημα μου είναι το εξής και θα πω. Θα θέλαμε να μας ταλεί ψηφιακά, δεν είναι τίποτα, ο πρωτοβάθμιος έλεγχος των κτηρίων που έγινε, 5 φίλια για το καθένα, και αν υπάρχει η βαθμονόμηση και ό,τι άλλο έγγραφο μας έστειλε, αν μας έχει στείλει κάτι, ο ΑΣΠ. Το ένα είναι αυτό και θέλω να πω και προς ενημέρωση του σώματος, ας πει και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, ο πρωτοβάθμιος έλεγχος αποφασίστηκε μετά το 99 το 2000-2001. Περάσαν 20 χρόνια, εμείς εδώ πολύ καλά έκανε η διοίκηση και τον έχει κάνει. Και πολλά κτίρια ξέρουμε, είναι παλιά, πρώτου αγωνισμικού του 85, πολλά στην Αθήνα και στο Δήμο μας. Ο προσεισμικός έλεγχος, πρωτοβάθμιος και δευτεροβάθμιος, δεν κάνει στατικό έλεγχο του κτιρίου. Κατηγοριοποιεί τις προτεραιότητας είναι τα κτίρια για έλεγχο. Δηλαδή, επειδή δεν μπορούμε και δεν τελειώνει ποτέ ο αντισεισμικός έλεγχος, μακάρι να τα είχαμε φτιάξει όλα και να τα φτιάχναμε με 100% να αντέχουν για πάντα, μπαίνει μια προτεραιότητα. Πρέπει όμως να δούμε, και αυτό είναι το ερώτημα το τρίτο σε αυτό το σκέλος, έχουμε εμείς κάποια κτίρια που θέτουμε ή προκύπτουν και από τους ελέγχους ως προτεραιότητα την επόμενη πενταετία, δεκαετία και να δούμε πώς θα προγραμματιστεί αυτός. Το δεύτερο που ήθελα να θέσω είναι το εξής, σαν ανακοίνωση, η ενημέρωση του Σώμα. Είναι ενήμερη κοινωνική υπηρεσία του Δήμου και το έχω συζητήσει και με την κυρία Μουντάκη, αλλά επειδή η κατάσταση έχει ξεφύγει λίγο, βέβαια δεν είναι μοναδικό φαινόμενο, αφορά το εξής. Άτομα μοναχικά ή άτομα που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα και πρόκειται να χρειαστούν μετά από μια εγχείρηση ή κάτι οτιδήποτε που έχει κάποια αποκατάσταση, δεν υπάρχει δυνατότητα να πάνε γιατί είναι μπλοκαρισμένο το Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης και πρέπει να πληρώσουν σε κάποιο ιδιωτικό τομέα. Έχουμε μια περίπτωση εδώ στο Παπάγο, ο οποίος είναι 2 μήνες μετά από εγχείρηση ισχύως στον Ερυθρό, παρκαρισμένος, γιατί ούτε σπίτι του μπορούν να τον πάνε, δεν μπορεί να πάρει ευθύνη αυτό το νοσοκομείο, ούτε έχει τα χρήματα να πάει σε κάποιο ιδιωτικό να κάνει κάτι από κατάσταση, είναι και μοναχικό, δεν έχει κάποιος να φροντίζουν κτλ. Και πηγαίνοντας στο κέντρο αποκατάστασης, στο Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης της Φυλής, φοβόμενοι μη τους μείνει και επειδή έχουν άλλες προτεραιότητες, προφανώς δεν είναι επαρκείς και οι νέοι πρέπει πρώτα να αποκατασταθούν, οι μεγαλύτεροι ας πεθάνουν, θα το πω, γιατί αυτή είναι η εξέλιξη, να το πω έτσι. Αναφέρω το θέμα. Θα πιέσουμε και εμείς και μέσω της Βουλής και του Υπουργού, ας δει και η υπηρεσία εδώ και ο Δήμαρχος, να δούμε τι μπορεί να γίνει. Είναι αδιανόητο να συμβαίνει αυτό σήμερα. Και το τελευταίο, από την ενημέρωση που έγινε σε σχέση με τη Μπάρμπαρα Βαρβάρα που περάσαμε το προηγούμενο διάστημα, ναι, ήθελα να ρωτήσω, ναι, εντάξει, ήθελα να ρωτήσω το εξής. Διορθώθηκε κάτι και είχαμε καλύτερα αποτελέσματα, δηλαδή είχαμε παρκές, περισσότερο προσωπικό, μηχανήματα, ήμασταν πιο έτοιμοι, κάναμε κάποιες, ή απλά το φαινόμενο, είχαμε κάποια, δεν κακό και λίγα να είχαμε, ας αναφερθεί εδώ, ή απλά το φαινόμενο ήταν πολύ πιο μικρό και είμαστε πάνω κάτω στα ίδια όπως ήμασταν την προηγούμενη φορά. Και δεν έχουμε κάποια βελτίωση σε κάτι, οπότε αν τύχει κάποιο μεγάλο φαινόμενο, ενδεχομένως να έχουμε πάλι τα ίδια. Αυτό είναι το ερώτημα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Τράκα ζήτησε το λόγο επί προσωπικού. Ναι, και γιατί.
Ναι, ωραία. Και αν έχει και να απαντήσει κάτι, νομίζει ότι μπορεί να απαντήσει σε κάποια από τις ερωτήσεις. Στο πρώτο θα απαντήσω στην κυρία Σιώτου που μου είπε να μπω να απαντήσω στα μέσα κοινωνικής εκεί δικτύωσης που γράφει η κυρία Σιώτου κτλ. Κυρία Σιώτου, πραγματικά με λυπεί ακόμα περισσότερο αυτή η απάντησή σας. Δεν θα κάνετε διάλογο με την κυρία Σιώτου. Δεν μπορώ να απαντήσω. Μπορείτε, αλλά μην απευθύνεστε στην κυρία Σιώτου. Δεν μπορώ να κοιτάω την κυρία Σιώτου. Πρέπει να κοιτάω σε εσάς. Απευθύνεστε στην κυρία Σιώτου. Δεν απευθύνεστε. Λοιπόν, θέλω να απαντήσω στην κυρία Σιώτου. Στα πέντε, ναι, ναι, για την αναφορά που έκανε ότι θα έπρεπε να πω και να απαντήσω. Θα τη απαντήσω απλά γιατί δεν νομίζω ότι έχει άλλο νόημα. Ότι στα 5, 6, 7 παραμύθια, εγώ δεν θα βάλω το 8, θα το συνεχίσει να το βάλει η παράταξη κυρία Σιώτου το 8 παραμύθι. Απλά θα παρακαλέσω, τουλάχιστον επειδή αναφέρθηκε για τον κύριο Ζήκα, ότι έτσι θα πάμε μάλλον από εδώ και πέρα για τις εκλογές. Είναι αυτή νομίζω που πυρπολεί και δείχνει το πώς θα πάμε στις εκλογές. Με το οποιοδήποτε παραμύθι λέει, αλλά τελικά ξέρετε, όλοι στην αρχή όταν είμαστε μικροί, τα παραμύθια τα πιστεύουμε. Αλλά μεγαλώνοντας τελικά αντιλαμβανόμαστε ότι είναι παραμύθια και δεν τα πιστεύουμε. Και όσο για την κυρία Χαμηλοθόρη που λέει ότι δεν κατάλαβε την απάντηση, θα ήθελα να ενημερώσω όλο το σώμα με την ευκαιρία ότι είχαμε μια συνάντηση με αφορμή τα όρια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σε αυτή τη συνάντηση είχαν παρευρεθεί οι διευθυντές των σχολείων και εκπρόσωπος από την Ένωση Γονέων. Εκεί λοιπόν συναποφασίσαμε ότι γιατί εμείς δεν λειτουργούμε απόλυτα και παίρνουμε μόνοι μας τις αποφάσεις όπως μας κατηγορούν, τους βάζουμε όλους συμμέτοχους σε αυτή την απόφαση και από τη συμμετοχή τους σε αυτή τη συνάντηση αποφασίστηκε ότι θα καταλήξουμε στο να παραμείνουν ίδια τα όρια ώστε να μην δημιουργήσουμε πρόβλημα στο δεύτερο γυμνάσιο γιατί η διεύθυνση του σχολείου εκεί εάν τις αφαιρέσουμε ένα τμήμα, θα χάσει οργανικές θέσεις, θα χάσει εκπαιδευτικούς οι οποίοι θα πηγαίνουν έρχονται από σχολείο σε σχολείο. Και επίσης αυτή τη συνάντηση, ο διευθυντής του πρώτου γυμνασίου μας ενημέρωσε ότι δεν θέλει να πάρει πέμπτο τμήμα, οπότε καταλήξαμε στο να παραμείνουν τα ίδια όρια, να πάρει 4 τμήματα το δεύτερο γυμνάσιο, 4 τμήματα το πρώτο. Και νομίζω ότι οι διευθυντές των σχολείων είναι καθήλυν αρμόδιοι και ξέρουν αν μπορεί να λειτουργήσει ένα σχολείο με αυτά τα τμήματα ή όχι και αν δημιουργείται πρόβλημα και αν δημιουργείται στιβαγμός και τα λοιπά, όλα αυτά που λέει η κυρία Χαμηλοθόρη. Η κυρία Χαμηλοθόρη βέβαια έβαλε πάλι το δαχτυλάκι της, προσπάθησε και εκεί που είχαμε ΣΥΔΕΠ έρχεται ο διευθυντής του πρώτου γυμνασίου και λέει ότι τελικά λέει θέλω να πάρω 5 τμήματα και έγινε εκεί μια τέτοια. Εγώ επέμεινα σε αυτό που είχαμε συναποφασίσει όλοι μαζί οι διευθυντές, στα 4 τμήματα τα οποία χωράνε και στο δεύτερο γυμνάσιο και στο δεύτερο λύκειο, ύστερα από διαβεβαίωση του διευθυντή. Προφανώς αυτή η απάντηση έτσι της κυρία Σιώτου ή δεν έχει την αντίληψη να την καταλάβει, είναι τόσο απλή, δεν ξέρω γιατί το καταλαβαίνετε κυρία Χαμηλοθόρη. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, κυρία. Ναι. Ανοίξτε το μικρόφωνο. Θέλω να σας ενημερώσω ότι καθημερινά υπάρχουν πάρα πολλές καταστάσεις και δύσκολες. Μία από αυτήν είναι και πραγματικά, όπως είπε και ο κύριος Ρεμούνθος, για αυτό το άτομο το οποίο βρίσκεται σε νοσοκομείο. Υπάρχει συνεχή επικοινωνία, η κοινωνική λειτουργός, η δική μας, η κυρία Τζανοπούλου, με την κοινωνική λειτουργό του νοσοκομείου. Εφόσον είναι μέσα στο νοσοκομείο, την ευθύνη την έχει η κοινωνική λειτουργός που είναι του νοσοκομείου. Όμως αυτός ο άνθρωπος θέλει πλήρη φροντίδα. Δεν είναι δηλαδή κάτι δικό μας, δεν είναι κάτι από το Δήμο που μπορούμε να βοηθήσουμε περισσότερο πάνω σε αυτό το κομμάτι. Ωραία, ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριος Δήμαρχος, έχω το λόγο. Ναι, να προσπαθήσω να απαντήσω στις ερωτήσεις οι οποίες τέθηκαν από τους Δημοτικούς Συμβούλους, τουλάχιστον τα θέματα που γνωρίζω. Σχετικά με την παρέλαση, κύριε Βιερινέ, αυτό που αναφέρατε, συμφωνώ, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα για να ανοίξει το πρώτο δημοτικό σχολείο. Δεν μας είχε τεθεί ποτέ τώρα που το θέτεται το θέμα, να επικοινωνήσουμε με την διευθύντρια πλάτη του σχολείου για να το έχουν ανοιχτό και να ενημερωθούν οι μαθητές των δημοτικών κυρίως, γιατί νομίζω γυμνάσιο λύκειο, τα παιδιά είναι μεγάλα, δεν θα έχουν πρόβλημα να μπορούν να μπαίνουν μέσα στο σχολείο. Για τις ληστείες που αναφέρατε και οι δυο σας, δεν υπάρχει κάποια επίσημη. Προσωπικά δεν είχα ούτε ανεπίσημη, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είχα κάποια ενημέρωση.
Θα το κοιτάξουμε το θέμα. Βέβαια, αν κάτι έγινε το 17 και ξαναγίνεται το 23, δεν θα το θεωρήσουμε ότι είναι συνέχεια, διότι έχει ξεφύγει το πράγμα και είναι ανησυχητικό. Υποθέτω, λέω. Αν εσείς το θεωρείτε, έχουμε μια διαφορετική αντίληψη των θεμάτων. Το 17, εγώ αυτό κατάλαβα. Τίποτα, γιγαντώνονται τα θέματα και δεν κάναμε τίποτα το 17. Που είχαμε και κάποιο νεκρό εδώ στο Άλσος, αν θυμάστε όλοι, που είχε γίνει χαμός στα μίντια, ότι έχει αυτοκτονήσει ο άνθρωπος φυσικά, έτσι. Λοιπόν, το 15, μάλιστα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει όμως, σίγουρα πρέπει να γίνει ένα έγγραφο στην αστυνομία και να τους πιέσουμε να κάνουν πιο συχνές περιπολίες στους συγκεκριμένους χώρους. Για τον φυσικό θεραπευτή που αναφέρατε, κυρία Σιώτου, θα σας μεταφέρω την απάντηση που μου έστειλε ο πρόεδρος που είναι άρρωστος σήμερα, ότι ο συγκεκριμένος υπάλληλος έχει ζητήσει άδεια άνευ αποδοχών, η οποία εγκρίθηκε από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο, οπότε θεωρώ ότι θα πρέπει να τη δώσει ο πρόεδρος του ΔΟΚΜΕΠΑ. Έχουμε ήδη άλλον φυσικό θεραπευτή, ο οποίος θα αναλάβει τα ραντεβού τα οποία ήδη είναι κλεισμένα. Είχαμε δύο φυσικοθεραπευτές, ένα στο Χολαργό και ένα στον Παπάγο. Τόσα χρόνια ήμασταν με έναν φυσικοθεραπευτή, αν δεν το γνωρίζατε, μόνο στο Χολαργό. Άρα λοιπόν, προφανώς θα κάνει διαφορετικές μέρες, θα μοιράσει 3 μέρες εδώ, 2 μέρες στον Παπάγο ή το ανάποδο, εξαρτάται αναλόγως του ραντεβού που έχει. Και ταυτόχρονα θα προσπαθήσουμε να υπάρξει και αντικατάστασή του μέσω του προγράμματος της ΔΥΠΑ το 5567. Τώρα, για τις βλάβες της ΕΙΔΑΠ, προφανώς δεν έχει καμία ευθύνη ο Δήμος, το γνωρίζετε καλύτερα από εμάς. Κάτι είπατε για τη Μικόνου που υπήρχαν πολύ παλιά κάποιες διαρροές, κάποιες διακοπές ρεύματος και θυμάμαι έτσι υπήρχε και μια διαμάχη που είχαμε εκεί με την καφετέρια. Ναι, έχετε δίκιο, εγώ έκανα λάθος, λοιπόν, νερού. Και είχαμε και μια έτσι διαμάχη με την καφετέρια που υπάρχει εκεί στη γωνία του 17ης Νοεμβρίου και με ένα μαγαζί με νύχια, νομίζω. Νομίζω με νύχια. Πρέπει να την έχετε και υποψήφια, μάλλον την κυρία που έχει το μαγαζί, έτσι. Γι' αυτό ρωτάτε. Λοιπόν, από τότε λοιπόν. Από τότε, ρωτήσαμε λοιπόν, κάτι γινόταν, για την κυρία, με διακόπτε, κυρία Σιώτου. Αφήστε με να πω και αν δεν σας αρέσει, αν δεν σας αρέσουν αυτά που λέω, ζητήστε από την πρόεδρο τον λόγο. Εγώ δεν σας διέκοψα. Αν δεν σας αρέσουν αυτά που λέμε, γιατί λέμε πάντα αλήθειες εμείς εδώ πέρα, σας ενοχλούν, φαίνεται, οι αλήθειες. Λοιπόν, λέμε ότι υπήρχε μια κυρία που είχε ένα μαγαζί, η οποία γκρίνιαζε 3 χρόνια γιατί είχε απόλυτο δίκιο. Κάποια στιγμή ξαφνικά δεν είχε νερό και δεν μπορούσε να δουλέψει. Αποκαταστάθηκε το πρόβλημά της. Εδώ και 3 χρόνια, 4, με κινήσεις, με επιστολές. Είχαν δει τις επιστολές μας, τις γνωρίζαν που στέλναμε στην ΕΙΔΑΠ. Αυτό μπορεί να κάνει ο Δήμαρχος. Ο Δήμαρχος στην ΕΙΔΑΠ να πιέσει μπορεί. Δεν μπορεί να δώσει εντολή στην ΕΙΔΑΠ. Άλλαξε τώρα τον αγωγό. Λέγανε ψέματα κάποιοι, δεν ξέρω ποιοι. Κάποιοι λέγανε ψέματα ότι η άσφαλτος, λέει, είναι πολύ. Πολύ λεπτοί και περνάνε τα αυτοκίνητα και κάθονται, λέει, στον αγωγό και σπάνε τον αγωγό. Ακούστε τι ασυναρτησίες λένε στον κόσμο και τις πιστεύουν κάποιοι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, από όσο ξέρω, δόξα τω Θεώ, δεν έχει ξαναχαλάσει στο συγκεκριμένο σημείο. Στις ο κράτους που αναφέρατε, γίνει αντικατάσταση αγωγών είναι. Δεν υπάρχει ζημιά της ΕΙΔΑΠ. Αντικατάσταση όλου του δικτύου της ο κράτους, όπου που έγινε και στην Μενίπου, που έγινε και στη Μιλτιάδου, που θα γίνει και στην Πυθαγόρα ενδεχομένως, που θα γίνει και στη Φανερωμένης μεθαύριο. Η ΔΑΠ στο κομμάτι του Χολαργού από την Φανερωμένης και πέρα μέχρι την 17η Νοεμβρίου έχει βάλει στο πρόγραμμά της να αλλάξει όλους τους αγωγούς. Και μας ταλαιπωρεί τους δημότες με έναν πολύ κακό εργολάβο που πηγαίνει σιγά σιγά. Δεν καταλαβαίνω όμως σε τι φταίει ο Δήμος στο συγκεκριμένο θέμα. Δηλαδή να μην πιέσουμε να αλλάξουν οι αγωγοί, να μην τους αντικαταστήσουμε. Τώρα, το ότι έγινε μια ζημιά στην Αβαρίνου προχθές, δεν νομίζω ότι φταίει ο Δήμος ή ότι έχουμε εντοπίσει ότι υπάρχει μόνιμο πρόβλημα εκεί. Αν έχουμε εντοπίσει, θα ξαναστείλουμε πάλι επιστολή και θα πιέσουμε. Για τη διαρροή ρεύματος, προφανώς δεν γνωρίζω τίποτα, αλλά αφού το αναφέρετε εσείς, θα ενημερώσουμε, κύριε Τράκα, παρακαλώ πολύ, οι ηλεκτρολόγοι του Δήμου να πάνε στην Αγία Τριάδα να ψάξουν καλά τις κολόνες. Μήπως υπάρχει κάποιο καλώδιο κάπου, κάτι, γιατί για να αναφέρει η κυρία Σιώτου ότι από κάποιον δημότη μας. Ότι κάποιο σκύλο ηλεκτρίζεται, προφανώς θα είναι σε χαμηλά σημεία. Μπορεί να είναι κάποιο φωτιστικό επιδαπέδιο στην πλατεία, να το ελέγξουμε. Για τη Μέτωνος δεν τη θυμάμαι την περίπτωση. Αν είχαμε πει να μπει κάπου stop σε κάποιο σημείο της Μέτωνος και δεν έχει μπει, παρακαλώ πολύ πάλι, κοιτάξτε το. Απλά είχαμε πει ότι εκεί ποτέ δεν ήταν ο δρόμος επίσημα πεζόδρομος. Έτσι, ήταν απλά ένας δρόμος, νομίζω, χαρακτηρισμένος ήπιας κυκλοφορίας.
Αυτό είχαμε αναφέρει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τα είπε πολύ ωραία ο κύριος Τράκας στο θέμα ότι όταν κάνουμε συζητήσεις και μαζεύουμε όλες τις απόψεις από όλες τις πλευρές για τα όρια των σχολείων, προσπαθούμε να συνθέσουμε τις απόψεις. Λοιπόν, όταν οι περισσότερες πλευρές συμφωνούν στο να πάρουμε μια απόφαση, την ακούμε και εμείς αυτή την απόφαση. Δεν θα κάνουμε ό,τι θέλουμε, έτσι. Λοιπόν, τώρα, αν εσείς είχατε μια άλλη πρόταση, προφανώς θα την είχατε καταθέσει επίσημα στον κύριο Τράκα, να τη σκεφτεί, δεν ξέρω αν υπάρχει μια τέτοια πρόταση. Για το παράδειγμα του δεύτερου Παπάγου, υπάρχει ανοιχτός διαγωνισμός, νομίζω, και όποιοι μας ακούνε πάλι τους λέμε ότι αναζητούμε στον Παπάγο χώρο για τη στέγαση του δεύτερου παραρτήματος Παπάγου, παρόλο που ενδεχομένως έχουμε και ένα χρόνο ακόμα με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου παράταση, αλλά όπως και αν έχει, προσπαθούμε να βρούμε λύση. Και γι' αυτό το λόγο κιόλας τρέχουμε και τη μελέτη του νηπιαγωγείου, έτσι, μην κρυβόμαστε. Τώρα, για τα θέματα του πρωτοβάθμιου ελέγχου που είπατε, κύριε Ρεμούνδο, δεν ξέρω αν διαβάσατε προσεκτικά την ανακοίνωση και δεν καταλάβατε. Η ανακοίνωση ξεκάθαρα λέει ότι συνεδρίασε ο ΟΑΣΠ. Άρα η δουλειά που έγινε από τον μελετητή του Δήμου, από την ανάθεση που είχε γίνει μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας σε κάποιον μελετητή για να ελέγξει όλα αυτά τα κτίρια, τα 47 αν θυμάμαι καλά κτίρια που ήταν, μετά αυτή η απόφαση πήγε στον οργανισμό, στον ΟΑΣΠ. Λοιπόν, συνεδρίασε η Επιτροπή και μας έστειλε το πόρισμα και δεν έχει κατατάξει κάποιο κτίριο στο να πρέπει να κάνουμε υποχρεωτικά τον δευτεροβάθμιο. Έτσι, υπάρχει αυτό το Excel με τις απαντήσεις, βεβαίως και η απόφαση του ΟΑΣΠ μας την έχει ζητήσει κιόλας η Ένωση Γονέων. Νομίζω ότι μέσα στην εβδομάδα, το πολύ μέχρι την επόμενη, θα δοθεί σε όλους ένα αντίγραφο για να το έχετε. Αντιθέτως όμως, είχαμε περάσει και είχαμε κάνει στατικό έλεγχο στο πρώτο νηπιαγωγείο Χολαργού, που βρέθηκαν σοβαρά προβλήματα και γι' αυτό το εντάξαμε και σε ένα πρόγραμμα χρηματοδότησης και το επισκευάζουμε και το φτιάχνουμε, όπως και στο ΕΑΚ Παπάγου. Στον παιδικό σταθμό, τι είπα, νηπιαγωγείο. Συγγνώμη, έκανα λάθος. Στον πρώτο παιδικό σταθμό, όπως και στο ΕΑΚ Παπάγου, το οποίο ήταν ένα κτίριο το οποίο είχε φτιαχτεί από τη δεκαετία του 80, δεν ξέρω. Ένα ξύλινο κτίριο το οποίο είχε ενισχυθεί κάποια στιγμή και τώρα το ενισχύσαμε ακόμα περισσότερο για να αντέξει άλλα 20 και 30 χρόνια. Σας είπε η κυρία Μουντάκη για το θέμα αυτό που αναφέρατε για τον άνθρωπο. Προφανώς ο Δήμος δεν μπορεί να υποκαταστήσει το Υπουργείο Υγείας. Συμπληρωματικά βοηθούμε και λειτουργούμε. Για το θέμα της κακοκαιρίας που αναφέρατε, προφανώς δεν είχε την ίδια ένταση με το φαινόμενο που είχε έρθει με την Ελπίδα, έτσι. Ήταν πολύ χαμηλότερη ένταση. Αλλά και εμείς ήμασταν πολύ καλύτερα οργανωμένοι. Τα ανακοινώσαμε, τα είπαμε αυτά. Είχαμε μισθώσει τα μηχανήματα, περιμέναν εδώ. Οι κάτοικοι ήταν πολύ πιο καλά οργανωμένοι, είχαν αγοράσει όλες τις αλυσίδες τους. Η πρόγνωση του καιρού έπεσε μέσα. Δεν ήταν σαν την προηγούμενη φορά που μας έλεγε ότι θα έρθει το βράδυ και ξαφνικά ξεκίνησε από τις 7 η ώρα και δεν προλάβαμε να κάνουμε αυτά που έπρεπε. Έτσι. Λοιπόν, επειδή θέλετε να πείτε αν κάτι έγινε ή δεν έγινε. Λοιπόν, και να κλείσω. Κυρία Πρόεδρε, μου επιτρέψετε έτσι να κλείσω με δύο παρατηρήσεις στα θέματα που έτσι υπήρξε ένας διάλογος μεταξύ του κυρίου Τράκα και της κυρίας Σιώτου. Όταν κάτι ανακοινώνεται δημόσια, σε οποιοδήποτε μέσο είναι αυτό, έτσι, είτε είναι μέσα στα κοινωνικά δίκτυα, είτε είναι στο Δημοτικό Συμβούλιο, είτε είναι σε μία προεκλογική ομιλία, είναι ένας δημόσιος διάλογος. Ο κάθε άνθρωπος μπορεί να απαντήσει όπου αυτός κρίνει ότι πρέπει ο ίδιος να απαντήσει. Δεν κατάλαβα γιατί, δηλαδή, αν κάνει ένα σχόλιο η κυρία Σιώτου και λέει ότι μην ακούτε αυτά που λέει ο κύριος Τράκας για το ΔΔΕ, επίτηδες το κάνει η Δημοτική Αρχή, λέει, για να χαρίζει χρήματα στον εργολάβο. Και τις έχουμε πει τόσες φορές και αν δεν το δέχεται από εμάς, ας ζητήσει επίσημα από το μελετητή που έχουμε ως Δήμος να της απαντήσει ότι υπάρχει πλαφόν στην εξοικονόμηση και δεν μπορεί ο εργολάβος να ξεπεράσει το συγκεκριμένο πλαφόν 85-87% που έχουμε πετύχει, αν θυμάμαι καλά. Άρα, αν ένα φως είναι σβηστό όλο το χρόνο, λέω εγώ για παράδειγμα ότι μία λάμπα έχει κάποιο πρόβλημα και δεν δουλεύει όλο το χρόνο, δεν θα πάρει καθόλου εξοικονόμηση, ακριβώς γιατί φαίνεται ότι είναι σβηστό. Γιατί υπάρχει πάνελ πλέον που παρακολουθούνται όλα τα φώτα και βλέπουμε τι ακριβώς γίνεται. Αν δεν το πιστεύει, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο, τι να κάνω. Ας το ρωτήσει όμως να τις απαντήσουν άλλοι. Μην τις απαντάμε πάντα εμείς, αν δεν δέχεστε τις δικές μας απαντήσεις. Δεύτερον, αν εσείς δημόσια είπατε
σε ερώτηση τι κάνουμε για την πυροπροστασία του βουνού. Και δημόσια είπατε ότι αντί να διεκδικήσουμε χρήματα από το ΣΠΑΗ για την πυροπροστασία, εμείς παίρνουμε τα χρήματα του ΣΠΑΗ και πάμε και τα κάνουμε παιδικές χαρές. Προφανώς είναι ψέματα αυτά. Αν δεν το είπατε, γιατί εγώ δεν έχω δει το βιντεάκι σας, αλλά κάποιοι συνάδελφοι μου είπαν ότι το είπατε δημόσια. Ή δεν έχετε σωστή πληροφόρηση, ή σας αρέσει να λέτε προεκλογικά ψέματα. Είναι απλό το θέμα. Γιατί προφανώς ο ΣΠΑΗ, αγαπητή πρόεδρε μου, ο ΣΠΑΗ σε κάθε Δήμο αποφάσισε να κάνει μία παιδική χαρά. Και μας είπε, δώστε μας ένα χώρο για να κάνουμε μία παιδική χαρά που μας τη χρηματοδοτεί το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης. Δεν έχει καμία σχέση με την προστασία του βουνού αυτό. Έχει μια σχέση με το εκπαιδευτικό πάρκο, με το να προσεγγίσουμε τα παιδιά στο βουνό, το να υπάρχει μια συνείδηση περιβαλλοντική. Αυτό έχει να κάνει. Τώρα, αν κάποιος προεκλογικά θέλει να λέει ότι αυτή η δημοτική αρχή, αντί να προστατεύει το βουνό, να βάζει πυροφυλάκια, να βάζει κάμερες, να έχει ανθρώπους πάνω, παίρνει αυτά τα χρήματα και τα κάνει παιδική χαρά, προφανώς πρέπει να λέμε ότι λέει ψέματα. Τι θα λέμε, ότι λέει αλήθεια? Ας μας αποδείξει ότι λέει αλήθεια. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Δήμαρχε. Κυρία Πρόεδρε, επί της διαδικασίας να ρωτήσω κάτι. Όταν ανοίγει ένας τέτοιος διάλογος λοιπόν εδώ και όχι εκεί που αρχικά ήταν τοποθετημένος, εμείς μπορούμε να παίρνουμε το λόγο και να απαντάμε σε όλα αυτά. Λοιπόν, θέλω γιατί να... όταν, με συγχωρείτε ένα λεπτό, εάν ακούσατε τόση ώρα και τον Δήμαρχο, ειδικά τώρα στο τέλος, έθεσε μια μεγάλη σειρά θέμα για το τι έχω πει εγώ, όπου έχω σταθεί και έχω βρεθεί. Τη δικιά... Ναι, αυτό μπορώ να πω κάτι. Λέω, ναι. Ρωτάω, γιατί τότε θα ανοίξουμε ένα τεράστιο διάλογο εδώ. Ναι, ρωτήσατε, ακούστε δύο λεπτά. Στο θέμα, μπορώ να μιλήσω. Μπορώ να μιλήσω. Κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, ποια ψέματα, πείτε ψέματα. Να ανοίξετε το μικρόφωνο, ακούστε να δείτε, είναι μια συνεδρία. Θα βοηθήσετε όλοι. Θα βοηθήσετε όλοι. Προκειμένου να κάνουμε σωστά και νόμιμα αυτή την συνεδρίαση και λειτουργικά, κύριε, για όλους μας. Είναι το στάδιο των ανακοινώσεων και των ερωτήσεων. Είδατε, δεν έβαλα καθόλου χρόνο, αν και μας περιμένουν 26-27 θέματα, 26 μείνανε. Δεν έχω βάλει χρόνο γιατί θέλω να ακουστούν όλες οι ανακοινώσεις έτσι όπως πρέπει να ακουστούν, χωρίς να τις παρεμβολές και χωρίς καν μια διακοπή. Δεν προβλέπεται από τον κανονισμό να γίνει διάλογος. Ωστόσο, έχει το δικαίωμα ένας αντιδήμαρχος ή ακόμα και ο δήμαρχος, όταν από κάποιες τοποθετήσεις οι οποίες γίνονται πιο πριν ή από κάποιες ανακοινώσεις που έχουν γίνει πιο παλιά μέσα από τον τύπο κλπ, από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κλπ, να πάρουν το λόγο και να κάνουν τις ανακοινώσεις τους και να δώσουν τις απαντήσεις τους. Τίποτα περισσότερο δεν έγινε και τίποτα λιγότερο. Αυτό κατάλαβα. Αλλά το να πάρετε μετά, να πάρει οποιοδήποτε άλλο το λόγο και να κάνουμε διάλογο πάνω σε αυτό, όχι, αυτό δεν γίνεται. Και, εν πάση περιπτώσει, θα επιστρέψω στον κύριο εντός λίγων δευτερολέπτων. Θα επιστρέψω σε εσάς, κύριε. Παρακαλώ, κύριε Δημήτρη. Θα δύο ψηφίσματα μόνο να πω. Ναι. Αλλά πριν πάμε, θα ήθελα κάτι να πω. Θέλετε. Πριν πάω στον κύριο Ρεκλήτη, εγώ θα ήθελα να επιστρέψω λίγο στην αρχή της συζήτησης και ίσως αλλάξω λίγο και το κλίμα και στις ανακοινώσεις που γίνανε σχετικά με την βοήθεια η οποία απεστάλλει στους σεισμόπληκτους τόσο της Τουρκίας όσο και της Συρίας, στη μεγάλη αυτή προσπάθεια που έγινε από το Δήμο μας αλλά και από την ανταπόκριση που είχε από όλον τον ελληνικό λαό. Εγώ θέλω να πω εδώ σε αυτό το σημείο, γιατί πρέπει να ακούγονται αυτά, ότι αισθάνομαι ιδιαίτερα συγκινημένη και ιδιαίτερα περήφανη που είμαι Ελληνίδα και ανήκω σε αυτόν τον υπέροχο λαό, τον ελληνικό λαό. Και θα σας φέρω ένα απλό παράδειγμα για να δείτε τι πάει να πει Έλληνας. Έκανα μία ανάρτηση εκείνες τις ημέρες στο Facebook που είχα πει ότι εδώ αφήνουμε πίσω τις οποιασδήποτε εθνικές μας διαφορές, το οποιοδήποτε προβλήματα μπορεί να έχουμε σε εθνικό επίπεδο και εδώ δεν υπάρχει τίποτα άλλο πέρα από τον άνθρωπο για τον άνθρωπο. Σε αυτή την ανάρτηση, με μεγάλη μου όχι έκπληξη, αλλά προς μεγάλη μου ευχαρίστηση, βρήκα θετική ανταπόκριση από δύο άτομα. Το ένα ήταν η αδελφή του πιλότου μας, του Καραθανάση και δημότου μας, η οποία έχασε τον αδελφό της στα Ήμια, έκανε like στη συγκεκριμένη ανάρτηση και η άλλη θετική ανταπόκριση ήταν από την κόρη του συνταγματάρχη Κατσάνη,
ο οποίος σκοτώθηκε στην εισβολή του 1974 στην Κύπρο. Αυτοί και οι αδελφοί της μεγαλώσανε χωρίς τον πατέρα τους. Και αυτές οι δύο γυναίκες ανταποκρίθηκαν και έκαναν like σε μια τέτοια ανάρτηση. Αυτό δείχνει το μεγαλείο του Έλληνα και αντάξει Έλληνες πρέπει να φαινόμαστε όλοι μας και μέσα από τις θέσεις μας και τις τοποθετήσεις μας εδώ μέσα. Αυτό ήθελα να πω, κύριε Ρεκλή, κύριε Δήμαρχε. Ναι, απλά για να διευκολύνω και τον... μας έχει στείλει τώρα το μεσημέρι δύο ψηφίσματα. Το ένα ψήφισμα που αφορά τον Δήμο Καλλιθέας και τους 37 Δημοτικούς Συμβούλους συζητήθηκε και στην ΚΕΔΕ και πήραμε απόφαση και είναι ακριβώς όπως ήταν, οπότε προφανώς θα το διαβάσεις, αλλά από τώρα λέω ότι δεν έχουμε κάποια διαφωνία. Το άλλο το θέμα δεν το γνωρίζω καθόλου, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή δεν έχω πληροφόρηση για τον Άγιο Κοσμά, τι γίνεται εκεί, τι αφορά. Αφορά την επένδυση του ελληνικού, αφορά κάτι άλλο. Δηλαδή θα ήθελα έτσι, δεν μπορώ να τοποθετηθώ εγώ και η δημοτική μου παράταξη το συγκεκριμένο θέμα, αν δεν είναι κάτι εξαιρετικά επίγον, έτσι για να μην δώσουμε μια αρνητική απάντηση σε κάτι που δεν το γνωρίζουμε. Έτσι, θα ήθελα έτσι, αν δεν έχει αντίρρηση, να υπάρξει μια πίστοση χρόνου για το συγκεκριμένο θέμα. Μπορούμε ενδεχομένως να το κάνουμε και για περιφορά. Δεν έχω, δηλαδή, αν θέλει, δηλαδή, αν βεβαιωθούμε τι είναι αυτό το πράγμα, να συνοηθείτε με την πρόεδρο και να βγει ένα ψήφισμα, το ψηφίσαμε και σε αυτή τη συνεδρία. Δεν έχω πρόβλημα. Αλλά ειλικρινά δεν το γνωρίζω καθόλου και δεν μπορώ να το επιθέτω. Δεν ξέρω αν άλλοι σύμβουλοι άλλων παρατάξεων το γνωρίζουν. Δεν το γνωρίζουμε. Ο κύριο Ρέκλιτ έχει το λόγο να μα πει για τα ψηφίσματα. Μπορεί να είναι δύο τα ψηφίσματα, θα σας τα έστειλα λίγο αργά το μεσημέρι, θα διαβάσω το πρώτο με το οποίο συμφωνείτε από ό,τι κατάλαβα. Απλά θα πάρουν πρωτόκολλο αύριο. Θα τα διαβάσω εγώ τώρα, οπότε θα πάρουν ούτως ή άλλως πρωτόκολλο από τα πρακτικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο Απάγου Χολαργού καταδικάζει την κλήτευση σε δίκη 37 Δημοτικών Συμβούλων του Δήμου Καλλιθέας, ύστερα από μήνυση του πρώην Δημοτικού Συμβούλου και επικεφαλής της παράταξης Ελληνικής Αυγής Τρίφωνα Μπουγά. Η μήνυση για υποτιθέμενη συκοφαντική δυσφήμιση έγινε με αφορμή ψήφισμα συμπαράστασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλλιθέας στις 23/9/19 σε τρεις εκπροσώπους της Λαϊκής Συσπήρωσης Καλλιθέας που είχαν μηνυθεί αρχικά από τον ίδιο Σύμβουλο. Το συγκεκριμένο ψήφισμα υπερψηφίστηκε από όλους τους Συμβούλους πλην του ιδίου. Είναι πολιτικά παράγοντα το να καλούνται ως κατηγορούμενοι σε δίκη Δημοτικοί Σύμβουλοι με ανυπόστατες κατηγορίες από το συγκεκριμένο πρώην Δημοτικό Σύμβουλο, στηριγμένο επίσημα από την εγκληματική ναζιστική οργάνωση της Χρυσής Αυγής και φερόμενο υποψήφιο βουλευτή με το κόμμα του καταδικασμένου Κασιδιάρη στις επερχόμενες εκλογές. Καλούμε όλους τους φορείς της πολιτείας να καταδικάσουν την πρωτοφανή αυτή ενέργεια που προσβάλλει όχι μόνο το Δημοτικό Συμβούλιο Καλλιθέας, αλλά και το σύνολο του θεσμού της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ζητάμε να παυτεί τώρα οποιαδήποτε δίωξη των αιρετών συμβούλων και να μην παραπεμφθούν σε δίκη. Σε περίπτωση δε που δεν επιτευχθεί αυτό, το Δημοτικό Συμβούλιο να παραστεί σύσσωμο κατά τη διάρκεια της δίκης υποστηρίζοντας τους κατηγορούμενους. Το Δημοτικό Συμβούλιο Απάγου Χολαργού, εκφράζοντας την ιστορική φυσιογνωμία της πόλης μας, σεβόμενο τους αγώνες και τα δημοκρατικά δικαιώματα των κατοίκων της, θα είναι πάντα απέναντι σε κάθε φωνή που παναπαράγει το μίσος, το φασισμό και το ρατσισμό. Το ακούσατε το ψήφισμα, το θέτω σε ψηφοφορία, είναι ομόφωνα. Τι, παρακαλώ. Θέλω το λόγο. Παρακαλώ, κύριε Κουκί. Ναι, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ, εντάξει, είναι γνωστό, δηλαδή, γιατί πότε τώρα είμαστε και σε προεκλογική περίοδο, όπως είπε και η κυρία Σιώτου πριν, και πολλοί θα πιεστούν, πολλά θα ακουστούν. Εντάξει, εγώ δεν έχω καμία σχέση με το συγκεκριμένο χώρο, ειδικά το χώρο αυτό, τον οποίο και δεν είμαι και... Όχι μόνο δεν έχω σχέση, δεν τον βλέπω και με συμπάθεια κιόλας. Αλλά το Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου θα κρίνει μία μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση. Υπάρχουν τα ελληνικά δικαστήρια. Τα ελληνικά δικαστήρια, είμαι σίγουρος, ότι θα κάνουν το καθήκον τους. Δηλαδή, ο κάθε μουρλός τώρα μπορεί, κύριε Ρεκλήτη, να έρθει έξω και να πει, να σταθεί εδώ και να πει μηνύω και τους 37 μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο Χολαργού και γιατί κάνανε κάτι. Οι μηνύσεις έτσι πέφτουν και πάνε. Εμείς δεν ξέρω τι σχέση έχουμε. Δηλαδή, αυτό θα πάει στα δικαστήρια και τα ελληνικά δικαστήρια θα αποφανθούν και είμαι σίγουρος ότι θα δικαιώσουν τους 37 συνάδελφους. Αυτό τώρα. Δηλαδή, μήπως παρεμβαίνουμε. Παρεμβαίνουμε σε μια διαδικασία της δικαιοσύνης και η δικαιοσύνη, εντάξει, δεν χρειάζεται παρεμβάσεις. Με το σκεπτικό αυτό και μόνο. Αυτός ήταν και ένας δικός μου προβληματισμός, ωστόσο στη συζήτηση που έγινε και στη ανταλλαγή απόψεων, φαίνεται ότι είναι μια πολιτική
μία πολιτική στάση και μία πολιτική τοποθέτηση, μία πράξη συμπαράστασης προς τους συναδέλφους δημοτικούς συμβούλους, οι οποίοι πιθανόν να την περιμένουν από εμάς, χωρίς βεβαίως σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να επηρεάσουμε την δικαιοσύνη. Απλά είναι μία ενέργεια πολιτικής συμπαράστασης. Πρόεδρε, και εγώ με το σκεπτικό αυτό το είπα. Ναι, προς τους συναδέλφους. Λοιπόν, οπότε με αυτές τις κύριε Ζήκα, παρακαλώ. Να πω καταρχήν ότι θέλουμε να επηρεάζουμε τη δικαιοσύνη. Εσείς. Δεν θέλουμε. Λοιπόν, σαφέστατα όχι. Γιατί ακριβώς οι δικαστές πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους το κοινό περί δικαίου αίσθημα. Οι δικαστές το ξέρουν το κοινό. Όχι, δεν το ξέρουν. Το ξέρουν. Δεν το ξέρουν, γι' αυτό και είναι πάγια πρακτική. Μην το λέτε γι' αυτό. Και είναι πάγια... Με τα ψηφίσματα αυτά ξεφεύγει το Δημοτικό Συμβούλιο. Συμβούλιο. Γιατί αν ζητήσετε από ένα δικαστή. Αν ζητήσετε από ένα δικαστή που έχει μια εμπειρία στα έδρανα, θα σας πει λοιπόν ότι έχουν κατατεθεί χιλιάδες καταθέσεις δημοτικών συμβούλων και φάση δημοτικών συμβουλίων για να στηρίξουν διοκόμενους στα δικαστήρια. Ακριβώς για να λάβουν υπόψη τους το κοινό περί δικαίου αίσθημα. Εμείς ως Δημοτικό λοιπόν. Συμβούλιο είμαστε υπέρ της άποψης ότι η ελληνική δικαιοσύνη σε μια δημοκρατική χώρα όπως είναι η Ελλάδα είναι ανεξάρτητη και επιτελεί το έργο της. Φυσικά. Αυτή είναι η δική μας δεν άποψη. Είπε και ότι πάνω σε αυτό, βασιζόμαστε, αυτό που κάνουμε είναι κάτι διαφορετικό. Μισό λεπτό. Δεν θέλω να σας διακόψω, αλλά μην το επεκτείνουμε περισσότερο. Όχι, 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 έχει σημασία να ξέρουμε τι λέμε. Λοιπόν, είναι άλλο πράγμα το αν επιβάλλουμε μια απόφαση στη δικαιοσύνη και το πώς οι δικαστές εφαρμόζουν τον νόμο και αν έχουμε δικαίωμα να επηρεάσουμε. Είναι ξεκάθαρο, γι' αυτό και υπάρχει δημοκρατία, γι' αυτό υπάρχει η έκφραση γνώμης. Ακριβώς για να υπάρχει ο επηρεασμός. Αλλιώς δεν θα υπήρχε λόγος να διατυπώνονται αντίθετες απόψεις. Δεν θα υπήρχε... Δεν θα υπήρχαν... Λοιπόν, είναι πάγια πρακτική. Μπορώ να σας φέρω εκατοντάδες περιπτώσεις που έχουν κατατεθεί στα δικαστήρια κείμενα συμπαράστασης, εκατοντάδες. Λοιπόν, δεν τα έχουν αποκλείσει οι δικαστές αλλιώς, αυτοί που υποτίθεται τουλάχιστον ότι έπρεπε να διαφυλάτουν το κύρος της δικαιοσύνης, θα πρέπει να τα είχαν αποκλείσει. Το να λέγετε λοιπόν ότι δεν πρέπει, ενώ οι δικαστές το αποδέχονται, προφανώς δεν έχει καμία αντιστοίχηση με την πρακτική στη δικαιοσύνη. Από εκεί και έπειτα λοιπόν είναι ξεκάθαρο το ότι ως Δημοτικό Συμβούλιο και ως Δημοτική Σύμβουλη έχουμε κάθε δικαίωμα να εκφράζουμε άποψη επί τέτοιων ζητημάτων και πολύ περισσότερο όταν έχουν να κάνουν με καθάρματα σαν και αυτά της Χρυσής Αυγής. Ναι κύριε Ρεκλήτη, βάλτε το, ανοίξτε το, ναι. Λοιπόν, εμείς δεν θέτουμε κάποιο ζήτημα. Όχι, τέθηκε από τον κύριο Κουκί όμως. Τέθηκε από τον κύριο Κουκί ζήτημα και επειδή ως... Ναι, δεν το συζητήσουμε. Δε, να ναι, αλλά κάτι. Με συγχωρείτε. Αν μπορώ να τοποθετηθώ χωρίς να μου πείτε κάτι. Αν είναι να το συζητήσουμε, θα πρέπει καλό, να το συζητήσουμε. Καλό θα ήταν να μην μου πείτε κάτι, γιατί μετά ψήφισμα ούτε ο κύριο Κουκί έπρεπε να πάρει το λόγο. Ο κύριο Κουκί έκανε μία τοποθέτηση. Αν είναι να το συζητήσουμε. Θα το απαντήσω κι εγώ λοιπόν και θα με αφήσετε με την ανοχή σα. Λοιπόν. Ναι, άμα δεν συζητιόταν το θέμα, δεν θα έπρεπε να τοποθετηθεί ούτε ο κύριος Κουκής. Επειδή τοποθετήθηκε λοιπόν ο κύριος Κουκής, θα τοποθετηθώ κι εγώ. Για 1,5 λεπτό θα τοποθετηθώ. Ωραία, δεν θα σπίρα. Να κάνουμε ψηφοφόρο, να σας πω κάτι, δεν μπορώ. Ναι, ακριβώς αυτό. Λοιπόν, ξαναλέω λοιπόν, αν πρέπει κάτι να μην συζητηθεί, θα θυμίσω στον κύριο Κουκή λοιπόν, όταν ήταν πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, έχει φέρει προς ψήφιση θέμα για τον καζίνο του Μαρουσίου με εκκρεμή δικαστική απόφαση. Και το ψηφίσαμε. Και το προτείνατε. Επηρεασμός της απόφασης του Άριου Πάγου, δεν ήταν αυτό. Το θέμα ήταν στον Άριο Πάγο τότε. Φύραμε ψήφισμα ωραία, όμως εδώ, κύριε, που πήγε για τον Άριο Πάγο. Ωραία, ωραία. Το δεν καταλάβω. Σας καταλαβαίνω λοιπόν γιατί δεν είμαι ρίχνο. Η διαφορά μας είναι ότι δεν προσπαθούμε να επηρεάσουμε. Σωστέ, συγγνώμη, έχεις δίκιο. Σωστέ. Δεν προσπαθούμε να επηρεάσουμε. Αυτό θέλω να προσέξουμε. Δεν είναι ότι θέλουμε να επηρεάσουμε. Θέλουμε και τότε να θέλαμε να επηρεάσουμε την απόφαση του ΣΤΕ. Θέλαμε να την επηρεάσουμε. Όχι, θέλουμε να καταγραφεί η δική μας στάση και η δική μας συμπαράσταση προς τους συναδέλφους. Αυτό. Λοιπόν, μην μπερδεύουμε τα πράγματα. Λοιπόν, ψηφίζουμε ομόφωνα.
Ωραία, περνάει το ψήφισμα της παράταξής σας. Στο δεύτερο, στο ναι. δεύτερο ψήφισμα θα ήθελα να το αναγνώσω, ας μην το βάλω στη ψηφορία σήμερα. Όχι, να το αναγνώσετε, προς ενημέρωση. Δέχομαι την όχι, να το αναγνώσω. Τοποθέτηση του Δημάρχου, ας το μελετήσετε, εγώ θα βάλω το ψήφισμα και θα σας πω και 2-3 πράγματα για ό,τι συμβαίνει και εκεί, να έχετε μια εικόνα. Ενώ η ίδια ανακοίνωση δεν την έκανα πριν, την κάνω τώρα, ας πούμε. Το τελευταίο διάστημα δρομολογείται με ταχύς ρυθμούς η έξωση των αθλητικών και των σωματείων, των αθλητών και των σωματείων τους από το αθλητικό κέντρο του Αγίου Κοσμά. Τελευταία πράξη αποτελεί η ανακοίνωση εκ μέρους της διοίκησης του αθλητικού κέντρου που ενημερώνει ότι σήμερα Δευτέρα, τέλος πάντων, απαγορεύεται είσοδος στους αθλητές και στους συλλόγους τους. Δηλώνουμε την επίθεσή μας αυτή την εξέλιξη που δίνει τη χαριστική βολή στη λειτουργία και προσφορά χρόνων του αθλητικού κέντρου του Αγίου Κοσμά. Στηρίζουμε τη διεκδικήση των αθλητών, των δρομέων, γυμναστών, προπονητών, των αθλητικών σωματείων και ομοσπονδιών, των σωματείων εργαζομένων και των μαζικών φορέων Δήμων της Αττικής που διεκδικούν να σταματήσει η έξοδος των αθλητών. Θα διαβάζετε τα υπόλοιπα στο ψήφισμα. Επί της ουσίας, αυτό που έχει γίνει είναι ότι με την παραχώρηση της έκτασης του ελληνικού στη Λάμδα που λέγεται πλέον ελληνικό ΑΕ, πάρθηκε μια απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής της εταιρείας να φύγουν όλοι οι αθλητικοί σύλλογοι που χρησιμοποιούσαν τις εγκαταστάσεις του Αγίου Κοσμά και πλέον αυτές θα παραχωρηθούν στη Lamba Development για να γίνουν κατοικίες και την ανάπλαση του παραλιακού μετόπου. Στο μεσοδιάστημα υποτίθεται ότι αυτή η διαχείριση του αθλητικού κέντρου του Αγίου Κοσμά δεν θα επιτρέπεται ή θα επιτρέπεται με κάποιους θολούς όρους που δεν ξέρουμε ακόμα τι συμβαίνει. Το ακριβές ανάλογο θα ήταν για να πούμε. Γιατί το φέρνουμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο και σε κάθε Δημοτικό Συμβούλιο, δηλαδή, είναι να ερχόταν κάποια στιγμή εδώ πέρα το υπερταμείο και να λέγει ότι θα πάρω το γήπεδο μπάσκετ του Χολαργού, θα το βάλω στο υπερταμείο και μετά θα το δώσω σε μια ιδιωτική εταιρεία και θα διαχειρίζεται αυτή και θα πετάξουμε όλα τα σωματεία του Παπάγου Χολαργού από τη χρήση του γήπεδου. Είναι αυτό το ακριβές ανάλογο. Μόνο που τα Ολυμπιακά έργα του Αγίου Κοσμά εξυπηρετούν κάτι πέραν τη περιοχή εκεί και είναι κάτι πανατικό, παναθηναϊκό θα έλεγα, γι' αυτό και το φέρνουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο για να υπάρξει αυτή η δρομολόγηση. Δέχομαι την τοποθέτηση του Δημάρχου ότι δεν ήξερε το θέμα, να το μελετήσετε και να το ψηφίσουμε στο επόμενο. Να το κρατήσετε για ψήφιση όμως το επόμενο. Ωραία, αφού τελειώσαμε λοιπόν και αυτό το στάδιο, περνάμε. Παρακαλώ, κύριε Βιερινέ. Δεν πήρα απάντηση αν θα συζητήσετε για την κοινή παρέλαση. Τα έχουμε πει. Εντάξει. Έχουν λυθεί αυτά τα θέματα. Λοιπόν, προχωράμε. Εγώ το επανέφερα. Προχωράμε στα. Η ώρα, παιδιά, είναι 8 παρατέταρτο. Εκλογές έχουμε, άσε να το γράφει κάποιο στο φυλάδιο. Είναι σημαντικό θέμα. Κοινή παρέλαση. 8 παρατέταρτο, περνάμε στα θέματα της ημερησίας διάταξης. Εδώ θα κυρτηριθούν οι χρόνοι απαραίτητα. Σας το δηλώνω. Προχωράμε λοιπόν. Πρώτον, επικύρωση του υπαρίθμου 1-2023 πρακτικού συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Έχουν αποσταλεί, τα έχει εγκρίνει, τα έχει δει ο κύριο Γραμματέας. Ψηφίζουμε ομόφωνα. Λευκό. Λευκό, ωραία. Κύριε Χαμηλοθόρη, κύριε Σιώτου. Θα παρακαλούσα πολύ μετά από έγκρισή σας, έχω ένα αίτημα από την κυρία Θανασάκου, προκειμένου να προταθεί το θέμα της επικύρωσης των αποτελεσμάτων της εκλογής του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων, γιατί πρέπει να φύγει λόγω του ότι έχει μια αποστολή δημοτικής φύσεως. Συμφωνούμε? Yeah. Ωραία. Λοιπόν, κυρία Μουντάκη, έχετε το λόγο. Το 18 θέμα, yeah. Επικύρωση των αποτελεσμάτων. Μετά την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων περί έγκρισης της σύστασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων και την συγκρότηση επιτροπής, διενεργήθηκαν την Κυριακή στις 12 Φεβρουαρίου εκλογές για την ανάδειξη του 7μιλίου Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων. Και η έναρξη της ψηφοφορίας ορίστηκε στο Δημαρχείο μας και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας είναι εκλογέντες σύμβουλοι. Αρμάος Μιχαήλ, Ματζιαβάς Χρήστος, Γαλανόπουλος Ανδρέας, Κωνσταντές Αλέξανδρος, Μάριος, Μουτεβελή Ελένη, Νικολοπούλου Τριάδα Σοφία, Κουρέτσης Νικόλαος και 7 αναπληρωματικοί είναι ο Κόντογος Αθανάσιος, ο Μαργαρίτης ο Χαράλαμπος, Μπακέλα Εκατερίνη, Τράκα Σπυρίδων, Σκουλούδη Ιωάννα Μαρία, Παπαθανασίου Αθανάσιος και Κουγκούλιας Ρωμανός. Επειδή πρέπει να προκειμένου να προχωρήσουν στις διαδικασίες στις επόμενες, απαιτείται η επικύρωση των αποτελεσμάτων από το Δημοτικό Συμβούλιο και εισηγούμε ως εκ τούτου να γίνει επικύρωση σύμφωνα με την εισήγηση που υπάρχει. Ο κύριος Δήμαρχος έχει το λόγο. Δεν
Ε, όχι, θα τα πω εγώ. Τι, αφού δεν τα πεις εσύ, θα τα πω. Θέλεις να τα πω, τι με θα τα πω εγώ, ρε Μαρία, τώρα αφού πήρα τον λόγο. Εντάξει, αλλά λοιπόν, να πω όλα αυτά τα αναλυτικά, δηλαδή, για το πρωτόκολλο λοιπόν, της Δημοκρατίας. Θέλω να πω ότι έγινε μια πολύ μεγάλη δημοσιότητα στο θέμα, τουλάχιστον από τη Δημοτική Αρχή. Το είχαμε ανεβάσει αρκετές φορές στο site του Δήμου, στα κανάλια του Δήμου, τα επικοινωνίας που έχουμε. Προσωπικά με την κυρία Μουντάκη και την κυρία Παρίση είχαμε περάσει από τα λύκεια της περιοχής, είχαμε ενημερώσει τους μαθητές. Όλη αυτή λοιπόν η καμπάνια που έγινε, καταφέραμε να γράψουμε στο Μητρό Νέων 49 άτομα. Και από αυτούς ψηφίσαν 26 εκλογές. Έτσι. Απλά ενημερώνοντας στοιχεία, γιατί νομίζω είναι σημαντικό και σίγουρα θα υπήρχε ερώτηση από μέλη της, του Δημοτικού Συμβουλίου, 26. Λοιπόν, προφανώς δεν υπάρχει ακόμα το ενδιαφέρον των νέων για τη συγκεκριμένη δράση. Η αλήθεια είναι ότι ψάξαμε, γιατί έτσι μου είχαν εντύπωση και εμένα ότι δεν υπήρχαν πάρα πολλές εγγραφές, ψάξαμε λίγο το τι έγινε και στα άλλα δημοτικά συμβούλια, στα Τρίκαλα, στη Θεσσαλονίκη, στη Θέρμη, σε άλλους δήμους. Και εκεί πάλι έτσι ο αριθμός ήταν πάρα πολύ μικρός. Βέβαια, θεωρώ ότι είναι στη διακριτική ευχέρεια των παιδιών που θα συμμετέχουν και μετά την απόψινή μας απόφαση θα συνεδριάσουν για να εκλέξουν το Προεδρείο τους, να κάνουν δράσεις, να αυξηθούν οι συμμετοχές και το Μητρό, το οποίο μπορεί να μένει μόνιμα ανοιχτό, να αρχίσει να κάνει εγγραφές, έτσι ώστε όταν θα λήξει η θητεία τους, να μπορέσουμε να έχουμε έτσι πολύ μεγαλύτερο αριθμό συμμετοχόντων. Όπως και αν έχει, θα ευχηθούμε μια καλή θητεία στο Δημοτικό Συμβούλιο Νέων, όπου ο πρόεδρός του θα συμμετέχει στα Δημοτικά Συμβούλια. Έτσι, χωρίς ψήφο, αλλά θα συμμετέχει. Ωραία. Μια στιγμούλα, Δήμαρχε, ότι να πούμε συγχαρητήρια σε όλα αυτά τα παιδιά και εκτός από αυτό είναι ότι πρέπει και εμείς, όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, να στηρίξουμε τις δράσεις τους και οτιδήποτε, τις ενέργειές τους, διότι με αυτόν τον τρόπο θα προσέλθουν και άλλα παιδιά να γραφτούν. Απλώς ίσως και ήταν δύσκολο να ή δεν καταλάβανε ορισμένα παιδιά τι ακριβώς είναι το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων, δεν διαβάσανε, παρόλο που έγινε σε μία σελίδα και με μπακόρτι και πίσω ανάλυση, εξήγηση και μετά πιστεύω ότι πρέπει όμως να τους στηρίξουμε και να εντάξει, συνεχίσουν. Ωραία, και να έρθουν και επόμενοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ερωτήσεις για το θέμα, τοποθετήσεις, ο κύριος Ρικλίτης και ο κύριος Ζήκας. Η κυρία Σιώτου και η κυρία Χαμηλοθόρη. Ωραία. Κύριε Ρικλίτη, έχετε το λόγο. Κοιτάξτε, σας είχαμε πει για την πρωτοβουλία σας και σας είχαμε πει ότι ένας θεσμός ο οποίος εισήχθη 20 χρόνια πριν και δεν περπάτησε ποτέ έχει και τους λόγους του, θα έπρεπε να το είχατε αναλύσει. Και ο κυριότερος λόγος είναι ότι δεν αφορά στην πραγματικότητα αυτός ο θεσμός κάτι άλλο για να κάνει νεολαία. Έχει θεσμούς νεολαία οργανωμένους, καταξιωμένους στη συνείδησή της ορισμένους από αυτούς και τους χρησιμοποιεί. Και τα είχαμε πει και στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Η απόδειξη, γιατί είχατε πει τότε ότι καθίστε να δούμε τελικά τι θα γίνει, πόσοι θα ψηφίσουν, και σας είχαμε πει ότι δεν θα συμβεί κάτι τέτοιο που θέλετε. Δεν θα συμβεί. Και οι Δήμοι που έχουν πάρει την πρωτοβουλία μέσω της ΣΚΕΔΕ, το ίδιο συνέβη σε όλους τελικά. Γιατί είναι ένας απαξιωμένος θεσμός. Καλό θα ήταν να μην τον επαναφέρετε. Καλώς έκαναν και τα παιδιά που συμμετείχαν, δεν λέω εγώ. Έτσι, οτιδήποτε συμβαίνει, καλό είναι. Εμείς από την ψηφοφορία, επειδή έχουμε καταψηφίσει τη συγκρότησή του, έτσι, θα απέχουμε. Κύριε Ζήκα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Δυστυχώς επιβεβαιωθήκαμε. Και το λέω το δυστυχώς, γιατί πραγματικά, όταν κάποιοι θεσμοί θα μπορούσαν πραγματικά να έχουν ένα ουσιαστικό ρόλο και έχουν καταλήξει να απαξιωθούν διαχρονικά, είναι κρίμα, γιατί είναι πιο δύσκολο να κερδίσεις μετά την εμπιστοσύνη των νέων για να συμμετάσχουν. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά.
Γιατί ειδικά η νεολαία η οποία έχει υποστεί ακόμα και τώρα, πρόσφατα, αν παρακολουθήσατε τις κινητοποιήσεις που κάνανε οι καλλιτέχνες για το ΠΙΔΕΛΤΑ που τους στερεί επαγγελματικά δικαιώματα, εγώ έτυχε να είμαι κάτω δύο φορές. Και στο Σύνταγμα και στο ΡΕΞ. Λοιπόν, η πλειονότητα ήταν νεολαία. Όταν σε αυτούς τους ανθρώπους, λοιπόν, μετά από 20 χρόνια, τους στερείς τη δυνατότητα να έχουν κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα, πώς να τους πείσεις ότι θέλεις τελικά ως επίσημος φορέας το καλό τους. Πώς θα τους πείσεις. Και όταν έχεις έναν θεσμό, ο οποίος μπήκε στα συρτάρια για μια σειρά ετών, όπως το είχα εκθέσει αναλυτικά, να μην επαναλάβω την τοποθέτησή μου, πάρει στα πρακτικά, και ξαφνικά, επειδή μπήκαμε σε εκλογική περίοδο, ανασύρθηκε από τα συρτάρια για να εμφανιστεί το ότι υπάρχει ενδιαφέρον για τους νέους. Αυτό που θα μπορούσε πραγματικά να λειτουργήσει, θα πρέπει να συνάδει με τις συνολικότερες πολιτικές για την νεολαία. Θα πρέπει η νεολαία να νιώθει ότι υπάρχει ουσιαστικό ενδιαφέρον στήριξής της. Σε όλα τα επίπεδα. Για να καταλάβει ότι θεσμικά, πραγματικά, δεν είναι από δύο μπεμπέους τράγων. Δεν φεύγουν οι 500.000 νέοι που μεταναστεύσαν. Νιώθουν ότι δεν τους θέλει αυτή η χώρα. Γι' αυτό φύγαν. Αναζητούν μια άλλη πόλη, μια άλλη χώρα για ένα άλλο μέλλον. Γιατί δεν βλέπουν μέλλον εδώ. Πώς θα τους πείσεις λοιπόν ότι ένας τέτοιος θεσμός χρεοκοπημένος μπορεί πραγματικά να αποτελέσει ένα μέλλον για αυτούς. Είναι αυταπάτη. Εγώ δεν λέω ότι δεν κάνατε προσπάθεια. Δεν το αμφισβητώ. Και πιστεύω ότι το θέλατε να μπορέσετε να το πετύχετε πραγματικά να υπάρξει ανταπόκριση. Αλλά είναι ματαιοπονία. Γιατί έχεις φτάσει μετά από τόσα χρόνια σε ένα τέτοιο επίπεδο αυτό το θεσμό που δεν ανορθώνεται πλέον, δεν ανατάσσεται αυτή η κατάσταση. Εδώ θα πρέπει να προσέξουμε λίγο και τη δική μας ευθύνη ως πολιτικά όντα, έτσι, κατά πόσο απαξιώνουμε ήδη με τις τάσεις μας και τις ενέργειές μας την πολιτική και κατά πόσο την κάνουμε κάπως να την θέλουν να την ακολουθήσουν οι νέοι. Τον λόγο έχει ο κύριος Κουκής. Ναι. Επειδή το θέμα είναι σοβαρό και όντως η ανταπόκριση ήταν χαμηλή, διότι έχουμε κάνει και παλαιότερα το συγκεκριμένο θεσμό, μάλιστα ήμουν και εγώ μπροστάρης σε τέτοιου είδους κινητοποιήσεις παλαιότερα και ήταν πολύ καλύτερα τα νούμερα και τότε δεν ήταν πολύ μεγάλα, αλλά τουλάχιστον είχαν ψηφίσει 200 άνθρωποι. Τώρα, ας πούμε, είναι πολύ χαμηλό και πρέπει να μας ανησυχήσει όλους αυτούς και όχι μόνο όμως το επίσημο κράτος και την επίσημη πολιτεία, όπως ακούγεται. Θα πρέπει να ανησυχήσει πάρα πολύ όλα τα κόμματα και όλους όσους ασχολούνται με την πολιτική στην Ελλάδα, διότι είναι ιδιαίτερα χαμηλά τα ποσοστά ανταπόκρισης προς τις δυνάμεις που εκπροσωπεί ο κύριος Ζήκας και ο κύριος Ρεκλήτης από τους νέους στα ελληνικά πανεπιστήμια. Δεν τους αποδέχονται σε ποσοστά 3, 5, 6, 7, 8% και στα κόμματα. Δηλαδή, οι νέοι δεν απαξιώνουν το επίσημο κράτος και τη σημερινή κυβέρνηση. Απαξιώνουν όλο το πολιτικό σύστημα. Επίσης, δεν μπορώ να δεχτώ αυτό που λέει ο κύριος Ζήκας. Νιώθουν εκδιωγμένα μισό εκατομμύριο νέοι της Ελλάδος που αναζητούν σπουδές και καριέρες στο εξωτερικό. Αυτά είναι προσωπικά δικά σας που λέτε. Τα παιδιά φεύγουν διότι η οικονομική ανάπτυξη της χώρας ενδεχομένως να βρισκόταν σε κρίση τα τελευταία χρόνια και βρισκόταν για ένα καλύτερο μέλλον. Εγώ όλα τα παιδιά που ξέρω που πήγαν στο εξωτερικό, όλα αγαπάν την πατρίδα τους, αγαπάν τη χώρα τους, θέλουν να γυρίσουν πίσω και ουδέποτε έχω βρεθεί να νιώσω ότι οι άνθρωποι αυτοί νιώθουν εκδιωγμένοι και από το κράτος και από τη χώρα τους και αυτά. Αυτό είναι μια προσωπική σας άποψη. Εγώ δεν μπορώ να την ασπαστώ, γιατί εγώ προσωπικά έχω και αδερφό όπου έζησε 10 χρόνια στη Στοκχόλμη, στη Σουηδία. Έβγαινε νέο παιδί και γύρισε πέρσι και ουδέποτε νιώσε έτσι για τη χώρα του και όλα αυτά.
Απλά ήξερε ότι η χώρα είναι σε μια κρίσιμη καμπή, η οικονομική ανάπτυξη ήταν σε πολύ μεγάλη καθυστέρηση, αλλά δεν ένιωσε ότι τον έδιωξε κάποιος. Ήταν ένα γεγονός. Υπάρχουν και χώρες που είναι πολύ ανεπτυγμένες και πολλοί, επειδή έχουν και πόρους πλουτοπαραγωγικούς, υπάρχουν χώρες που είναι σε μεσαία και χώρες σε χαμηλή. Ευτυχώς εμείς τώρα είμαστε σε μεσαία κατάσταση και γι' αυτό γυρνάνε και πάρα πολύ. Είναι δηλαδή πιο πολύ οικονομοτεχνικό το θέμα. Αυτό ήθελα να πω, Πρόεδρε, και ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Το λόγο έχει η κυρία Χαμηλοθόρη. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε ότι η νεολαία μας σας γύρισε την πλάτη, αλλά η απόπειρα συγκρότησης Δημοτικού Συμβουλίου Νέων 9 μήνες πριν τις εκλογές ήταν τελικά το μεγαλύτερο ανέκδοτο της θητείας σας. Η πιο γερασμένη και συντηρητική παράταξη του Δήμου μας αποπειράθηκε να μιλήσει στους νέους και να τους προσελκύσει και τελικά απέτυχε. Σας το είπαμε πριν από λίγο καιρό, σας το λέμε και τώρα. Είστε τόσο cringe για τα νέα παιδιά, που δεν καταλάβατε ότι το τελευταίο πράγμα που χρειάζονται σήμερα είναι να εκπροσωπούνται και να έχουν ενιαία φωνή. Και πολύ περισσότερο να εκπροσωπούνται από ένα δημοτικό συμβούλιο που ψηφίστηκε από 26 άτομα στα πόσα, στα 5.000. Οι νέοι έχουν δικές τους πλατφόρμες έκφρασης που βρίσκονται έτη φωτός μπροστά από εσάς. Οι νέοι χρειάζονται στήριξη. Για την ενίσχυση των νέων, άλλωστε, υπήρξε άξονα στη Γενική Συνέλευση των Περιφερειών της Ευρώπης, από την οποία ακόμη περιμένουμε το υλικό, Δήμαρχε. Μπορείτε να τους δημιουργήσετε ένα σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον για startup. Μπορείτε να τους εξασφαλίσετε πρόσβαση στο DALL-E 2, στο chat DTP. Μπορείτε να τους εξασφαλίσετε πρόσβαση στο Doodle για να φτιάξουν σύγχρονο πορτφόλιο. Μπορείτε να τους εξασφαλίσετε σεμινάρια σε σύγχρονες πλατφόρμες. Μπορείτε να τους δώσετε πρόσβαση στο Odirvana να φτιάξουν τα δικά τους μουσικά κομμάτια ή στις βάσεις δεδομένων για να φτιάξουν τα δικά τους βίντεο. Μπορείτε να βάλετε ρομποτική στα σχολεία. Αυτά και άλλα πολλά χρειάζονται οι νέοι και στη συνέχεια θα εκφραστούν μόνοι τους. Και αν καταφέρει κάποιος να τους πλησιάσει, τότε θα το κάνουν και viral. Η στόχευση όμως της δράσης σας ήταν άλλη. Η Νέα Δημοκρατία σας έδωσε εντολή να φτιάξετε τοπικές ΟΝΕΔ. Δεν είναι τυχαίο ότι πανελλαδικά όλοι οι δήμαρχοι της Νέας Δημοκρατίας ξύπνησαν και άρχισαν να φτιάχνουν τοπικά συμβούλια νέων λίγους μήνες πριν τις δημοτικές εκλογές και τελικά λίγες μέρες πριν τις βουλευτικές εκλογές. Ούτε είναι τυχαίο ότι στις ηλικίες κάτω των 35, σε όλες τις δημοσκοπήσεις έρχεται με αρκετές μονάδες διαφορά δεύτερη. Ούτε είναι τυχαίο ότι για πρώτη φορά μετά από χρόνια η ΔΑΠ έχασε την πρωτοκαθεδρία στα πανεπιστήμια. Είναι ξεκάθαρο ότι κάνετε το παν για να κάνετε τους νέους να συχαθούν την πολιτική και την ενασχόληση με τα κοινά και να απόσχουν. Ο χειρότερος αντίπαλος του συντηρητισμού είναι τα όνειρα των νέων, διαχρονικά αυτό. Για εμάς οι νέοι είναι η μοναδική ελπίδα να ξεφύγουμε από την κρίζα και μίζερη κατάσταση που εκπροσωπείτε. Γι' αυτό συνεχίσουμε να διεκδικούμε σεβασμό για τα όνειρά τους και συμπερίληψη. Ωραία. Λοιπόν. Όταν είσαστε τόσο δεικτικοί στις τοποθετήσεις, θα δέχεστε και δεικτικές απαντήσεις όλοι, για όλους το λέω. Έτσι, ο κύριος λοιπόν, Δήμαρχος έρχεται. Εντάξει, ακούσαμε άλλη μια έκθεση ιδεών από τη φανταστική ομάδα που τα τελευταία χρόνια υπάρχει μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν υπήρξε καμία κατεύθυνση ούτε από ναι, ούτε από Νέα Δημοκρατία, ούτε δεν ξέρω κι εγώ πώς φαντάστηκε. Λες και δεν υπάρχουν λίστες της Νέας Δημοκρατίας για να παίρναμε τηλέφωνο να γραφτούν αν ήταν να κάνουμε αυτό το πράγμα. Ή δεν έχουμε εμείς ανθρώπους στις ηλικίες να τους γράφαμε. Ίσα-ίσα αφήσαμε ελεύθερο 100% τη συγκεκριμένη διαδικασία. Γιατί πιστεύουμε στους νέους, γιατί δεν, όταν δίνεις φωνή στους νέους, όσοι και να γράφτηκαν, 27, 30, 40, 50 που φτάσανε, όταν δίνεις φωνή δεν μπορείς να χάσεις το Χαμηλοθόρη. Όταν δίνεις τη φωνή και ακούς τους νέους, ποτέ δεν μπορείς να χάσεις, όσοι και αν είναι αυτοί. Απλά, όπως και να το κάνουμε, πάντα οι νεανικές ηλικίες έχουν μία απέχθεια από αυτό που λέγεται εξουσία, από αυτό που λέγεται πολιτική, όπως εσείς το αναφέρετε. Βέβαια, εγώ δεν νομίζω ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων θα λειτουργεί με πολιτικούς χαρακτήρες και με πολιτικές οργανώσεις. Είμαι σίγουρος ότι τα παιδιά θα κοιτάνε ποιο είναι καλό για τον παπάγο χολαργό και τι θέλουμε να κάνουμε για την νεολαία μας και σίγουρα θα έρθουν ωραίες προτάσεις για να τις εφαρμόσουμε στο μέλλον και όπως είπα αγαπητοί συνάδελφοι και ακόμα μια φορά να ευχηθούμε μια καλή θητεία σε όλα αυτά τα μέλη τα οποία εκλέχτηκαν. Παρακαλώ, δευτερολογία ο κύριος Ζικάς. Μετά θα κλείσετε εσείς κυρία Μουντάκη. Θα κλείσει μετά στο τέλος. Κάντε τη δευτερολογία σας εσείς. Ωραία. Λοιπόν, τα στοιχεία που είπα για τις 500.000
Δεν είναι δικά μου στοιχεία, είναι από την έκθεση Τράπεζας της Ελλάδος. Λοιπόν, η οποία έχει στοιχεία διαχρονικά για τη μετανάστευση. Δεν συνέβαινε αυτό τις προηγούμενες δεκαετίες. Αυτή η μετανάστευση συμβαίνει τώρα μετά τα μνημόνια. Είναι λοιπόν μετά από αυτές τις πολιτικές. Δεν είναι φυσικά φαινόμενα η μετανάστευση. Όταν παραδείγματος χάρη με οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταργήθηκε η ανώτερη εκπαίδευση και δεν λύθηκε το ζήτημα, καταργήθηκαν δηλαδή τα ΤΕΗ και τα ΚΤΕΕ παλαιότερα, για να προωθηθούν οι πολιτικές που θέλαν ουσιαστικά και την κατάργηση του άρθρου 16. Αυτό είναι πολιτικές επιλογές. Δεν είναι φυσικά φαινόμενα. Αυτά έχουν επιπτώσεις. Οδηγούν ανθρώπους σε ενέργειες που δεν είναι επιθυμητές. Προφανώς και αυτοί που μεταναστεύσαν θέλουν να γυρίσουν στη χώρα τους. Αλλά σε τι συνθήκες. Όταν δεν τους δημιουργείς τις συνθήκες για να γυρίσουν, τους καταδικάζεις να μείνουν έξω. Και αυτά έχουν να κάνουν με το τι προτεραιότητες βάζεις. Ποιους θες να εξυπηρετήσεις, ποια συμφέροντα θες να εξυπηρετήσεις. Όταν εδώ καταργήθηκαν οι συλλογικές συμβάσεις που εξασφαλίζουν ένα μίνιμουμ συνθηκών αμοιβών και προχωράνε σε ατομικές συμβάσεις του κάθε εργαζόμενου με τον εργοδότη, λες και μπορεί η καμαριέρα ή ο ρεσεψιονίστ να διαπραγματευτεί με τον μεγαλοξενοδόχο. Πού οδηγούμαστε? Στο να μεταναστεύουν. Και μετά διαμαρτύρονται οι ξενοδόχοι ότι δεν έχουν προσωπικό. Και πού καταλήγουν? Στο να αιτούνται να γίνουν ειδικές συμβάσεις, να έρθουν μετανάστες ξένοι στην Ελλάδα με χαμηλούς μισθούς. Ολοκληρώστε για τέλος ο χρόνος. Αυτά όλα δεν είναι τυχαία πράγματα. Είναι μεθοδευμένα. Γιατί κάποιοι έχουν κάνει κάποιες επιλογές. Θέλουν να εξυπηρετήσουν συγκεκριμένα συμφέροντα. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κουκής έχει το λόγο. Νομίζω ο κύριος Δρεκλήτης δεν θέλει δευτερολογία. Όχι, όχι, δεν μου ζήτησε. Εντάξει, εγώ είπα αυτό το πράγμα που σας είπα και πριν. Ότι εντάξει, η Τράπεζα της Ελλάδος το λέει αυτό, βεβαίως το λέει. Η Τράπεζα της Ελλάδος λέει στοιχεία αριθμητικά. Δεν κάνει όμως ποιοτικές κρίσεις. Εγώ εκεί εστιαστικά δεν είπα ότι δεν αποδέχομαι τα 500.000 νέους που έχουν μεταναστεύσει. Απλά δεν αποδέχομαι τη δήλωση ότι τα παιδιά νιώθουν ότι τους διώχνει η χώρα τους και τους δημιουργεί το συνέστημα αυτό που εξέφρασε ο κύριος Δίκας. Αυτό δεν μπορούμε εμείς να το γνωρίζουμε. Οι εκλογές ήταν ανοιχτές για όλους. Όποιος ήθελε μπορούσε να πάει να εγγραφεί και να συμμετέχει. Το ότι δεν συμμετείχε δεν είναι ευθύνη ούτε του Δημάρχου, ούτε του Δημοτικού Συμβουλίου, ούτε δική σας, ούτε κανενός. Είναι επιλογή της κοινωνικής ομάδας αυτήν των νέων, που για δικούς τους λόγους δεν συμμετείχε. Δεν θα το κρίνω εγώ αυτό. Αλλά θεωρώ, επειδή ζούμε σε μια δημοκρατία, ο θεσμός ήταν ανοιχτός. Όποιος ήθελε μπορούσε να κατέβει και να βρίσκεται μεθαύριο με την ψήφο του και να μπορέσει να εκπροσωπηθεί από τα συγκεκριμένα έδρανα του Δημοτικού Συμβουλίου. Αυτά, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ, κυρία Χαμηλοθόρη. Κυρία Χαμηλοθόρη. Διαβάζω αυτό πρακτικά. Νομίζω ότι όλοι πρέπει να κοινοποιήσετε τη συγκεκριμένη ανακοίνωση και δεν θα το κάνουμε σε 10 μέρες ή σε 15, να κλείσει ο κατάλογος, να γραφτούν 50 άτομα και να βγάλουμε αυτούς που θέλουμε τώρα. Πάμε να κάνουμε κάτι σοβαρό, κάτι δημόσιο, το οποίο θα ανοίξει, κάτι που θα έχει αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα για να γίνουν οι εγγραφές και να γίνουν οι εκλογές όπως ακριβώς πρέπει να γίνουν. Τα ΔΕΦ ο ίδιος ο Δήμαρχος στη 17η συνεδρίαση το μήνα Σεπτέμβριο. Να αναφέρω εδώ για τα πρακτικά ότι αυτό το μεγάλο που οραματίστηκε ο Δήμαρχος έφτασε να είναι ένα μητρό 49 νέων, ούτε καν 50. Και έκανε τις εκλογές έτσι όπως ακριβώς έπρεπε να γίνουν, με 26 ψηφίσαντες. Και να πω έτσι από την έρευνα ότι οι 4 υποψήφοι, 3 από αυτούς εκλέχτηκαν μάλιστα, είναι μέλη της νεοσυσταθήσας, μόλις πριν λίγο καιρό, τοπικής οργάνωσης της ΟΝΕΔ Παπάγου Χολαργού. Οι εκλογές αυτές έγιναν μόνο και μόνο για να βγουν οι αναμνηστικές φωτογραφίες, να μπουν φαντάζομαι στο νέο τεύχος του περιοδικού του Δημάρχου και φυσικά να προκύψουν και κάποιοι νεολαίοι με ένα αυτοδιοικητικό προφίλ στο βιογραφικό τους για το ψηφοδέλτιο του Δημάρχου. Με τούτα και με εκείνα,
Μετά από σχεδόν 8,5 χρόνια θητείας, έρχεστε να επικαιρώσετε τώρα 8 μήνες πριν τις δημοτικές εκλογές ένα τοπικό δημοτικό συμβούλιο νέων που ψήφισαν 26 άτομα από τα 5.000 και με 50% δηλαδή αποχή από το δίθεν Μητρό Νέων των 49 ατόμων, ούτε καν των 50 που εσείς ο ίδιος θεωρούσατε επιτυχία. Αποτυχία, συγγνώμη. Ευχαριστώ. Κυρία Δήμαρχε. Ναι, προφανώς κυρία Χαμηλοθόρη, εσείς δεν κάνατε τίποτα για να ενημερωθεί ο κόσμος. Εμείς κάναμε ό,τι μπορούσαμε, έτσι κι αλλιώς. Αυτό λέει. Αυτό λέει, δεν κάνατε τίποτα. Μπορώ να συνεχίσω, κύριε ναι, Πρόεδρε. Κύριε. Ωραία. Τώρα από εκεί και πέρα, για όλα αυτά τα οποία εσείς αναφέρετε, γιατί εγώ αυτό έλεγα, ότι παιδιά όλοι, και το βγάλαμε ανακοίνωση, το ξαναβγάλαμε ανακοίνωση, σας είπαμε ότι πήγαμε στα σχολεία, ενημερώσαμε τα παιδιά. Από εκεί και πέρα τώρα, αν δεν μπήκανε στο Μητρό ή δεν ήρθαν κάποιοι από αυτούς που μπήκαν για να ψηφίσουν, προφανώς είναι θέμα αυτών των οποίων είχαν το δικαίωμα να το κάνουν. Τώρα, για όλα τα άλλα τα οποία λέτε, έτσι, δεν υπάρχει καμία προσωπική μου ανάμειξη, μάλιστα ίσα-ίσα που δεν ήθελα να έχω συμμετοχή στο συγκεκριμένο θέμα, ακριβώς γιατί ήμουν σίγουρος ότι εσείς θα λέτε αυτά τα οποία φαντάζεστε. Λοιπόν, δεν υπάρχει τίποτα πίσω από όλα αυτά που λέτε, πουθενά δεν υπήρχε. Έτσι κι άλλως, αν υπήρχε μια τέτοια κατάσταση, θα είχαν εμπλακεί και άλλοι παράγοντες, έτσι. Ουδέποτε ασχολήθηκε η Δημοτική Αρχή και επειδή αναφερθήκατε και στο περιοδικό, το περιοδικό δεν είναι του Δημάρχου, είναι του Δήμου, έτσι, αν δεν το γνωρίζετε πολύ καλά. Και επειδή μου ήρθε και μια απάντηση, συγγνώμη κυρία Πρόεδρε, κάτι άσχετο, η διαρροή ρεύματος στην Αγία Τριάδα έχει διορθωθεί από το πρωί, αν δεν το γνωρίζετε. Ευχαριστώ πολύ. Θέλει να κλείσει η εισηγήτρια η κυρία Μουντάκη. Κυρία Πρόεδρε, δεν είπα ότι θα απέχουμε στην ψηφοφορία. Εντάξει. Έχω να πω ότι κάθε αρχή είναι δύσκολη. Και όπως είπε και ο Δήμαρχος και το είχα εξετάσει, και στους άλλους δήμους, είτε Θέρμης, είτε Θεσσαλονίκης, είτε Εύρου, είτε Τρικαίων, δεν υπήρχαν τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας περισσότερα. Όμως, μετά από αυτό, να ξέρετε ότι, και πιστεύω και εδώ, ότι ο θεσμός αυτός θα είναι περισσότερο αντιπροσωπευτικός με τους νέους. Όσο για την κυρία Χαμηλοθόρη, δεν έχω ακούσει όλο κατηγορίες εδώ πέρα μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν κάνει τίποτα άλλο. Όμως θα πρέπει να εκτιμήσει ότι ως αντιδήμαρχος νεολαίας έχω κάνει πάρα πολλά πράγματα για τους νεολαίους και συνεχίζω πάντοτε και καθημερινά να βοηθάω τους νεολαίους. Με πολλούς τρόπους είτε θέσεις εργασίας, είτε οτιδήποτε, είτε προσωπικά όταν έρχονται οι νεολαίοι εδώ. Και τώρα βέβαια ένα παραπάνω με το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων θα είναι και ακόμη περισσότερο πραγματικά στο θέμα, ας πούμε, πολιτισμού, στο θέμα περιβάλλοντος, τα παιδιά θα έχουν ακόμη περισσότερη και μεγαλύτερη αυτή να αποφασίσουν και μεταξύ τους και να πούνε και εδώ, να είναι μια άτυπη φωνή στα δημοτικά έδρανα και να τα έχουμε δίπλα μας και να μπορέσουμε με αυτό, με το εφταμελές Δημοτικό Συμβούλιο, να μπορέσει να είναι και πιο καλύτερη η παρουσία τους εδώ, στα δημοτικά έδρανα. Έτσι, μέχρι και Μεσογειακό Πανεπιστήμιο συνεργασία έχουν οι φοιτητές και τα πάντα. Εκτός και αν δεν τα γνωρίζετε, μπορείτε και κάποια φορά να έρθετε στο γραφείο μου. Ευχαριστώ. Να σας αναλύσω και καλύτερα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Μουντάκη. Περνάμε λοιπόν σε ψηφοφορία. Ποιοι ψηφίζουν κατά? Απέχουν ο κύριος Ρεκλήτης, Ρεμούδος, Ζήκας, Χαμηλοθόρη και Σιώτο. Οπότε ομόφωνα περνάει το 18ο θέμα. Λοιπόν, επανερχόμαστε στην σειρά την κανονική. Δεύτερο θέμα, έγκριση χρονικής επέκτασης της προγραμματικής σύμβασης ανάμεσα στο Δήμο Παπάγου Χολαργού και τον Αναπτυξιακό Οργανισμό Δήμων Παπάγου Χολαργού και Φιλοθέης Ψυχικού με θέμα εκπόνηση σχεδίου αστικής προσβασιμότητας, ΣΑΠ, στο Δήμο Παπάγου Χολαργού, που χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο. Εισηγητής, ο κύριος Γενικός. Καλησπέρα σας και από μένα. Πρόκειται για ένα αίτημα του αναπτυξιακού οργανισμού που έχει αναλάβει την εκπόνηση του σχεδίου αστικής προσβασιμότητας του Δήμου μας με παλαιότερη προγραμματική σύμβαση την οποία έχουμε υπογράψει και εγκρίνει. Ήδη το σχέδιο αστικής προσβασιμότητας βρίσκεται σε διαδικασία εκπόνησης. Είμαστε στην φάση της πρώτης διαβούλευσης που έχει ξεκινήσει στις 13 Φεβρουαρίου
και θα τελειώσει στα τέλη αυτού του μήνα. Με αφορμή και την παράταση που δόθηκε στα τέλη Δεκέμβρη για την εκπόνηση των σχεδίων αστικής προσβασιμότητας για όλους τους δήμους της χώρας, η πρόταση του αναπτυξιακού οργανισμού είναι να επεκτείνουμε την προγραμματική σύμβαση ώστε να μπορούμε και σε δεύτερο χρόνο να γίνει διαβούλευση επί της συγκεκριμένης πρότασης πια του δεύτερου παραδοτέου και να προετοιμαστεί έτσι καλύτερα το σχέδιο αστικής προσβασιμότητας του Δήμου μας. Ως εκ τούτου, με απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης, καλείται το Σώμα σήμερα να εγκρίνει την δίμηνη παράταση της προγραμματικής ως τις 30 Τετάρτου του 2023. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Παρακαλώ, ερωτήσεις, τοποθετήσεις. Τοποθέτησε ο κύριος Ζήκας. Ναι. Να πω απλώς ότι... Ερώτηση. Όχι, τοποθέτηση. Α, και εγώ θέλω. Θέλετε ερώτηση? Όχι, τοποθέτηση. Μετά, εντάξει. Πάρτε το λόγο αφού δεν ξεκίνησε ακόμα. Λοιπόν, επειδή είδα λίγο το ερωτηματολόγιο, δεν πρόλαβα να το τρέξω ολόκληρο. Έχω την αίσθηση, επιφυλάσσομαι βέβαια, να το τρέξω ολόκληρο για να δω, ότι δεν είναι, πώς να το πω, επαρκές ως ερωτηματολόγιο για να συνάγεις ουσιαστικά συμπεράσματα. Επιφυλάσσομαι όμως, το λέω με επιφύλαξη αυτή την άποψη, γιατί είδα ένα κομμάτι του μονάχα. Μόλις το ολοκληρώσω και στην επόμενη συζήτηση που θα έχουμε για αυτό το θέμα, θα τοποθετηθώ αναλυτικά. Εντάξει, είναι γνωστό ότι εμείς έχουμε καταψηφίσει τη δημιουργία του οργανισμού. Έτσι, έχουμε καταψηφίσει και την προγραμματική σύμβαση τη συγκεκριμένη. Θα καταψηφίσουμε και την επέκτασή της προφανώς. Για να μην επαναλάβω λίγο έτσι, στην προγραμματική σύμβαση και την επέκτασή της, καταψηφίζεται. Ναι, ναι. Αναφέρονται πράγματα τα οποία εμείς είχαμε επισημάνει σε προηγούμενες τοποθετήσεις μας σε σχέση με τον αναπτυξιακό οργανισμό. Όπως ας πούμε τη διοικητική και τεχνική βοήθεια που επικαλείται. Και τους λόγους για την έλλειψη προσωπικού για τους οποίους ζητείται και την παράταση, ας πούμε, τη φόρτου εργασίας και τα σχετικά. Εμείς θεωρούμε αυτού του είδους τις μεταβιβάσεις αρμοδιοτήτων της τεχνικής υπηρεσίας και της υπηρεσίας δόμησης που από την αρχή συστάθηκε στον αναπτυξιακό οργανισμό σε ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών των Δήμων. Για αυτούς τους λόγους που έχουμε εκθέσει επανειλημμένως και στη σύσταση του οργανισμού και στην προγραμματική σύμβαση που ήρθε εδώ. Τότε θα καταψηφίσουμε τη συγκεκριμένη εισήγηση. Και όχι την ουσία της δηλαδή, που είναι η... Κατάλαβα. Ευχαριστώ πολύ. Ψηφοφορία λοιπόν. Ποιοι ψηφίζουν κατά, ξέρουμε ήδη, ο κύριος Ρεκλήτης, ο κύριος Ρεμούρδος. Λευκό εμείς. Λευκό εσείς. Άρα περνάει και λευκό και ο κύριος Ζήκας. Άρα το δεύτερο θέμα περνάει κατά πλειοψηφία. Το τρίτο θέμα, συνάδελφοι, σύσταση Επιτροπής Υγείας και Ασφάλειας Εργαζομένων βάσει του νόμου 3850/2010 αποσύρεται, διότι δεν χρειάζεται απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Περνάμε στο τέταρτο θέμα, επικαιροποίηση της υπαρίθμου 217/06/07/2022, απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για έγκριση του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού του Δήμου Παπάγου Χολαργού έτους 2023, εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κυρία Νικάκη. Ναι, καλησπέρα και από μένα. Αναφορικά με τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού και οχικού προσωπικού, σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, η Οικονομική Επιτροπή είχε προτείνει την έγκριση 41 θέσεων, εκ των οποίων εγκρίθηκαν 27 από το Υπουργικό Συμβούλιο και επανέρχεται τώρα το Υπουργείο Εσωτερικό με νεότερη εγκύκλιο και ζητάει για τις θέσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να προσδιορίσουμε και κάποιες τεχνικές ιδιότητες που πρέπει να έχουν συγκεκριμένες ειδικότητες, όπως άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίως η χρήση των συγκεκριμένων μηχανημάτων που έχουμε. Οπότε, επί της ουσίας, προστίθενται αυτά τα πρόσθετα προσόντα στην αρχική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, την οποία καλούμαστε να επικαιροποιήσουμε, ψηφίζοντάς. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Α, όχι, συγγνώμη. Όχι, δεν έχω ερώτηση. Δεν είναι στο...
Λοιπόν, πώς γίνεσαι αποτελεσματικός, πώς λύνεις τα προβλήματα στο Δήμο σου, μόνο με ένα καλό προγραμματισμό για τη στελέχωσή του. Το πρώτο στοιχείο καλού προγραμματισμού προϋποθέτει να έχεις όραμα και έναν σχεδιασμό για το πώς θέλεις να είναι η πόλη σου στο μέλλον. Πώς θα υλοποιήσεις αυτό το όραμα, μόνο εξασφαλίζοντας εγκαίρως τα αντίστοιχα και κατάλληλα στελέχη που θα το πραγματοποιήσουν. Δεν μπορείς, παραδείγματος χάρη, να έχεις όραμα την ψηφιακή και έξυπνη πόλη, την ψηφιακή διακυβέρνηση και να έχεις 6 ειδικούς στην πληροφορική στους 431 εργαζομένους. Ούτε βέβαια να προβλέπεις 2 χειριστές υπολογιστών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Δεν μπορεί να έχεις 22 σχολεία και μόνο 8 φύλακες. Τη στιγμή δε που αντιμετωπίζεις ένα τεράστιο πρόβλημα βανδαλισμών και συντήρησης σχολείων, ενώ θεωρητικά προσδοκάς να αναβαθμίσεις τα σχολεία. Δεν μπορείς να έχεις μια πόλη με τεράστια προβλήματα λειτουργικότητας, με ασφυκτική την πίεση για καθιέρωση κανόνων και κανονισμών και να έχεις 6 δημοτικούς αστυνόμους. Τη στιγμή, μάλιστα, που με το νέο νόμο προβλέπονται αυξημένες αρμοδιότητες που πρέπει να καλυφθούν 90 χιλιόμετρα οδικού δικτύου και πεζοδρομίων στην πόλη μας. Δεν είναι δυνατόν να έχεις καταγραφεί ως ένας από τους πιο γερασμένους δήμους της Ευρώπης, να καλείς να αναπτύξεις υπηρεσίες υγείας και να μην διαθέτεις ούτε έναν γιατρό ή σύμβουλο υγείας. Για να σχεδιάσεις και να αναπτύξεις το όραμά σου, χρειάζεσαι και τις αντίστοιχες ειδικότητες. Και ειδικά το αυτοτελές τμήμα προγραμματισμού και ανάπτυξη στον οργανισμό δεν περιγράφεται εκεί ούτε καν πόσα άτομα έχει. Αυτό δεν ξέρουμε για ποιους λόγους. Εσείς ξέρετε. Όταν δεν έχεις τη στελέχωση κάθε τμήματος, πώς τελικά να κάνεις και προγραμματισμό. Στον τομέα της απορρόφησης των επιδοτήσεων φάνηκε περίτρανα η αποτυχία σε αυτό που λέω. Ούτε τα αίτημα του Τρίτσης, του προγράμματος Τρίτσης, δεν κατορθώσατε να απορροφήσετε. Το άλλο μεγάλο πρόβλημα είναι η υπερδιωγκωμένη προσωρινή εργασία. Τα οκτάμινα, τα δίμηνα, τα ανταποδοτικά και κάθε είδους προσωρινή εργασία. Τόσο το κόστος όσο και το μειωμένο αποτέλεσμα επιτείνουν την ήδη καταγεγραμμένη αναποτελεσματικότητα. Επιμηκύνει την αναποτελεσματικότητα με διαρκώς ανειδίκευτους και δικαίως αδιάφορους εργαζόμενους. Δημιουργεί τεράστιες ζημιές, καθώς ουσιαστικά η προσωρινή εργασία αποτελεί πείραμα και εκμάθηση. Μόνο που όταν ο εργαζόμενος αντιληφθεί τον κύκλο εργασιών και πώς εντάσσεται μέσα σε αυτόν, έχει έρθει και η ώρα να φύγει. Χώρια τις ατελείωτες ώρες εκπαίδευσης του μόνιμου προσωπικού προς τους προσωρινούς. Η ιδεολειψία του δίθεν κοστοβόρου δημόσιου τομέα οδηγεί τελικά στο ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα. Από το κράτος που μείωσε τους υπαλλήλους του και αύξησε τελικά τις συνολικές δαπάνες του μέσω της ανάθεσης πολυδάπανων υπηρεσιών, μέχρι το παράδειγμα της αναποτελεσματικής και κοστοβόρας υπηρεσίας φύλαξης κτηρίων που εσείς αναθέσατε. Με το ίδιο ποσό των 250.000 ευρώ ετησίως για security, θα είχατε προσλάβει 18 δημοτικούς αστυνόμους. Ικανός αριθμός για 3 βάρδιες 24ωρου με σαφώς απείρως καλύτερα αποτελέσματα. Η νεοφιλελεύθερη όμως ιδεολογία σας και η κομματική σας δέσμευση δεν σας αφήνει να δείτε τη μαθηματική παράσταση με διάβια. Το χειρότερο όμως όλων είναι το κακό αποτέλεσμα. Είναι ανεκτίμητη η εμπειρία και η αξία ενός υπαλλήλου που έχει δουλέψει 5 χρόνια σε μια δουλειά και αυτό λέει και η εμπειρία της αγοράς. Προτιμάται πια η εργασιακή εμπειρία, ακόμα και από τα πτυχία και σε ανώτατο τεχνολογικό επίπεδο. Εσείς όμως ούτε πιστεύετε, ούτε εμπιστεύεστε τον δημόσιο τομέα, αλλά θέλετε να τον διοικήσετε και να τον απαξιώσετε και αποδυναμώσετε. Εμείς λοιπόν πιστεύουμε στον δημόσιο τομέα, θεωρούμε ότι τα δημόσια αγαθά και οι δημόσιοι πόροι πρέπει να μείνουν σε δημόσιο και κοινωνικό έλεγχο. Η παροχή μιας σειράς υποδομών και υπηρεσιών πρέπει να παρέχονται δωρεάν ως δικαίωμα και ισότιμα σε όλους τους πολίτες. Πιστεύουμε στο μόνιμο προσωπικό που έχει μισθολογικό κίνητρο και κίνητρο εργασιακής εξέλιξης και πιστεύουμε στη συνεχή κατάρτιση και βελτίωσή του. Εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει και μπορούμε να επενδύσουμε στο υπαλληλικό προσωπικό του Δήμου που πρέπει να είναι μόνιμο, να αξιολογείται αντικειμενικώς για να βελτιώνεται κάθε μέρα. Και τελειώνοντας, θα ήθελα να δείξω την καραμέλα που εσείς χρησιμοποιείτε συνεχώς ως απάντηση όταν έρχονται τα δύσκολα ότι δεν έχω προσωπικό. Εσείς το επιλέξετε να μην έχετε προσωπικό. Εσείς φτιάξατε το οργανόγραμμα του Δήμου και εσείς κάνετε τις αιτήσεις κάθε χρόνο για προσλήψεις. Θυμίζει λίγο το ανέκδοτο με τον κατηγορούμενο που σκότωσε τον πατέρα του και ζητά επιείκεια από το δικαστήριο γιατί είναι ορφανός. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Δήμαρχος έχει το λόγο. Ναι. Μάλιστα. Θα ξεκινήσουμε με 2-3 ερωτήσεις, αν μπορεί να μας απαντήσει και αν θέλει σε δευτερολογία η κυρία Σιώτου. Τι σχέση έχει το πρόγραμμα χρηματοδότησης Αντώνης Τρίτσης με τις προσλήψεις προσωπικού ή
είπε, λέει, ότι δεν εκμεταλλευτήκαμε το πρόγραμμα ενώ μιλάμε για το προσωπικό για τις προσλήψεις. Δεν ξέρω. Αν συνδέονται κάπου και μου έχει διαφύγει εμένα, θα μπορούσαμε μέσα από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης να προσλάβουμε προσωπικό. Ας μου το απαντήσει, άμα θέλει, κάποια στιγμούλα, όποτε της δοθεί ο λόγος και σε άλλο θέμα. Δεύτερον, επειδή έχουμε πρόσληψη 27 ατόμων, το γνωρίζετε, έχουν έρθει 27 άτομα, έχουν εγκριθεί το να πάρουμε 27 άτομα, θέλω να ψάξει και να βρει δήμους με πληθυσμιακά κριτήρια, τα δικά μας περίπου των 50.000 κατοίκων, που πετύχανε και πήραν 27 προσλήψεις αυτή την εποχή, το 2023. Τρίτο και πολύ σημαντικό. Το κράτος μας εδώ και πολλά χρόνια λειτουργεί σε απαγόρευση προσλήψεων. Ίσως διαφεύγει της κυρίας Σιώτου, ότι ακόμα και τώρα έχουμε απαγόρευση προσλήψεων μέχρι 31 Δωδεκάτου. Και οποιαδήποτε πρόσληψη γίνεται, γίνεται μόνο ύστερα από την έγκριση της Υπουργικής Επιτροπής. Δεν μπορεί ο Δήμος μόνος του να πει «έχω τα λεφτά, θέλω αύριο να κάνω μια προκήρυξη και να κάνω πρόσληψη 50 ατόμων, 20, 10, ενός». Δεν μπορεί. Αν εγώ λέω ψέματα, αποδείξτε μου πώς μπορώ εγώ μόνος μου αυτοδίκαια με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να πάρω όποιον θέλω. Όταν λέω όποιον θέλω, εννοώ όποια ειδικότητα θέλω. Άρα, μάλλον σας διαφεύγει ότι από το 2010 το κράτος βάζει απαγόρευση προσλήψεων σε όλο το δημόσιο, τον ευρύτερο δημόσιο τομέα που λέει. Τρίτον, σε όλα αυτά τα θέματα που συζητάμε υπάρχουν περιορισμοί. Σου λέει, για κάθε μία αποχώρηση σου εγκρίνουμε μία νέα πρόσληψη. Για κάθε σύμβαση ορισμένου χρόνου που σου είχαμε εγκρίνει πέρσι, θα πάρεις τα ίδια άτομα φέτος. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν γίνονται όλα αυτά τα πράγματα. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας και από εκεί που έχουμε 50 οργανικές θέσεις, δεν θυμάμαι ακριβώς πόσες έχουμε σήμερα, λέω τυχαία, τις 50 που έχουμε, να τις κάνουμε 250. Δεν μπορούμε να το κάνουμε. Εγώ λέω αυτά επίσημα, δημόσια, στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αν κάτι λέω λάθος, ας επιστρέψει η προλαλήσασα να μας πει πού, πώς, γιατί θα μπορούσαμε να το κάνουμε. Τι μπορούμε να κάνουμε? Μπορούμε να αλλάξουμε τις ειδικότητες από τις κενές θέσεις που έχουμε. Μπορούμε να πούμε ότι δεν χρειαζόμαστε έναν εργάτη καθαριότητας και χρειαζόμαστε έναν φύλακα. Ή δεν χρειαζόμαστε έναν διοικητικό υπάλληλο και χρειαζόμαστε έναν ψηφιακής. Αυτό μπορούμε να κάνουμε. Αυτό βεβαίως μπορούμε να το κάνουμε. Έτσι. Συμπληρωματικά. Κυρία Δικάκη, μάλιστα. Ναι. Συμπληρωματικά σε αυτά που είπε ο Δήμαρχος, καταρχήν η άποψή μου είναι ότι η τοποθέτηση που ακούστηκε, που μπορεί να είχε έτσι τα δικά της επιχειρήματα, είναι εκτός θέματος, γιατί εμείς τα θέματα που ψηφίζουμε σήμερα έχουν να κάνουν με τον υφιστάμενο οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας, ο οποίος είναι και πρόσφατα επικαιροποιημένος. Δεν μιλάμε για έναν οργανισμό προδεκαετίας και εικοσαετίας. Ξέρουμε πολύ καλά ότι το ψηφίσαμε το 2018, οπότε οι τρέχουσες ανάγκες ή τέλος πάντων οι νεότερες ανάγκες ελήφθησαν υπόψη. Επίσης, δεν δεχόμαι καθόλου ότι εμείς δεν είμαστε υπέρμαχοι του δημοσίου και των μονίμων θέσεων προσωπικού που θέλουμε συνέχεια να το καταρτίζουμε, να το εξελίσσουμε, να αποκτά την εμπειρία και να το έχουμε δίπλα μας. Και, όμως υπάρχουν αυτές οι δεσμεύσεις και η απόδειξη είναι ότι ενώ ετηθήκαμε την πρόσληψη 42 ατόμων, μόνο 27 έγιναν δεκτές και μάλιστα, όπως είπε και ο Δήμαρχος, ήταν και πολύ υψηλό το ποσοστό αυτής της έγκρισης. Επιπλέον, σίγουρα είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε προσωπικό με επιστημονική κατάρτιση, ώστε να μπορέσει να εκφράσει, να δημιουργήσει, να εκφράσει και να πάει παραπέρα το όρομα της πόλης, όπως είπατε, αλλά δεν θα συμφωνήσω στο απαξιωτικό, έτσι στην απαξιωτική εντός αγωγικών έκφραση που κάνατε με το να λέτε ότι εμείς επιμένουμε σε κάποιο προσωπικό μεσαίας εκπαίδευσης ή ανειδίκευτο προσωπικό, γιατί καλώς ή κακώς το εργατικό προσωπικό είναι ο πυλώνας κάθε δήμου και κάθε διοίκησης. Ναι, μεν είναι πολύ σημαντικό να έχουμε καταρτισμένο προσωπικό για να εκφέρει το όραμα, αλλά το όραμα πρέπει κάπως να υλοποιηθεί πρακτικά. Και ξέρουμε πάρα πολύ καλά, χωρίς την ύπαρξη αυτών των ανθρώπων, δεν θα μπορούσε να υπάρχει και η καθημερινότητα και η λειτουργία της πόλης. Παράδειγμα πρόσφατο είναι ο χιονιάς που περάσαμε, που τέτοιου είδους ειδικότητες μπόρεσαν και ανταποκρίθηκαν και φέρανε εις πέρας το αποτέλεσμα.
Σε κάθε περίπτωση, λοιπόν, με βάση τους περιορισμούς που θέτει η νομοθεσία, η κεντρική εξουσία, στόχος μας είναι να μπορούμε να έχουμε δίπλα μας αφενός και το εργατικό προσωπικό που χρειάζεται για τη λειτουργία της μηχανής του Δήμου και το προσωπικό εκείνο που μπορεί να θέσει κάποια στάνταρς ακόμα υψηλότερα προς την κατεύθυνση της εξέλιξης και της ανάπτυξης του Δήμου μας. Και τέτοιο προσωπικό μπορούμε να εξασφαλίσουμε και μέσω της κινητικότητας πολύ πιο εύκολα από προσωπικό έτσι πιο χαμηλής κατάρτισης, ας το πούμε, το οποίο γι' αυτό κοιτάμε εμείς όταν μας δίνεται ευκαιρία και ανοίγουν τέτοιες θέσεις να μπορούμε να το παίρνουμε μέσω των οδών που μας δίνεται από το κράτος. Ευχαριστώ. Δευτερολογίες. Είχατε... Όχι... Συνοηθήκαμε με την Πρόεδρο, δεν ξέρω... Ναι, στο τέλος. Με για τις τέσσερις εισηγήσεις αυτές, μαζί μια τοποθέτηση στο τέλος. Ωραία, δεν είναι αυτό στο τέλος, αν θέλετε. Ωραία, για κάποιους... Κύριε Πρόεδρε, από τις διαδικασίες να πω δύο λόγια για το κάθε θέμα και στο τέλος όλοι να ρωτήσουν, ωραία, να τοποθετηθούν, να τελειώνουν. Κύριε Νικάκη, λοιπόν, για το, για τα υπόλοιπα για το θέματα. Τέταρτο θέμα είπαμε αυτά που ήταν να πούμε. Το πέμπτο θέμα έχει να κάνει με την... με τον προγραμματισμό των προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα, αφορά σε θέσεις εργασίας οκτάμηνης διάρκειας, οι οποίες όμως έχουν ως προϋπόθεση η δαπάνη τους να καλύπτεται από τα ανταποδοτικά τέλη. Να ξέρετε ότι για όλες αυτές τις θέσεις απευθυνθήκαμε στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου και λάβαμε υπόψη τις ανάγκες όπως υποδείχθηκαν από τους διευθυντές και από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Έτσι λοιπόν προτείνεται να καλύψουμε αυτές τις θέσεις με 6 οδηγούς αυτοκινήτων και με 10 εργάτες καθαριότητας, συνολικά δηλαδή 16 άτομα διάρκειας 8 μηνών, που θα καλυφθεί η δαπάνη της αμοιβής τους από τα ανταποδοτικά τέλη. Παράλληλα, μπορούμε να προγραμματίσουμε, και πάω στο έκτο θέμα, προσλήψεις για το 2023 έκτακτου προσωπικού, πάλι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ήτη 8 μηνών. Εδώ λοιπόν δόθηκε μία προτεραιότητα στα κημητήρια, γιατί είναι θέσεις που υπάρχει μία δυσχέρεια και δεν είναι τόσο θελκτικές να βρεθεί προσωπικό και να καλυφθούν, ενώ είναι πάρα πολύ απαραίτητες ώστε να μπορέσουν να λειτουργήσουν σωστά οι συγκεκριμένες πάρα πολύ έτσι, απαιτητικές υπηρεσίες. Προτείνεται λοιπόν να καλυφθούν δύο θέσεις συνολικά, ένας εργάτης κημητηρίου και ένας εργάτης καθαριότητας. Και το έβδομο θέμα έχει να κάνει με τον πίνακα του πολυετούς προγραμματισμού που πρέπει να κάνουμε για την τετραετία 24, 25, 26 και 27. Αναφορικά με τις... θα δείτε ότι υπάρχει ένας πίνακας που γίνονται κάποιες εκτιμήσεις στις θέσεις που θα κενωθούν λόγω της αποχωρήσης της συνταξιοδοτήσης και όπως θα δείτε με εισάριθμο προσωπικό καλύπτονται αυτές οι θέσεις γιατί αυτό περιορίζεται από τον νόμο, δεν μπορούμε δηλαδή να αποχωρήσουν δύο, το είπε και πριν ο Δήμαρχος και να πούμε εμείς ότι θα πάρουμε τέσσερις. Παράλληλα γίνεται και μία πρόβλεψη για τις ανάγκες που θα καλυφθούν μέσω της κινητικότητας. Έχετε τον πίνακα αναλυτικά και έχει γίνει πρόβλεψη βάσει πάντα και των υποδείξεων τέλος πάντων από τις υπηρεσίες του Δήμου για τις πιο επιτακτικές ανάγκες σε προσωπικό που υπάρχουν τη στιγμή που μιλάμε. Αυτά και ό,τι θελήσετε στη διάθεσή σας. Ωραία. Ερωτήσεις. Κύριος Μούνδος. Άλλος θέλει ερωτήσεις. Θέλει ο κύριος Μούνδος. Κύριε Νικάκη, με αυτά και με αυτά, με τις... με το προσωπικό που τέλος πάντων εγκρίνεται και παίρνουμε. Είμαστε συν ή πλην από αυτό που είχαμε. Και η αναπλήρωση των θέσεων που γίνεται από συνταξιοδοτήσεις, από κινητικότητες, από ό,τι προβλέψεις έχουμε για να μειωθεί, αντικαθίσταται με τακτικό προσωπικό ή και με... Ο κύριος Δήμαρχος.
Ναι, έχω κάνει ανακοίνωση ότι από το 2011 είμαστε μείον 53 άτομα, αν θυμάμαι καλά. Παίρνουμε 27 τώρα. Άρα δεν είμαστε όπως ήμασταν, έτσι. Ναι, δεν λέει κανένας βέβαια τώρα αν τότε ήμασταν καλά ή είχαμε... Γιατί ουσιαστικά ενώθηκαν και δύο δήμοι και υπολογίζουμε το ποσό, έτσι. Δεν μπορεί να... Αλλά θεωρητικά μας λείπει και σήμερα που λέμε, ναι, μας λείπει. Δηλαδή και 27 που θα έρθουν μετά από 1,5-2 χρόνια, αύριο να αρχόντουσαν, λέμε ότι μας λείπει προσωπικό. Προφανώς και μας λείπει προσωπικό. Ερώτηση και εγώ, μία ερώτηση που είχα πριν για το θέμα 7. Ορίστε. Λέει σε μία εισήγηση ότι αποχώρησαν το τελευταίο διάστημα 20 άτομα στα ανταποδοτικά, το λέει αυτό. Και μετά δεν έχουμε εικόνα για τις άλλες υπηρεσίες, αλλά στον προγραμματισμό προσλήψεων, στο θέμα 7, οι προσλήψεις που προέρχονται από το αυτοδίκαιες αποχωρήσεις, δηλαδή στις εξοδοτήσεις, είναι συνολικά 3 και 5, 8 και 2, 10. Όχι, οι 2 το 24, 3 το 26 και 5 το 27. Δηλαδή, γενικά και ανοίξω το μικρόφωνο, αν είναι απαντήσει. Από το 24, από το 24 μέχρι το 27 θα αποχωρήσουν στο θέμα που έχουν λαγού μόνο 10 άτομα. Κυρία Νικάκη, αν είναι να απαντήσει, θα ανοίξετε το μικρόφωνο ή ο κύριος Δήμαρχος θέλει να απαντήσει. Ωραία, ας απαντήσει. Μισό λεπτάκι. Το είπε τώρα αυτή τη σωστή λέξη. Η πρόβλεψη που κάνει το γραφείο προσωπικού, πρώτα απ' όλα δεν είναι δικά μας. Οι υπάλληλοι τα τις γράφουν τις εισηγήσεις. Στο συγκεκριμένο θέμα αυτό έλειπε ο δήμαρχος ή αντιδήμαρχος να λέμε τι θα γράψουν. Οι υπάλληλοι. Υποχρεωμένοι είμαστε ότι θα αποχωρήσουν αυτοί που συμπληρώνουν το 67ο έτος ηλικίας τους. Αν κάποιος αποχωρήσει πιο νωρίς, δεν μπορεί να το γνωρίζουμε, πώς θα το γνωρίζεις. Okay. Ούτε έχει έρθει ένας κάποιος σου λέει, «Α, δήμαρχε, ξέρεις, θα φύγω στα 62 μου το 24». Δεν στο λέει κανένας. Και να σου το πει, μπορεί να αλλάξει γνώμη και να μην φύγει, αλλά δεν μπορεί να είναι στην πρόβλεψη. Άρα η υπηρεσία εδώ είναι υποχρεωμένη και κάνει μια πρόβλεψη, ποιοι θα φύγουν έτσι κι αλλιώς. Δεν μπορούν να παραμείνουν, έτσι. Αυτό, λοιπόν. Τώρα για το άλλο που πες, τα αποδοτικά δεν το βρήκα. Εγώ δεν ξέρω σε ποιο αναφέρεσαι που είπες για τα 20 άτομα. Το τελευταίο διάστημα λέει, δεν λέει φέτος. Το τελευταίο διάστημα λέει. Το τελευταίο διάστημα σου είπα από πότε είναι. Το 11, το 11. Ωραία, θα κάνετε τις τοποθετήσεις σας τώρα. Ο κύριος Ρεγλίτης το λόγο. Να τοποθετήσουμε για τα συνολικά για τα 4 θέματα, έτσι γιατί δεν θα τα ψηφίσουμε, θα υπερψηφίσουμε τις εισηγήσεις, τις προσλήψεις, τόσο του μόνιμου όσο και του προγραμματισμού και του έκτακτου. Όχι ότι μας καλύπτουν πολιτικά, αν έχει κουβεντιάσει κανείς και με το προσωπικό του Δήμου, με το σωματείο των εργαζομένων και γενικά, θα διαπιστώσετε ότι δύο πράγματα απασχολούν τους εργαζόμενους του Δήμου. Η ελλείψη σε προσωπικό, δηλαδή το υπέρμετρο βάρος ευθυνών και υπηρεσίας, και η συμβασιοποίηση των υπηρεσιών. Δηλαδή ότι οι συνάδελφοί τους που προσλαμβάνονται είναι 8 μήνα, έρχονται, φεύγουν. Παρεμπιπτόντως, η νομοθετική ρύθμιση που περιμέναμε για την επέκταση δεν ήρθε ποτέ. Δεν ήρθε. Ναι, ξεκινήσαν, αλλά μείνανε και εκτός κάποιο καιρό. Εντάξει, μια εβδομάδα δεν είναι. Η σημασία έχει η αντίληψη που υπάρχει. Η αντίληψη που υπάρχει είναι ότι περιμένει μια εβδομάδα ο άλλος αν θα πληρωθεί και μετά από 8 μήνες πάλι θα τον ξαναδιώχνετε, θα τον εκπαιδεύετε, θα έρχεται άλλος. Είναι ανακύκλωση της ανεργίας, κατά τη γνώμη μας. Στο συγκεκριμένο όμως είναι μια αστεία αντιπαράθεση αυτή που συνέβη λίγο πιο πριν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Γιατί εγώ είχα σκοπό να κάνω μια άλλη τοποθέτηση, αλλά θα κάνω αυτή την τοποθέτηση. Ορμόμενος από την τοποθέτηση της κυρίας Σιώτου. Κατά τη γνώμη μας δεν είναι θέμα προγραμματισμού. Στο συγκεκριμένο κομμάτι, εντάξει, η κυρία Σιώτου βέβαια προσφάτως δεν ασχολείται με κόμματα. Στις εκλογές ασχολιόταν με κόμματα όμως, με τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ εκλέκτηκε. Γιατί είναι πολιτικές οι ευθύνες συγκεκριμένες στο συγκεκριμένο κομμάτι. Συγκεκριμένα κόμματα έχουν ψηφίσει, συμπεριλαμβανομένου του ΣΥΡΙΖΑ, την περίοδο που κυβέρνησε, της Νέας Δημοκρατίας που κυβερνάει τώρα, του ΠΑΣΟΚ, και είναι πολιτικές οι ευθύνες λοιπόν των κομμάτων που κυβέρνησαν που απαγορεύουν τις προσλήψεις στους Δήμους. Οι πολιτικές ευθύνες λοιπόν δεσμεύουν εδώ και τη Δημοτική Αρχή που στηρίζει αντίστοιχα κόμματα και αντίστοιχες πολιτικές. Και μας φέρνει τέτοιου είδους προγραμματισμούς κατά καιρούς που υποτάσσονται σε αυτό. Είπε ο Δήμαρχος, υπάρχει τρόπος να προσλάβω εγώ άνθρωπο και να... Όχι, νόμιμος τρόπος δεν υπάρχει. Αλλά από αυτό, το να λέμε δηλαδή δεν υπάρχει νόμιμος τρόπος και από το να υποτασσόμαστε στην πραγματικότητα,
υπάρχει μια απόσταση. Δηλαδή, παράδειγμα, υπάρχουν δημοτικές αρχές και υπήρχαν δημοτικές αρχές που δυστυχώς στηρίζονται από κόμματα καμιά φορά, που κάναν σωρία προσλήψεων το προηγούμενο διάστημα και καταδικάστηκαν για αυτές. Πήγαν δήμαρχοι στα δικαστήρια. Προσπαθώντας να ανατρέψουν μια κατάσταση, όχι παίζοντας το ρομπέν των δασών, αλλά υπάρχει τρόπος, ας πούμε, η ΚΕΔΕ να πάρει συνολική απόφαση ομπρέλα, πολιτική απόφαση τέτοιου είδους, και να καλύψει. Υπάρχει τρόπος να συνοηθούν οι δημοτικές αρχές και να αντιπαλέψουν και να αντιπολιτευθούν την κυβέρνηση. Υπάρχουν και τέτοιες δημοτικές αρχές. Έχουν υπάρξει τέτοιες. Επομένως, λοιπόν, το να λέμε ότι το ζήτημα είναι καθαρά τεχνικό προγραμματισμού ή ανικανότητα της δημοτικής αρχής είναι η μισή αλήθεια. Η άλλη μισή είναι η πολιτική ευθύνη. Και αυτή πρέπει να την αναλαμβάνει ο καθένας όταν κάνει εισήγηση. Δεν μπορεί να λέει ότι μας απαγορεύει το κράτος το γενικό θολό όταν να κάνουμε προσλήψεις. Καταγγείλτε το λοιπόν. Καταγγείλτε την κυβέρνηση, μας απαγορεύει να κάνουμε προσλήψεις. Πείτε η κυβέρνηση, στραγγαλίζει το βήμα πάγου Χολαργού. Ζητήσαμε 47 και 46 και μας εγκλίνει 27. Είναι απαράδεκτη. Πείτε το, κύριε Ανικάκη, καταγγείλτε τους. Με το μικρόφωνο. Ο κύριος Δήμαρχος έχει το λόγο. Ναι. Αν κατάλαβα καλά, γιατί μπορεί και να μην το κατάλαβα έτσι όπως το είπες, θεωρείς μέσω των δικαστικών αποφάσεων. Σωστά. Ωραία. Μήπως έχεις ξεχάσει ότι αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο έχει πάρει απόφαση στήριξης ανθρώπων που προσφύγανε? Μήπως δεν έχεις ενημερωθεί ότι και ο κύριος Αβγουρόπουλος, όταν έτυχαν κάποιες αποφάσεις τότε, και ο Βασίλης Οσιαμάνης και η Ειρήνη Βεντουζά και η κυρία Τσικρικόνη πιο παλιά, όλοι στα δικαστήρια, σε όλες τις περιπτώσεις που έχουν γίνει, έχουν πάει και υποστηρίζουν ότι αυτοί οι άνθρωποι, οι οχταμηνίτες που κάποιοι έχουν μείνει 5, 6, 7 χρόνια στο Δήμο μας, καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες? Τα έχουμε κάνει. Δηλαδή, γιατί μας κατηγορείς ότι δεν τα κάναμε? Δηλαδή, τουλάχιστον σε κάποια πράγματα που συμφωνούμε, που κάναμε, και ενδεχομένως θα έχουμε κάνει και κάποιες υπερβάσεις και εμείς από τη δική μας πλευρά. Εντάξει, μην το ξεχνάς και μας μειώνεις, γιατί έχουμε πάρει, ξαναθυμίζω, και απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου στήριξη 9 ατόμων ή 10, δεν θυμάμαι πόσοι ήταν τότε. Και το ΔΟΚΜΕΠΑ, και δικαιωθήκανε και στο ΔΟΚΜΕΠΑ που ήταν η κυρία Παρίση, πολύ ορθά μου θυμίζει. Ήταν πρόεδρος η κυρία Παρίση και πιο πριν ήταν η κυρία Βεντουζά που τον είχαν ξεκινήσει. Και δικαιωθήκαν και εκεί οι άνθρωποι και γίναν. Τώρα, ότι βγήκε ένας νόμος και σε υποχρεώνει να κάνεις και δεύτερη, να εξαντλήσεις τα ένδικα μέσα, αυτό δεν νομοθετεί ο Δήμος, δυστυχώς νομοθετεί η κυβέρνηση. Αλλά ας φτάσουμε το να μας έρθει μια θετική απόφαση και θα δούμε τι θα κάνουμε, έτσι. Ο κύριος Ζήκας έχει το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές έχουν ξεκινήσει από το 2009, άσχετα αν οι 8 προτάσεις τις ανακάλυψαν τώρα. Λοιπόν, οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές, λοιπόν, υπαγορεύσαν το 2009 και ο κύριος Σαχινίδης με την τότε εγκύκλιο που εξέδωσε, απαγόρευσε τις προσλήψεις και όρισε και πώς θα είναι στα επόμενα χρόνια οι προσλήψεις. Έτσι, λοιπόν, έλεγε τα ποσοστά για τα επόμενα χρόνια. Τότε, λοιπόν, όταν συζητάγαμε εδώ σε αυτή την αίθουσα για την αλλαγή του οργανισμού, έλεγα εγώ τότε ότι δεν πρέπει να συμφωνήσουμε με την κατάργηση των καινών οργανικών θέσεων. Ναι. Λοιπόν, γιατί ήταν το πρώτο βήμα ή το δεύτερο βήμα για να οδηγηθούμε στην κατάσταση τη σημερινή. Γιατί έτσι ξεκίνησε. Πρώτα καταργήσαν τις καινές οργανικές θέσεις, ώστε να μην έχεις περιθώριο να διεκδικήσεις μετά προσλήψεις. Συγγνώμη, λίγο ησυχία, αν έχει την καλοσύνη. Λοιπόν, να σεβόμαστε λίγο το. Και στη συνέχεια, αφού κόψαν τα κενά τα οποία ήταν υπαρκτά, δεν ήταν ότι τότε το 11 και το 12 ή το 10 ήταν καλυμμένες οι θέσεις οι απαιτούμενες για τους Δήμους. Κάθε άλλο. Απλώς είχαν μπει στη λογική ουσιαστικά του περιορισμού των προσλήψεων. Και επειδή ακριβώς θέλαν να το θεμελιώσουν, να τον μπετονάρουν για να μην μπορούν να γίνουν οι προσλήψεις, καταργήσαν και τις καινές οργανικές θέσεις. Τα φώναζα εδώ μέσα εγώ τότε. Ήταν δήμαρχος ο κύριος Ξίδης. Και έλεγα ότι πρέπει να αντισταθούμε σε αυτό. Γιατί θα το βρούμε μπροστά μας. Και εδώ είναι οι ευθύνες των δημοτικών αρχών. Και όχι μόνο εδώ. Και τις ΚΕΔΕ. Γιατί όταν ευθυγραμμίζεσαι με αυτές τις διρεκτίβες,
θα τα βρεις μπροστά σου. Έτσι. Όταν καταργήθηκαν, παραδείγματος χάρη, οι θέσεις της Δημοτικής Αστυνομίας από τον τότε Υπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη. Λοιπόν, δεν μπορεί σήμερα να διαμαρτύρεσαι γιατί δεν έχεις δημοτικούς αστυνόμους. Γιατί τότε όταν έγινε αυτή η απόφαση, δεν ξεσηκώθηκαν οι δήμαρχοι και οι δημοτικές αρχές και τα δημοτικά συμβούλια ενάντια στην κατάργηση της δημοτικής αστυνομίας. Και βέβαια, αν ακούσετε τον κύριο Βορύδη, καταγγέλει ακριβώς το ότι δεν έχουμε υψηλού επίπεδου προσωπικό στους δήμους. Αυτά που έλεγε η κυρία Σιώτου. Αυτά λέει και ο κύριος Βορύδης. Έτσι, ότι δεν έχουμε υψηλού επίπεδου προσωπικό. Το ότι δεν έχει εκπαιδευτεί το προσωπικό του Δήμου τόσα χρόνια για να έχουμε υψηλού επίπεδου προσωπικό δεν είναι κανενός ευθύνη. Το ότι έχουν απαγορευτεί οι προσλήψεις τόσα χρόνια δεν είναι κανενός ευθύνη, είναι φυσικό φαινόμενο. Αλλά όταν θέλεις να συγκαλύψεις ποιες είναι οι κυρίαρχες πολιτικές οι οποίες έχουν οδηγήσει σε αυτά τα πράγματα, επικαλείσαι τώρα ότι δεν έχεις προγραμματισμό, δεν έχεις όραμα. Έτσι, αυτά κάνουν οι γνήσιοι λακέ του συστήματος. Αυτά κάνουν. Συγκαλύπτουν τις κυρίαρχες πολιτικές οι οποίες εφαρμόζονται εδώ και χρόνια και έχουν στοχεύσεις. Έχουν στοχεύσεις την υποστελέχωση έως εξαφάνιση του προσωπικού στις υπηρεσίες για να ιδιωτικοποιηθούν. Ό,τι έχει γίνει σε μια σειρά άλλους δήμους. Και ό,τι θέλουν να εφαρμόσουν και εδώ. Γιατί αυτή είναι η κατεύθυνση. Κόβεις, απαγορεύεις τις προσλήψεις και έρχεται εδώ τώρα λοιπόν η υπηρεσία και λέει απεγνωσμένη το τελευταίο διάστημα χωρίς να το ορίζει που θα έπρεπε να το ορίζει. 20 χρόνια, 20 άτομα αποχώρησαν λόγω συνταξιδότηση μετάταξης. 6 απουσιάζουν με μακροχρόνιες αναρρωτικές, άνευ αποδοχών ανατροφής και 2 απεβίωσαν. Αυτή είναι η κατάσταση. Και ελαστικοποιούν και τις σχέσεις εργασίας. Γιατί σου λέει μόνο για τα ανταποδοτικά αυτά. Δηλαδή, δεν σου θεωρούν, λες και τα ανταποδοτικά, δεν είναι πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Η καθαριότητα δεν είναι πάγια και διαρκείς ανάγκη. Δεν είναι υπηρεσίες δηλαδή που προσφέρεται όλο τον χρόνο και όλα τα χρόνια. Αλλά είναι τα τρίκ, οι μεθοδεύσεις, για να εξαφανίσουν το προσωπικό και να ιδιωτικοποιήσουν τις υπηρεσίες. Πώς φτάσαμε και φτιάξαμε τον αναπτυξιακό οργανισμό, τον περίφημο, γιατί ακριβώς οι τεχνικές υπηρεσίες δεν έχουν την απαιτούμενη στελέχωση. Και έτσι προσλαμβάνεις από την αγορά, βάζεις μάνατζερ, τους πληρώνεις και μετά οι τεχνικές υπηρεσίες δεν μπορούν να εκπληρώσουν το έργο το οποίο θα έπρεπε να είναι σε θέση. Γι' αυτό κάναν την απεργία οι σύλλογοι των μηχανικών έξω από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Γιατί οι ΔΟΜ, τα περιγράφουν πάρα πολύ συγκεκριμένα στις ανακοινώσεις τους, είναι σε τραγική κατάσταση. Μεταρρύθμιση στη μεταρρύθμιση, μεταρρύθμιση στη μεταρρύθμιση και οι ΔΟΜ, οι οποίες είναι σε άθλια κατάσταση. Και μην κοιτάτε τη δική μας, να δείτε την κατάσταση που υπάρχει στις υπόλοιπες ειδών πανελλαδικά. Ολοκληρώστε, κύριε Ζήκα. Για τα 4 θέματα... Όλοι το ίδιο μιλήσαμε, γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, συνεπώς, θα πρέπει επιτέλους να αναγνωρίζουμε αυτή την κατάσταση έτσι όπως μεθοδεύεται, γιατί θα έρθουν και χειρότερα ακόμα. Θα έρθουν και χειρότερα. Αυτό είναι που μας μεθοδεύουν. Το τέταρτο μνημόνιο θα ακολουθήσει ένα πέμπτο μνημόνιο μετά τις εκλογές. Δεν το φέραν τώρα, υπάρχουν μια σειρά μέτρα που δεν τα φέραν, περιμένουν να γίνουν οι εκλογές για να φέρουν το πέμπτο μνημόνιο. Δεν έχει σημασία. Με αυτούς οι οποίοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην κυβέρνηση ή με αυτούς που φιλοδοξούν να είναι στην κυβέρνηση, το πέμπτο μνημόνιο είναι δεδομένο. Γιατί ακριβώς αυτές είναι οι στοχεύσεις που εκπορεύονται από τις ευρωπαϊκές πολιτικές και για την Ελλάδα. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ζήκα. Η κυρία Νικάκη έχει το λόγο. Ωραία. Εγώ...
Απλά θα ήθελα να πω την προσωπική μου άποψη με βάση τους προβληματισμούς που αναπτύχθηκαν. Θεωρώ ότι ένας Δήμος είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχει ένα σταθερό προσωπικό και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν επαγγελματική ασφάλεια, όχι όμως επανάπαυση, και πρέπει να έχουν ένα πλαίσιο τέτοιο ώστε να μπορούν να εξελίσσονται ως εργαζόμενοι και όχι να δρανοποιούνται. Και επίσης είναι πάρα πολύ άδικο άνθρωποι που εργάζονται για 8 μήνες και που επί της ουσίας μπορεί να προσφέρουν πολύ παραπάνω ακόμα και από το μόνιμο προσωπικό, να έχουν κάθε φορά την αγωνία αν θα μπορέσουν να ανανεωθεί μια τέτοια σχέση εργασίας. Σε ένα τέτοιο πνεύμα, δηλαδή σταθερού προσωπικού, το οποίο όμως εξελίσσεται και δεν επαναπαύεται, σε όποια πρωτοβουλία λάβουμε ως Δημοτικό Συμβούλιο και σε όποια δυνατότητα μας δοθεί να εκφράσουμε την αντίθεσή μας και να ορθώσουμε το ανάστημά μας και να πούμε να ακουστεί η φωνή μας και στην κεντρική διοίκηση και ακόμα παραπέρα, συντάζομαι απόλυτα. Απ' την άλλη όμως, θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα τέτοιο πλαίσιο, και το τονίζω πραγματικά, ώστε να μπορούν να έχουν εργασία άνθρωποι που εκτιμούν αυτή τη θέση, την τιμούν και εξελίσσονται, ούτως ώστε έτσι να μπορεί να εξελίσσεται και ο φορέας για τον οποίο εργάζονται. Σε ένα τέτοιο πνεύμα, ναι, πρέπει να κάνουμε τον αγώνα μας, αν και είναι πολύ περιορισμένα τα πράγματα, όπως ήδη είπαμε, και νομίζω η διοίκηση το έδειξε με το να ζητάει ένα σημαντικό αριθμό θέσεων, ακόμα και αν δεν εγκρίθηκαν όλες αυτές. Εκφράστηκε η θέση της διοίκησης, εκφράστηκε η ανάγκη και νομίζω ότι έτσι πρέπει να συνεχιστεί και σε κεντρικό επίπεδο ενδεχομένως από την ΚΕΔΕ, και να μπορέσουν πλέον οι Δήμοι να απορροφήσουν το προσωπικό που τους αρμόζει και σε μια σύγχρονη κοινωνία όπως είναι και ο Δήμος Παπάου Χολεργού. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Νικάκη. Λοιπόν, θα ψηφίσουμε κατά θέμα, έτσι. Λοιπόν, το νούμερο 4, ποιος ψηφίζει κατά? Κυρία Σιώτου, κυρία Χαμηλοθόρη. Ωραία. Στο νούμερο 5. Στο νούμερο 6. Στο νούμερο 7. Οπότε, ώρα, κυρία Χαμηλοθόρη, κυρία Σιώτου, καταψηφίζουν αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το νούμερο θέμα, κύριο Στράκας, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2023. Λοιπόν, έχουμε την πρώτη τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος για το 2023. Έχουμε την εισαγωγή του κωδικού 1573-11008 για το έργο κατασκευή κτηρίου πολυατρίων και κέντρου ανοιχτής προστασίας ηλικιωμένων στη Δημοτική Κοινότητα Παπάγου. Για την πληρωμή του υπόλοιπου της σύμβασης και της αναθεώρησης των τιμών των εργασιών με σύνολο 261.994,24 ευρώ από ιδίους πόρους. Έχουμε την τροποποίηση του κωδικού 6173-21001 και 1573-21001 για το έργο αναβάθμισης εγκαταστάσεων του Αθλητικού Κέντρου Χολαργού Αντώνιος Πολύδωρος με τη δημιουργία δύο γηπέδων πάντελ σε 57.043,29 λεπτά και 29.714,56 λεπτά αντίστοιχα, ώστε να αποτυπωθούν σωστά τα ποσοστά της συμμετοχής. Εδώ έχει γίνει ένα λάθος στη διατύπωση εκ παραδρομής και λέει του Πράσινου Ταμείου να διορθωθεί, και είναι από το Αντώνη Τρίτσης και των ιδίων πόρων μετά την έκπτωση δημοπρασίας. Μετά έχουμε την αύξηση του κωδικού 6173-31-001 για το έργο συντήρησης και επισκευής σχολικών κτηρίων και αύλων χώρων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Παπάγου Χολαργού για το έτος 2024 από 100.000 σε 211.463,61 με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης ΑΤΑΦ10. Έχουμε την αύξηση του κωδικού 6173-31-002 για το έργο συντήρησης και επισκευής σχολικών κτηρίων και αύλων χώρων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Παπάγου Χολαργού για το έτος 2024 από 264.086,4 λεπτά σε 324.124,34 ευρώ με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης ΑΤΑΦ10. Έχουμε την εισαγωγή του κωδικού 1573-31 για το 0048 για το έργο συντήρησης και επισκευής σχολικών κτηρίων και άλλων χώρων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Παπάγου Χολαργού με ποσό 39.961,70 λεπτά και χρηματοδότηση από ιδίους πόρους. Έχουμε την τροποποίηση του κωδικού 6073-31-004 για το έργο παρεμβάσεις βελτίωσης ενεργειακής αποδοτικότητας του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού Δήμου Παπάγου Χολαργού
από 371.052 και 97 σε 348, 306 και 79 και χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ είναι το υπόλοιπο της σύμβασης. Στην τροποποίηση του κωδικού 60.73.31.005 για το έργο ενεργειακή και στατική αναβάθμιση του πρώτου παιδικού σταθμού Χολαργού από 300.000 σε 382.563 και 43 και χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτης ΑΤΑΦ11 και είναι το υπόλοιπο της σύμβασης. Στην εισαγωγή του κωδικού 15.73.31.0047 για το έργο ανακαίνιση των κτηριακών υποδομών το ΚΕΠ Δήμου Παπάου Χολαργού με σύνολο δαπάνηση 80.407.25 για το έτος 2023 και χρηματοδότηση από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Έχουμε την εισαγωγή του κωδικού 30.73.32.009 για το έργο εργασίες διαμόρφωσης χώρων στο οικοδομικό τετράγωνο 181 Δέλτα Κοινότητας Παπάγου με 74.400 ευρώ και χρηματοδότηση από ιδίους πόρους. Στην τροποποίηση του κωδικού 30.73.33.047 για το έργο ασφαλτοστρώσης οδών μετά την έκπτωση της δημοπρασίας από 1.050.000 σε 256.778 και 41 για το έτος 2024. Συντροποποίηση του κωδικού 30.73.34.018 για το έργο εκκριζώσης δέντρων και αποκατάστασης πεζοδρομίων στο σύνολο από 118.774 και 70 σε 131.174 και 70 για τη συμπερίληψη αναθεώρηση τιμών εργασιών για το έτος 2023 από 53.774 σε 73.561 και 36 η χρηματοδότηση από ιδίους πόρους και ΣΑΤΑ είναι το υπόλοιπο της σύμβασης. Συντροποποίηση του κωδικού 30.73.34.020 για το έργο αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση πεζοδρομίων και επιμέρους υποδομών Δήμου Παπάου Χολαργού για τη δημιουργία δικτύου κίνησης πεζών από 46.801.93 σε 80.828 και 57 για το έτος 2023 και χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο και από ιδίους πόρους. Είναι το υπόλοιπο της σύμβασης και εδώ. Στην εισαγωγή του κωδικού 30.73.34.0021 για το έργο διαμόρφωση πεζοδρομίων και κυποτεχνικές εργασίες στους κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Παπάγου, του Δήμου, με 48.381.92 είναι το υπόλοιπο της σύμβασης. Συντροποποίηση του κωδικού 64.74.13.001 και εισαγωγή του κωδικού 30.74.13.0028 για τη μελέτη βιοκλιματικής ανάπλασης παραδρόμου λεωφόρου Μεσογείων με 242.946 ευρώ και 13.137 και 7 λεπτά αντίστοιχα για ώστε να αποτυπωθούν τα ποσοστά συμμετοχής του προγράμματος Αντώνης Τρίτης της ΑΤΑΦ6 και των ιδίων πόρων μετά την έκπτωση δημοπρασίας. Και τέλος έχουμε την εισαγωγή του κωδικού 30.74.25.0024 στο έτος 2023 για τη μελέτη τοπογραφικές αποτυπώσεις περιοχών στο Δήμο Παπάγου Χολαργού με σύνολο δαπάνης 7.129 ευρώ και 1 λεπτό και χρηματοδότηση από ιδίους πόρους. Ήταν πολλές αλλαγές. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Δράκα. Υπάρχουν ερωτήσεις. Κυρία Χαμηλοθόρη. Παρακαλώ. Θέλω να ρωτήσω όσον αφορά την υλοποίηση και συντήρηση μέτρων και μέσων των εγκεκριμένων μελετών πυροπροστασίας για τα σχολεία. Υπάρχει ένα ποσό από δύο ίδιους πόρους, 327.000, το οποίο πάει για το 24. Θέλω να ρωτήσω ότι, αν έχω καταλάβει καλά, αυτή ήταν μια μελέτη που έγινε από το Φιλόδημος και εντόπισε κάποιες ελλείψεις στα σχολεία σε σχέση με την πυροπροστασία. Νομίζω είχα ρωτήσει και την προηγούμενη φορά στο τεχνικό πρόγραμμα, μου είχατε απαντήσει αυτό. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Δεν είναι επίγουσες αυτές οι παρεμβάσεις. Αφορούν την πυροπροστασία των σχολείων. Δεν είναι επίγουσες, δηλαδή δεν θα έπρεπε να μπούμε στο 23. Και ποιος είναι ο λόγος που βάζετε μόνο 67.000 στο 23, που είναι από το Φιλόδημος, και τους ίδιους πόρους τους μεταφέρετε για το 24. Αυτή είναι μία ερώτηση. Η δεύτερη αφορά τις εργασίες διαμόρφωσης χώρων στο ΜΤΑΦ 181. Ποιο είναι αυτό και τι εργασίες αφορά. Και η τρίτη μου ερώτηση αφορά στους ίδιους πόρους που βλέπω ότι, αν καταλαβαίνω καλά, αφού γίνει ο διαγωνισμός στα έργα που είναι μέσω της χρηματοδότησης του Τρίτσης, ανοίγει και υποχρέωση για ίδιους πόρους. Γιατί, αφού μετά το διαγωνισμό, το ποσό είναι πολύ χαμηλότερο από την
έγκριση που πήραμε, δεν αντιλαμβάνομαι, και από ό,τι βλέπω δεν είναι και σε όλα τα έργα, είναι σε κάποια. Οπότε θα ήθελα αυτό και ειδικότερα μία ειδικότερη εξήγηση για τα σχολεία δευτεροβάθμιας. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Κύριο Στράγκας, θα απαντήσει. Λοιπόν, να ξεκινήσω για το οικοδομικό τετράγωνο το 181Δ, το οποίο αφορά το σημείο που είναι κάτω από την Αγία Σκέπη και όπου γίνονται εργασίες. Εκεί στις εργασίες τα επιπρόσθετα χρήματα που είναι για εργασίες συντήρησης του χώρου Σκέπα Στρακή που προϋπήρχαν πριν και δεν είναι ανακατασκευάζοντας, γιατί εκεί είναι προμήθεια, δεν είναι έργο αυτό. Είναι η συντήρηση των τουαλετών που ήδη υπάρχουν εκεί. Είναι οι υδραυλικές, ηλεκτρολογικές εργασίες που αυτά δεν προβλέπονται στην προμήθεια. Τώρα, ό,τι αφορά τα επιπρόσθετα χρήματα που μπαίνουν στις τέτοιες, προκύπτουν στην πορεία. Το ξέρετε, το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης έχει βγει εδώ και 2 χρόνια με τις εργασίες που είχαν προβλεφθεί κτλ. Στην πορεία προκύπτουν και άλλα, γι' αυτό και βάζουμε το υπόλοιπο ποσό στον κωδικό, με καινούριο κωδικό. Αυτά έχω να πω. Ευχαριστούμε, κύριε Δράκα. Ο κύριος Δήμαρχος. Ναι, να προσθέσω τις 2 ερωτήσεις που δεν απαντήθηκαν ακριβώς για το θέμα της πυροπροστασίας των σχολείων. Όντως ήταν το πρόγραμμα Φιλόδημος, είχε χρήματα και για τη μελέτη και για την κατασκευή. Η κατασκευή είχε βγάλει πολύ περισσότερα χρήματα από τη χρηματοδότηση. Και είμαστε σε μια γενικότερη συζήτηση όλοι οι Δήμοι και η ΚΕΔΕ, το Υπουργείο, να δώσει παραπάνω χρήματα, ναι. Γιατί όπως και να το κάνουμε είναι δική τους υποχρέωση τα σχολεία που μας μεταβιβάσανε σε ένα βράδυ να έχουν τις πυροπροστασίες οι οποίες απαιτούν οι συγκεκριμένοι νόμοι. Έτσι, γιατί θα σας φέρω ένα παράδειγμα από τις μελέτες, τα περισσότερα χρήματα, ποιο σχολείο του Δήμου μας τα χρειάζεται, μπορείτε να φανταστείτε. Το πιο καινούριο. Γιατί ακριβώς σε παλιά σχολεία σου δέχονται παρεκκλήσεις όταν κάνει ο μελετητής. Το 5ο δημοτικό χολαρό που χρειάζεται περισσότερα χρήματα σε συγκεκριμένη μελέτη. Ένα μικρό σχολείο. Δηλαδή και εγώ μόλις το είδα λέω, μα είναι δυνατόν, περίπου 60 χιλιάρικα από το συγκεκριμένη μελέτη που αφορά όλα τα σχολεία. Άρα λοιπόν, εμείς βάζουμε τα χρήματα που πιστεύουμε ότι αν τελειώσει ο διαγωνισμός θα μπορέσουν να δαπανηθούν μέσα στη χρονιά και βάζουμε τα υπόλοιπα για το 24. Είμαστε σε συζήτηση με τον κύριο Κωνστάδιο, έτσι κι αλλιώς ο διαγωνισμός να ξεκινήσει. Δηλαδή πιστεύω ότι μέχρι το Πάσχα θα μπορέσουμε να τον ανεβάσουμε στις πλατφόρμες, έτσι ώστε η υλοποίηση από το καλοκαίρι να θέλουμε περίπου 3-4 μήνες για τις διαγωνιστικές διαδικασίες. Για τα θέματα που είπατε με το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, οι χρηματοδοτήσεις του Αντώνης Τρίτσης δεν τις δίνουν όλες στους Δήμους. Μοιραζόμαστε τις εκπτώσεις όταν το ποσό ξεπερνάει τη χρηματοδότηση. Δηλαδή, αν είχαμε μια χρηματοδότηση 1 εκατομμύριο από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης και εμείς κάναμε ένα διαγωνισμό 1.200 και βάλαμε κάποια χρήματα ιδίους πόρους, αν πήραμε μια έκπτωση 50% θεωρητικά, άρα από το 1.200 η συμβασιοποιημένη θα είναι 600 χιλιάρικα, ενώ όπως πολύ ορθά εσείς είπατε, η χρηματοδότηση είναι 1 εκατομμύριο, το πρόγραμμα δεν μας δίνει όλα τα χρήματα. Λέει, θα σας δώσω το ποσοστό που αντιστοιχεί σε μένα. Άρα τα 500 χιλιάρικα από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης και τα 100 από ιδίους πόρους του Δήμου. Γι' αυτό το λόγο έτσι βλέπετε σε 3-4 κωδικούς, όπου υπήρχε υπέρβαση και υπήρχαν και οι ιδίοι πόροι στο διαγωνισμό, εκεί λοιπόν μοιραζόμαστε τις εκπτώσεις μεταξύ του προγράμματος και των ιδίων πόρων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και συγγνώμη, και φυσικά αυτό δεν γίνεται μόνο στο δικό μας Δήμο, γίνεται σε όλους τους διαγωνισμούς του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης. Τοποθετήσεις υπάρχουν. Ψηφοφορία. Ποιος είναι κατά? Κύριος Δερεκλήτης, κύριος Δρεμούντος, κυρία Χαμηλοθόρη, κυρία Σιώτου. Το θέμα περνάει με πλειοψηφία. Το νούμερο 9, έγκριση του υπαριθμών 56-2022 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με τον καθορισμό σημείων τοποθέτησης υπαίθριων διαφημιστικών διαφημίσεων Δήμου Παπάγου Χολαργού. Ο κύριος Τράκας έχει το λόγο. Ναι, για να μην
διαβάσω όλα τα σημεία. Αναφέρω τη συνεισήγηση. Απλά είναι τα σημεία όπου τοποθετούνται πληροφοριακοί χάρτες με διαφήμιση τύπου ρακέτα. Είναι σε αθλητικές εγκαταστάσεις, είναι στάσεις τα λεωφορείων και στα υπάρχοντα στέγαστρα. Δεν αλλάζουμε τίποτα από τις προϋπάρχουσες θέσεις. Απλά προσθέτουμε δύο σημεία με τοποθέτηση διαφημιστικής πινακίδας τύπου Πίζα. Η μία είναι στο σταθμό του μετρό στην Εθνική Άμυνα και η άλλη είναι στο σταθμό του μετρό στο Χολαργό. Αυτά, ευχαριστώ. Ερωτήσεις υπάρχουν, τοποθετήσεις, όχι ψηφοφορία. Ποιος είναι κατά, ομόφωνα. Ευχαριστούμε πολύ. Το νούμερο 10, μισό λεπτάκι. Έγκριση πρώτου εγκεφαλαιατικού πίνακα εργασιών και πρώτου πρωτοκόλλου κανονισμού τιμών μονάδων νέων εργασιών του έργου υλοποίηση έργων αποκατάστασης του πρώτου παιδικού σταθμού Παπαγωγείου Τράκας. Χολαργού. Χολαργού. Για τα πρακτικά θα διαβάσω ότι η υπηρεσία μας ηγείται την έγκριση του παρόντος πρώτου εγκεφαλαιατικού πίνακα εργασιών για το πρώτο παιδικό σταθμό του έργου ενεργειακή στατική αναβάθμιση του πρώτου παιδικού σταθμού, εργολαβία της εταιρείας δόμησης τεχνική ΕΠΕ, σύμφωνα με τα οριζόμενα του νόμου 44-12-2016, άρθρο 156, ο οποίος παρουσιάζει συνολική δαπάνη 477.550 και 15 λεπτά με ΦΠΑ και παρουσιάζει σχέση με αρχή. Απλά για τα νούμερα, για τη σύμβαση η διαφορά οφείλεται αποκλειστικά. Το ίδιο και στην επόμενη είναι η αναθεώρηση τιμών. Ουσιαστικά μπαίνει η αναθεώρηση τιμών, αυτό μπαίνει. Ναι, οι εισηγήσεις έχουν αποσταλεί. Θα μιλήσουμε 10-11 μαζί, να τα κάνουμε. Ε? Ωραία. Κύριε Ρεμούνδο, ερώτηση. Όχι ερώτηση, πρέπει να δώσω μια και πήρα το λόγο. Έχω ενημερωθεί από την υπηρεσία ότι ο παιδικός σταθμός το καλοκαίρι, δηλαδή από Σεπτέμβρη, θα δουλεύει. Θα μπορεί να δουλέψει, έτσι. Απλώς επειδή θα είναι οριακά τα πράγματα, βοηθήστε όσο μπορείτε να μην έχουμε κανένα πρόβλημα από Σεπτέμβρη. Πρώτον, το ξέρω, το θέλουμε γι' αυτό. Επειδή λέγαμε Μάρτι, Απρίλη, μήπως θα παραδίνονταν, έτσι λέγαμε πέρσι, δεν υπάρχει περίπτωση, μου το εξήγησε η υπηρεσία. Όμως, τα θέματα είναι τεχνικά, δηλαδή απορώ γιατί έχω το Δημοτικό Συμβούλιο. Εγώ εντάξει, τα καταλαβαίνω, αλλά. Μα και παλιότερα που ήταν. Δηλαδή τώρα ποιος Δημοτικός Σύμβουλος που δεν έχει να μας βάζουν σε μια διαδικασία. Ωραία. Αυτό. Να σας πω και το 11 μαζί. Σας έχει. Ναι, έχει αποσταλεί εισήγηση. Θα περνάμε ψηφοφορία και για τα δύο θέματα. Ποιοι είναι κατά, λοιπόν, ομόφωνα, το 10 και το 11. Λοιπόν, πάμε στο 12, το θέμα, υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2023, εισηγητής ο Αντιδήμαρχος ο κύριος Κουκής. Κύριε Κουκή, επαγγελματικά. Όπως την προηγούμενη φορά και είμαστε στη διάθεση για διευκρινήσεις όποιος συνάδελφος θέλει. Λοιπόν, υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2023. Η πρώτη είναι που θα κάνουμε για φέτος. Έχουμε κάποιες αλλαγές όπως θα είδατε. Έχουμε και το συνοπτικό σημείωμα. Είναι κάποιοι κωδικοί που τροποποιήθηκαν λόγω εκτιμήσεων της νομικής υπηρεσίας και παραγραφών σε απαιτήσεις του Δήμου, άρα αυτό πρέπει να το βάλουμε. Και είχαμε και μία αλλαγή για το πώς θα αποτυπώνουμε από το 2023 και μετά τα τακτικά και τα έκτακτα ειδικευμένα. Και σύν όλες τις άλλες αλλαγές που κάναμε, όπου μας επιτράπηκε, αυξήσαμε κωδικούς εσόδων και παράλληλα και κωδικούς εξόδων. Λοιπόν, έχετε δει όλο το πίνακα τον αναλυτικό που σας έχουν στείλει οι οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου. Το νέο αποθεματικό διαμορφώνεται σε 3.518.56. Αν υπάρχουν συγκεκριμένες διευκρινήσεις που χρειάζεστε, είμαστε στη διάθεσή σας.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κουκκή. Ερωτήσεις, κυρία Χαμηλοθόρη. Ερώτηση, κυρία Χαμηλοθόρη. Λοιπόν, καταρχήν, κύριε Κουκκή, έχουμε πει ότι πρέπει να υπάρχουν τεχνικές εκθέσεις, ειδικά όταν ανοίγουν νέοι κωδικοί, για να ξέρουμε κι εμείς τι είναι αυτά τα πράγματα. Οπότε, αναγκαστικά, θα πρέπει να μας εξηγήσετε δύο λόγια παραπάνω, τι είναι η προμήθεια και εγκατάσταση ποδηλατικής πίστας και τι είναι η προμήθεια και τοποθέτηση καθισμάτων σε γήπεδα του Δήμου. Δηλαδή, ποια ήταν η ανάγκη που προέκυψε, τι είναι αυτά, πού θα γίνουν, πώς, πότε, πόσα κτλ. Βεβαίως, κυρία Χαμηλοθόρη. Να ολοκληρώσω τις ερωτήσεις μου. Ορίστε. Όχι, okay, ναι. Λοιπόν, μια άλλη ερώτηση είναι η εξής. Υπάρχουν τα πρόστιμα ΚΟΚ και τα τέλη κατάληψης πεζοδρομίων, τα οποία είναι δύο υπέρογκα ποσά, σύνολο 1 εκατομμύριο. Αυτά τώρα με τη νέα ρύθμιση, τέλος πάντων, θα διαγραφούν πέραν της πενταετίας, όχι? Ωραία. Η ερώτηση μου είναι αυτή. Ισχύει και για αυτά, λοιπόν, και θα πρέπει να κάποια ποσά από εκεί να διαγραφούν. Οπότε, αν ξέρατε ποια ποσά και τι ύψους θα είναι αυτό. Και τώρα, δυστυχώς, δεν το έχω γράψει. Αφορά στις συντηρήσεις επισκευές μέσω Τρίτσης, αλλά δεν το έχω σημειώσει εδώ πέρα τώρα, το θυμάμαι όμως. Υπήρχαν δύο ποσά τα οποία είχαν μπει το 22, τα οποία δεν έγινε τίποτα, δεν εκταμιεύτηκαν. Έτσι, και μεταφέρθηκαν όπως ήταν στο 24. Υπάρχει μια διαφορά εκεί. Υπάρχει κάπου 36.000 ευρώ, τα οποία δεν καταλαβαίνω τι είναι και είναι στη δευτεροβάθμια. Δηλαδή, λείπουν 36.000 ευρώ, τα οποία δεν ξέρω τι είναι αυτό. Και ήθελα μια διευκρίνηση σε αυτό. Συγγνώμη. Ο κύριο Δήμαρχο. Ο Δήμαρχο να κάνει την εγώ ολοκλήρωσα τι ερωτήσει μου, κυρία Πρόεδρε. Κυρία Χαμηλοθόρη, θα μου πείτε συγκεκριμένου κωδικού και σελίδα, διότι έτσι όπω είπατε τα νούμερα, όταν έχω εδώ πέρα ένα Excel με 200 κουτάκια, δεν μπορώ να το βρω επακριβώ το λέτε. Λοιπόν. Ο κύριο Δήμαρχο έχει το λόγο. Κυρία Χαμηλοθόρη, μην ψάχνετε τίποτα. Μην ψάχνετε κάτι, λέω. Λοιπόν, σήμερα είχαμε, μάλλον χθες είχαμε ΚΕΔΕ. Εκεί διευκρινίστηκε λοιπόν ότι η πρόταση που έχει γίνει από το Υπουργείο αφορά για μη βεβαιωμένες οφειλές. Δηλαδή, ό,τι έχει βεβαιωθεί δεν θα παραγραφεί. Λοιπόν, εμείς όλες αυτά που εμφανίζουμε εδώ είναι βεβαιωμένα. Βεβαίως, έχουμε στείλει έγγραφα, τα έχουμε περάσει όλα. Έτσι, οπότε δεν έχουμε κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα. Για τα καθίσματα. Δεν έχουμε κάτι. Ναι, ναι. Ας προχωρήσω, ναι, κύριε Δήμαρχε. Δεν έχουμε κάτι. Τι προβλέπουμε. Προβλέπουμε εμείς να μειώσουμε κάτι. Όχι. Δεν προβλέπουμε κάτι. Λέω, επί την ευκαιρία τώρα ρωτάω, τι προβλέπετε να κάνει ο Δήμος για να τα διεκδικήσει αυτά τα χρήματα. Ό,τι κάνει πάντα όλα αυτά τα χρόνια. Δηλαδή, ό,τι είναι πάνω από 300 ευρώ έχουμε δεσμεύσει ενημερότητες. Στέλνουμε επιστολές, στέλνουμε σε ταχτά χρονικά διαστήματα, γιατί πλέον οι τράπεζες δεν δέχονται να πάρεις μαζί 1.000 οφειλέτες. Σου λένε θα μας τα στέλνεις ανά εκατοντάδες. Και στέλνουμε σε ταχτά χρονικά διαστήματα και πολλές φορές έχουμε μαζέψει από καταθέσεις που έχουν οι οφειλέτες και τους κάνουμε δεσμεύσεις. Εγώ προσωπικά θα σας πω ότι έχω πολλές φορές τηλέφωνα άνθρωποι που πάνε στην τράπεζα και τους έχει κάνει ο Δήμος δέσμευση των χρημάτων που χρωστάγαν από κλήσεις, για παράδειγμα. Έτσι. Ειλικρινά λειτουργεί άψογα το Ταμείο του Δήμου και με την ευκαιρία να δώσω συγχαρητήρια στους υπαλλήλους που υπάρχουν για την πολύ δύσκολη και επίπονη εργασία που κάνουν. Τώρα, αν θέλει να απαντήσετε για τα καθίσματα και την πίστα, αλλά τα καθίσματα είναι τα καθίσματα που έχουμε ξυλώσει από το κυποθέατρο, να τα βάλουμε σε κάποια γήπεδα, να μην τα πετάξουμε έτσι, και να προσθέσουμε για κάποια νέα. Έτσι. Η τοποθέτηση και η προσθήκη νέων καθισμάτων. Βάλαμε καινούργια στο κυποθέατρο. Απλά θα πάρουμε και κάποια από το κυποθέατρο να τα πάμε σε άλλες εγκαταστάσεις του Δήμου, όπως τον Ταμάρι. Να βάλουμε και νέα να προσθέσουμε. Ναι, για να μην όπου μπορούν να χρησιμοποιούν. Και η ποδηλατική πίστα είναι στην παιδική χαρά που φτιάχνουμε εκεί, θα βάλουμε και ποδηλατική πίστα. Έτσι. Ναι, γεια σκέπη. Ωραία. Θα γίνει πολύ χώρος. Ναι. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Τους κωδικούς τους βρήκα. Ναι. Όχι, όχι, τους κωδικούς λέω. Είπατε κάτι για σχολική. Ναι, ναι. 73-31... Έχετε καλυφθεί, έχουμε να πληρώσει. Θέλει ένα ακόμα, ένα ακόμα. Ζήτησε τον κωδικό, τον βρήκα. Ναι, μισό λεπτό. Τώρα γιατί τώρα εδώ πέρα έχω δεν. Και θα απαντήσετε εσείς. Θα απαντήσω, αμήν, άμα το βρω πρώτα το 73. Να το. Ξαναπείτε μου λίγο τον κωδικό. Απ' την αρχή θα μου το πείτε όμως. 60 είναι το πρώτο, τι είναι. 73-31, ναι. 0-0-0-1. Δεν θα το, κύριε Κουκκή, δεν θα το βρείτε εκεί. Είναι ΠΟΕ, κυρία Χαμηλοθόρη, τα χρήματα που λείπουν είναι από παρελθόν οικονομικό έτος. Έχουν ήδη τιμολογηθεί.
Έγιναν εργασίες. Ποιος σας είπε ότι έγιναν εργασίες στο συγκεκριμένο πρόγραμμα? Βεβαίως και έγιναν. Τις έχετε ζητήσει κιόλας και σας απαντήσαμε ότι θα σας απαντήσουμε ακριβώς ποιες είναι. Έτσι, απαντήσατε σήμερα. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Και πλέον, να πω επικουρικά στο κομμάτι αυτό, και τα έσοδα από τη ΣΑΤΑ θα αναγράφονται λόγω της νέας που σας είπα από το 23 και μετά. Οι κωδικοί θα αναγράφονται πλέον στα τακτικά ειδικευμένα. Λοιπόν, ωραία. Άρα, είπαμε, το νέο υπόλοιπο διαμορφώθηκε στα 3535, οπότε ζητώ την έγκριση από το σώμα για την... Μάλλον, η πρόεδρος. Λοιπόν, συνάδελφοι, καλυφθήκαμε με τις ερωτήσεις. Προχωράμε στην ψηφοφορία. Ποιοι ψηφίζουν κατά? Ο κύριος Ρεκλήτης, κυρία Χαμηλοθόρη, κυρία Σιώτη, ο κύριος Αυγερινός. Άρα περνάει κατά πλειοψηφία. Το 12ο θέμα. 13ο, υποχρεωτική πρώτη αναμόρφωση ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης, στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων, ναι, του Δήμου Παπάγου Χολαργού και των νομικών του προσώπων έτους 2023. Επειδή πάλι θα μπλέξουμε αριθμούς, έχει σταλεί, κάντε μία περιγραφική σύγκριση. Αυτό είναι επακόλουθο της αναμόρφωσης. Ωραία. Έχει σχέση με τη στοχοθεσία. Τα ποσά δίνονται τώρα συνολικά και μηνιαία. Δεν γίνεται η πλήρης ανάλυση των κωδικών και βλέπετε όλο το κομμάτι της στοχοθεσίας πώς θα διαμορφωθεί. Λοιπόν, αν θέλετε κάτι να σας πω, αφορά συνολικά μεγέθη αυτό. Ναι. Όπως και το επόμενο θέμα αφορά τις συνολικές οικονομικές καταστάσεις του Δήμου. Λοιπόν, εγώ τελείωσα, πρόεδρε. Ωραία. Έχουμε ερωτήσεις εδώ, τοποθετήσεις. Περνάμε σε ψηφοφορία. Ποιοι ψηφίζουν κατά? Κύριος Ρεκλήτης, κυρία Σιώτου, κυρία Χαμηλοθόρη. Περνάει λοιπόν και το 13ο θέμα κατά πλειοψηφία. Περνάμε στο 14ο θέμα. Περιμένετε, κύριε Κουκκί. Έκθεση αποτελεσμάτων, εκτέλεση προϋπολογισμού και στοιχείων ισολογισμού τετάρτου τριμήνου 2022. Ορίστε, έχει το λόγο. Λοιπόν, το τρίτο κομμάτι που πρέπει να δούμε και να κάνουμε τις αναφορές του τριμήνου του 2022, που είναι και το τελευταίο, είναι το κομμάτι του ισολογισμού και των οικονομικών καταστάσεων. Πάλι συνολικά τα μεγέθη, δεν είναι σε πλήρη ανάλυση. Είχαμε ένα προϋπολογισμό για τα έσοδα, θα πω περιληπτικά τα βασικά νούμερα που μας ενδιαφέρουν, 33,5 περίπου εκατομμύρια, βεβαιώσαμε τα 27,5 και τα εισπραχθέντα είναι 24,2. Υπάρχει μια υστέρηση, εντάξει, αυτό παρατηρείται πάντα, είναι μια πάγια τακτική, διότι πάρα πολλά θα προκύψουν την επόμενη χρονιά που θα εισπραχθούν. Λοιπόν, και στο κομμάτι των εξόδων, είχαμε προϋπολογίσει πάλι, γιατί είμαστε ισοσκελισμένοι, 33,5. Τα δεσμευθέντα είναι 27,6, τα τιμολογηθέντα είναι 22,7 και τα ενταλθέντα 21,500. Και εδώ υπάρχει υστέρηση, έχουμε πληρώσει λιγότερο ποσό από αυτό που έχουμε δεσμεύσει. Ενδεχομένως, μελλοντικά θα πληρωθούν και τα υπόλοιπα μόλις γίνουν οι απαιτούμενες παραλαβές, πιστοποιήσεις και ό,τι συνεπάγεται από αυτό που πρέπει να κάνουν αυτοί που παρακολουθούν τις παραλαβές των έργων στο Δήμο μας. Ωραία, ευχαριστώ. Έχουμε ερωτήσεις, τοποθετήσεις. Περνάμε σε ψηφοφορία. Ποιοι ψηφίζουν κατά? Ρεκλήτης, Σιώτου, Χαμηλοθόρη. Το 14ο θέμα περνάει κατά πλειοψηφία. 15ο θέμα, έκριση διενέργειας δημοπρασίας για την παραχώρηση κοινοχρήστων χώρων για την τοποθέτηση, διαμόρφωση δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης οχημάτων βάσει εγκεκριμένου σφίου. Εισηγητής ο αντιδήμαρχος ο αρμόδιος ο κύριος Κουκκής. Κατά θέμα, ωραία. Ναι, το ξέρετε το συγκεκριμένο θέμα, το είχαμε πει και σε προηγούμενες συνεδριάσεις. Θα πρέπει να βάλουμε τις θέσεις και τον τρόπο πώς θα γίνει η φόρτιση των ηλεκτροκίνητων. Τη δημοπρασία
για την έγκριση της διενέργειας. Έχουμε καθορίσει και τους χώρους. Δεν ξέρω αν θέλει κάποιος να ρωτήσει κάτι. Ωραία. Ερωτήσεις. Η κυρία Σιώτου. Η σταθμή δεν θα έπρεπε να είναι 45 και όχι 16, και έστω και αν αρχικά κάνουμε μια χωροθέτηση, γιατί ο νόμος λέει περίπου ένας ανά χίλιους κατοίκους. Ναι. Η δεύτερη ερώτηση. Στη μελέτη προβλέπεται και φόρτιση για ποδήλατα. Έχει προβλεφθεί κάτι τέτοιο και πότε θα βάλετε τις θέσεις και θα δημοπρατήσετε? Μία τρίτη ερώτηση είναι, ξέρουμε πόσο ταχείας φόρτισης θα είναι η σταθμή? Γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι άλλη χωροθέτηση πρέπει να γίνει αν είναι ταχείας φόρτισης, όπως είναι ας πούμε στα βενζινάδικα, και άλλη αν είναι μια πολύ ωραία διαδικασία. Ένα τέταρτο που θέλω να ρωτήσω είναι ότι εδώ και για το σταθμό φόρτισης που είναι εδώ έξω από το Δήμο, στην εισήγηση έχετε δύο θέσεις από τις 16 στη Σύρου. Η μία από αυτές είναι αυτή που υπάρχει ήδη ή εννοείται ότι θα μπουν άλλες δύο στη Σύρου? Και επειδή γνωρίζετε ότι σπάνια βρίσκει τη θέση ελεύθερη εδώ για να φορτίσεις, ειδικά σε μέρες εκδηλώσεων κτλ. Και εφόσον κανένας δεν δίνει πρόστιμο για την κατάληψη θέση ώστε να πάψει αυτή η παράβαση, κανένας δεν θα σέβεται και τη λειτουργία του. Και επειδή έχουμε αυτή την εμπειρία από εδώ, η ερώτηση είναι πώς θα εξασφαλίσουμε ότι αυτό δεν θα συμβαίνει και στις θέσεις που θα δημιουργήσουμε τώρα, ειδικά στην κάτω ζώνη του Χολαρού και του Παπάγου, που ήδη το πρόβλημα στάθμευσης είναι τεράστιο. Ωραία, ευχαριστώ. Κύριος Δήμαρχος, έχει το λόγο. Ναι, πρώτα απ' όλα, όταν κάναμε το σφίο, έχουμε 46 θέσεις, αν θυμάμαι καλά. Κάποιες είναι διπλές, κάποιες είναι μονές. Εμείς προφανώς τώρα δεν θέλουμε να βγάλουμε όλες τις θέσεις σε δημοπρασία, γιατί κάποιες μπορεί να τις λειτουργήσει και ο Δήμος μεθαύριο μόνος του. Ούτε έχουν αυξηθεί τόσο πολύ τα ηλεκτρικά οχήματα στην πόλη μας, που να χρειάζεσαι να δεσμεύσουμε και να χάσουμε 46 θέσεις στάθμευσης. Γιατί άμα βγάλουμε φορτιστές, θα χάσουμε και θέσεις στάθμευσης ταυτόχρονα, έτσι. Να συνεννοούμαστε γι' αυτό. Λοιπόν, άρα λοιπόν βγάζουμε σε πρώτη φάση αυτές τις 16 θέσεις. Δίπλα λέει τον τύπο φορτιστή, όπου βλέπετε 50 κιλοβατόρες, είναι πιο μεγάλος φορτιστής, όπου λέει 22. Ένα, ναι. Ένα. Αυτό δεν είναι για λεωφορεία ο πιο μεγάλος, για αυτοκίνητα μεγαλύτερα. Είναι ότι ταχύ φορτιστής. Όχι, είναι πιο ταχύ. Ναι, είναι ταχύ φορτιστής. Άρα είναι ένα στα 16 γρήγορο και τα άλλα είναι αργής διαδικασίας. Αυτό ναι, που λέτε. Ναι. Αυτό είναι. Λοιπόν, έχουν και διαφορετική τιμολογιακή πολιτική, πρέπει να ξέρετε, οι ταχύ φορτιστές από τους απλούς, έτσι. Αυτό λοιπόν, η πρόθεσή μας είναι να γίνει ένας διαγωνισμός, να τον αναλάβει μια ιδιωτική εταιρεία, η οποία θα τρέξει και την τοποθέτηση των φορτιστών και θα δίνει στο Δήμο ένα μηνιαίο ενίκιο για κάθε θέση που θα χρησιμοποιεί, όπως και ποσοστά από τα κέρδη τα οποία θα έχει, δηλαδή από τη διαφορά τιμής που θα αγοράζει και θα πουλάει, όπως έχει γίνει και σε άλλους Δήμους δηλαδή. Έτσι, δεν είμαστε οι πρώτοι που το κάνουμε. Έτσι, ενδεχομένως να είμαστε στους 10 ή στους 20 πρώτους, αλλά δεν είμαστε σίγουρα οι πρώτοι. Οι όροι θα εγκριθούν από την Οικονομική Επιτροπή, αφού ετοιμαστούν από την υπηρεσία του Δήμου. Έτσι. Για τη μικροκινητικότητα που είπατε, ήδη είναι ανεβασμένος ο διαγωνισμός που τρέχουμε. Ξέρετε ότι έχουμε πάρει μια χρηματοδότηση 750. Εντάξει, εγώ θυμάμαι λιγότερο, γενικώς λέει 750. Ωραία. Για τα ποδήλατα, ναι. Αυτό είπα, μικροκινητικότητα. Ναι. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Άλλος ερωτήσεις, τοποθετήσεις. Περνάμε σε ψηφοφορία. Παρακαλώ. Ναι, δεν έχουμε άλλες ερωτήσεις. Πάρτε το λόγο. Λοιπόν, εφόσον χωροθετούμε τις θέσεις για να επιλέξουμε τα σημεία, καλό θα ήταν εμείς εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο να ξέρουμε και τις 45 θέσεις και ας δημοπρατείτε τώρα τις 16 για να δούμε πραγματικά η διανομή αυτών των θέσεων μέσα στο Δήμο είναι σωστή και κατάλληλη. Είδαμε ότι κάνατε και μια δημόσια διαβούλευση για το θέμα και 6 δημότες έθεσαν μια σειρά ερωτήσεων και απόψεων για τη χωροθέτηση. Δεν απαντήθηκαν ποτέ οι ερωτήσεις τους και δεν είδαμε και σε κάποια εισήγηση να έχουν ληφθεί υπόψη οι παρατηρήσεις που ήταν πολύ συγκεκριμένες και για τα ποδήλατα και για τους φορτιστές και πόσο γρήγοροι θα είναι και ποια θα είναι τα σημεία κτλ. Ας υπήρχε λοιπόν ο συνολικός σχεδιασμός και για τη φόρτιση των ποδηλάτων και τις θέσεις και των αυτοκινήτων των 45-46 θέσεων και ας γινόταν σε δεύτερη φάση η εγκατάσταση του δεύτερου κομματιού, όπως το λέτε. Εφόσον οι φορτιστές οι περισσότεροι είναι πιο αργής
φόρτισης. Αυτό σημαίνει ότι ένα αυτοκίνητο θα πρέπει να κάτσει πολλές ώρες σε αυτή τη θέση. Άρα, αυτό μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι σε σημεία που πραγματικά είναι δύσκολο το πάρκινγκ, θα δημιουργηθεί πρόβλημα. Και δεν έχουμε δει πουθενά πώς θα αποτρέψετε να καταληφθούν αυτές οι θέσεις από κάποιον που θέλει απλά να παρκάρει και όχι να φορτίσει, με ποια διαδικασία. Τώρα, αν δεν ξέρουμε τι σχήματος είναι αυτοί οι φορτιστές, έχουμε δει διάφορους και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ειδικά αν είναι αυτά τα πυργάκια πάνω στα πεζοδρόμια, υπάρχουν πιο μεγάλα, πιο μικρά κουβούκλια, ξέρετε, θα πρέπει να προσέξουμε ότι ειδικά αν είναι σε πεζοδρόμια στενά, μικρά και φορτωμένα κυκλοφοριακά σημεία, προφανώς θα δημιουργήσουμε πρόβλημα. Ωραία, ευχαριστώ. Κύριος Δήμαρχος, έχει το λόγο. Πρώτα απ' όλα, η μικροκινητικότητα είναι 376.000, όπως σας είπα, το επιβεβαιώσαμε. Πρώτα απ' όλα, το ΣΦΙΟ έχει. Κυρία Χαμηλοθόρη, με ακούτε να μιλάω, γιατί κάνετε κάποιες ερωτήσεις που είναι σημαντικές. Νομίζω να πάρετε τις απαντήσεις. Εκτός αν δεν θέλετε ή τα θεωρείτε, γιατί στην ποιότητα ζωής είναι το αρμόδιο όργανο το οποίο έχει εγκρίνει το ΣΦΙΟ. Συζητήθηκε τουλάχιστον τρεις φορές εκεί. Δεύτερον, αν μπείτε στο GIS του Δήμου, υπάρχουν χωροθετημένες όλες οι θέσεις που αναφέρετε ήδη. Άρα, όχι μόνο εσείς, οποιοδήποτε δημότης μας ακούει, μπορεί να μπει και να δει ποιες είναι οι θέσεις που έχουν εγκριθεί και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, όχι μόνο από το Δήμο μας. Οι παρατηρήσεις που γίνανε από τους δημότες μας, που λέγανε τοποθετήστε εκεί, τοποθετήστε αλλού, προφανώς τις έλαβε υπόψη του ο μελετητής και τις είδε. Δεν χρειάζεται να απαντήσει. Δηλαδή, θα απαντήσει σε κάποιον στη δημόσια διαβούλευση που σου κάνει μια παρατήρηση. Ναι, θα το βάλω ή δεν θα το βάλω. Δέχεσαι την τοποθέτηση που σου κάνει. Αυτό είναι η δουλειά του μελετητή. Και τα αρμόδια όργανα, που ήταν η ποιότητα ζωής, ακριβώς αποφάσισε πού θα γίνει η χωροθέτηση. Τώρα, το αν θα καθυστερεί ή όχι, να καταλάβουμε, αυτές οι θέσεις είναι μόνο για ηλεκτρικά οχήματα. Άρα, δεν είναι ότι θα καθυστερεί, που λέτε. Γιατί αν βάλουμε, σας είπα, ένα πιο γρήγορο, θα πρέπει ο δημότης να πληρώνει και περισσότερα χρήματα. Ή ο κάτοικος ή ο επισκέπτης της πόλης. Έτσι, όλοι βάζουν περισσότερους και έχει αποδειχθεί ότι ο κάτοικος πάει και βάζει 2-3 ώρες και κουμπώνει στο ρεύμα. Δεν πάει και κάθεται με τις ώρες για να φορτίσει 80-90%. Έτσι. Γιατί δεν θέλει να πληρώνει περισσότερο, γιατί προφανώς φορτίζει στο σπίτι του ή στο γραφείο που έχει ιδιωτική θέση πάρκινγκ, που είναι πολύ πιο οικονομικό το ρεύμα. Δεν θα το πληρώνει, γιατί προφανώς το ρεύμα έξω θα είναι πιο ακριβό. Για τη Σύρου που ρωτήσατε. Όταν γίνει ο διαγωνισμός, τώρα θα έχουμε δωρεάν τα συγκεκριμένα, οι δύο θέσεις είναι δωρεάν, βεβαίως. Μιας και το λέτε, εγώ έχω προσπαθήσει 4 φορές να φορτίσω και δεν δουλεύει. Λοιπόν. Μην διακόπτουμε. Όχι, απλά κάνουμε και λίγο έτσι. Κάποια τελευταία πήρατε ηλεκτρικό όχημα και προσπαθήσατε 4 φορές, έχει το ηλεκτρικό όχημα εσείς. Τελευταία πήρατε ή πιο πριν, αυτό λέω. Για να σας απαντήσω αυτό που λέτε. Λέω πρόσφατα το έχετε πάρει. 1 μήνα, 2 μήνες, 3 μήνες. Ωραία. Εντάξει. Υπήρχε ένα πρόβλημα, γι' αυτό λέω. Δεν είναι. Αλλά ποτέ δεν χρεώναμε. Λέτε εσείς να ήταν με χρέωση και να μην το είχαμε ανακοινώσει. Λοιπόν, όχι, επειδή πρέπει να παίρνει η κυρία Σιώτου όλες τις απαντήσεις, στις απορίες που έχει. Λοιπόν, και τους δύο φορτιστές τους είχαμε ελεύθερους. Όποιος ήθελε πήγαινε και κούμπωνε χωρίς να πληρώνει. Μπορεί να μας το επιβεβαιώσει και είναι και εδώ από τον Δοπάπο, ο κύριος Γιωτόπουλος που είναι εδώ. Κάποια στιγμή δημιουργήθηκαν κάποια προβλήματα με ανθρώπους που κολλάγαν τις μπρίζες τους μέσα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Έτσι, άρα είδαμε ότι υπήρχε κάποια δυσκολία στη χρήση και συνεννοηθήκαμε με τον διαχειριστή, με αυτό που μας είχε κάνει προσφορά αυτά τα δύο μηχανήματα, να μας δώσει πλέον κάρτα. Άρα, αν θέλετε να φορτίζετε το μηχανήμά σας εδώ, θα βγει και επίσημη ανακοίνωση. Θα πρέπει να περάσετε από το Δήμο και να πάρετε μία κάρτα. Εξακολουθεί να είναι δωρεάν. Μην βιάζεστε, γιατί βλέπω ότι έτσι έχετε μία τάση να βιάζεστε. Λοιπόν, απλά δεν θα ανοίγει σε όλους, θα ανοίγει μόνο σε αυτούς που θα έχουν προμηθευτεί από το Δήμο ύστερα από αίτησή τους δωρεάν τη συγκεκριμένη κάρτα. Έτσι. Λοιπόν. Τώρα, τα άλλα προφανώς θα πληρώνουν κανονικά. Έτσι. Ωραία. Λοιπόν, αν δεν έχουμε άλλες τοποθετήσεις ή ερωτήσεις, να προχωρήσουμε σε ψηφοφορία. Ποιοι ψηφίζουν κατά? Ο κύριος Ρεκλήτης Λευκό. Κατά η κυρία Χαμηλοθόρη, κυρία Σιώτου. Κατά πλειοψηφία, λοιπόν, και το 15ο θέμα. 16ο θέμα,
Έκριση διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση κοινοχρήστων χώρων, πρώτον στην κοινότητα Παπάγου για τοποθέτηση διατήρηση στεγάστρων αναμονή στα μέσα μαζικής μεταφοράς και β' στις κοινότητες Παπάγου και Χολαργού για την τοποθέτηση πινακίδων με σκοπό τη διενέργεια υπαίθριας διαφήμισης. Το λόγο έχει ο κύριος Κουκής. Ναι, ναι. Έχει αποσταλεί και εισήγηση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ναι. Εντάξει, το θέμα είναι γνωστό, έρχεται τακτικά, αφορά 28 στάσεις και αφορά και δύο σημεία στους δύο σταθμούς του μετρό. Δεν ξέρω αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι. Μικρόφωνο και, μικρόφωνο λέω, ομόφωνο και το 16ο θέμα. 17ο, παύση υπεύθυνου λογαριασμού και ορισμός νέου για την πληρωμή έργων μέσω του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Το λόγο πάλι έχει ο κύριος Κουκής. Ωραία, ναι, εντάξει. Αυτό το θέμα είναι σύμφωνα με το πώς ορίζονται για το ΠΟΔΟΕ αυτοί που είναι υπόλογοι από τους διάφορους φορείς και τις αρχές. Έχουμε την πάυση εδώ πέρα της υπεύθυνης λογαριασμού του Προγράμματος Δημόσιων Επενδύσεων της κυρίας Κανέλου και τον ορισμό ως υπεύθυνου λογαριασμού τον κύριο Ηλία Τσόπη. Ωραία. Φαντάζομαι και αυτό. Τώρα περνάω κατευθείαν ψηφοφορία, ομόφωνα. Ωραία. Λοιπόν, πηγαίνουμε στο 18ο, το έχουμε περάσει, 19ο θέμα. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στα σχολικά συμβούλια πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το λόγο έχει ο αντιδήμαρχος ο κ. Στράκας. Ναι, απλά να αναγνώσω τα ονόματα. Ο Μιλών Μιχάλης Στράκας, ερετό μέλος ως αντιπρόεδρος σχολικών συμβουλίων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και την κυρία Λένη Αλεξανδροπούλου, υπάλληλος του Τμήματος Παιδείας, Νεολαίας, Αθλητισμού και Πολιτισμού. Ωραία. Δεν νομίζω να έχουμε ερωτήσεις αυτά. Οπότε περνάμε ψηφοφορία. Κατά ο κύριος Ρεκλήτης περνάει το 19ο. Κατά, λοιπόν, οπότε περνάει κατά πλειοψηφία το 19ο θέμα. Περνάμε σίως στο 20ο θέμα. Έγκριση πρώτης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του νομικού προσώπου Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Παπάγου Χολαργού οικονομικού έτους 2023, σύμφωνα με την υπαρίθμου 8-2023 απόφασή του. Έχει ήδη περάσει από το Διοικητικό σας Συμβούλιο. Το λόγο έχει ο κύριος Ιφαντής, ο πρόεδρος του ΠΑΠ. Γεια σας. Λοιπόν, ο προϋπολογισμός του έτους 2023 συντάχθηκε εντός του 2022 με μήνα αναφορά στον Ιούλιο. Μη σας να είναι περιληπτικά όσο γίνεται. Ναι. Του ίδιου έτους και στηρίχθηκε. Δεν πειράζει. Σε υπολογισμούς, προβλέψεις και παραδοχές, προκειμένου αυτός να καταστεί ρεαλιστικός και να αποτυπωθούν τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα και μεγέθη τα οποία οριστικοποιήθηκαν στις 31/12/22, προκύπτει ανάγκη μεταβολής κωδικών πιστώσεων εισόδων και εξόδων, αλλά και δημιουργία νέων πιστώσεων για κάλυψη διαφόρων αντικών του νομικού προσώπου. Το χρηματικό υπόλοιπο λοιπόν στις 31/12 είχε προϋπολογιστεί το ποσό των 128.704,43 ευρώ και διαμορφώθηκε στο ποσό των 227.509,16, αύξηση κατά 98.804,74. Αυτό βρίσκεται στον πρώτο πίνακα. Έχετε δει λίγο τις διαφορές στον πίνακα, στους πίνακες όλους. Και λέω ότι αυξήσεις κωδικούς δαπανών είναι ύψους 176.147 που πήγαμε στα έξοδα. Να πω ότι έγινε μια πολύ καλή αξιολόγηση, καταγραφή και ιεράρχηση των αναγκών του νομικού προσώπου, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε συντηρήσεις των αθλητικών και κτηριακών εγκαταστάσεων και σε προμήθεια κάθε είδους αθλητικού και πολιτιστικού είδους που χρειάζεται. Είναι μαζί μας ο κύριος Γιωτόπουλος, που είναι ο προϊστάμενος του Διοικητικού Οικονομικού. Οτιδήποτε απορία υπάρχει και θέλετε να μας βοηθήσει σε τυχόν κάποιον κωδικό, είναι εδώ. Ναι, ναι, αυτό θα τόνιζα κι εγώ. Ότι είναι αυτό εδώ, είναι. Αν έχετε κάποια ερώτηση. Λοιπόν, αλλά έχει ήδη περάσει από το Διοικητικό σας Συμβούλιο. Άξι. Απλά μια έγκριση είναι εδώ. Τυπική είναι η διαδικασία. Δεν ξέρω, έχετε κάποια. Ωραία, περνάμε σε ψηφοφορία. Ποιοι ψηφίζουν κατά? Ο κύριος Ρεκλήτης και ο κύριος Αυγερινός. Περνάει λοιπόν και το 20ο θέμα κατά πλειοψηφία. 21ο θέμα. Έγκριση απολογισμού του νομικού προσώπου Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Παπάγου Χολαργού οικονομικού έτους 2022 σύμφωνα με την υπαρίθμη 1-2023 απόφαση του. Το λόγο πάλι έχει ο κύριος Ιφαντής.
Πρόεδρος λοιπόν, να πούμε ότι στον απολογισμό το ύψος του χρηματικού υπολείπου 31 δεκάτου ήταν 105.238,24. Το ύψος του χρηματικού υπολείπου 31 δεκάτου 22 είναι 227.509,16. Είναι αυξημένο κατά 122.270,90. Γεγονός που οφείλεται στη σταδιακή επαναφορά στην κανονικότητα μετά την εποχή COVID-19, ιδίως στο δεύτερο εξάμηνο του 22, και στην πολύ καλή λειτουργία του νομικού προσώπου, γεγονός που είχε σαν αποτέλεσμα την αύξηση των εσόδων σε αθλητικά, πολιτιστικά, συμβάσεις εμίκδοσης και παραχωρητήρια. Η αύξηση των δαπανών σε προμήθειες και συντηρήσεις εγκαταστάσεων κτιρίων κτλ. Είχαν μειωθεί κατά την περίοδο του COVID. Ένα άλλο πολύ βασικό είναι το ότι το νομικό πρόσωπο μπαίνοντας στο έτος του 2023 δεν οφείλει σε προμηθευτές στο παραμικρό γιατί εξοφλήθηκαν άπαντες. Αυτά είναι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και θέλω να πω και από αυτό το βήμα ένα ευχαριστώ και στον κύριο Γιωτόπουλο και σε όλη την ομάδα που έχουμε φάει πολλές ώρες για να φτιάξουμε αυτά. Και νομίζω ότι να τον ευχαριστήσετε κι εσείς γιατί όντως κάνουν μια πολύ σοβαρή δουλειά. Ευχαριστούμε πολύ εκ μέρους όλων, κύριε Γιωτόπουλε. Σε όλους, αλλά ευχαριστώ σε όλους. Λοιπόν, περνάει ομόφωνα ή... λέω μήπως το πάρω, την πάρω, την ψήφω. Πάρουμε την ψήφω. Λοιπόν, κατά πλειοψηφία και το 21ο θέμα. Περνάμε στο 22ο. Έγκριση πρώτης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του νομικού προσώπου, δημοτικός οργανισμός κοινωνικής μέρημνας και προσχολικής αγωγής Παπάου Χολαργού, οικονομικού έτους 2023, σύμφωνα με την υπαρίθμιο 4-2023 απόφασή του. Ήταν θα την έκανε την εισήγηση ο κύριος Βαλιράκης, ο πρόεδρος του ΔΟΚΜΕΠΑ, όμως είναι ασθενής. Η εισήγηση σας έχει αποσταλεί. Αν δεν έχετε κάποια ιδιαίτερη απορία κλπ, θα προχωρήσουμε στην ψηφοφορία. Λοιπόν, οπότε είναι και ο αντιπρόεδρος, ναι, ο κύριος Στάικος, ο οποίος θα μπορέσει να μας δίνει πληροφορίες αν είχατε απορίες. Λοιπόν, ψηφοφορία κατά. Ο κύριος Ρεκλήτης και ο κύριος Ρεμούνδος και ο κύριος Αυγερινός περνάει κατά πλειοψηφία το 22ο θέμα. 23ο θέμα, έγκριση ισολογισμού του νομικού προσώπου, Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέρημνας και Προσχολικής Αγωγής Παπάγου Χολαργού, οικονομικού έτους 2021, σύμφωνα με την υπαρίθμου 6-2023 απόφασή του. Τα ίδια ισχύουν με τα προηγούμενα που σας είπα. Αν υπάρχουν κάποιες απορίες, δεν υπάρχουν. Κατά φαντάζομαι ο κύριος Ρεκλήτης. Απλά να αναφέρουμε ότι παρουσιάζει πλεόνασμα 24.106 ευρώ. Ωραία. Κατά ο κύριος Ρεκλήτης, ο κύριος Ρεμούνδος, κατά πλειοψηφία και το 23ο θέμα. Το 24ο θέμα, έγκριση απολογισμού του νομικού προσώπου, Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέρημνας και Προσχολικής Αγωγής Παπάγου Χολαργού, οικονομικού έτους 2022, σύμφωνα με την υπαρίθμιν 7-2023 απόφασή του. Απορίες. Ψηφοφορία κατά ο κύριος Ρεκλήτης, ο κύριος Ρεμούνδος, κατά πλειοψηφία το 24ο θέμα. 25ο θέμα, έγκριση του σχεδίου απολογισμού δράσης και επιτροπής ποιότητας ζωής για το έτος 2022, εισηγητής ο κύριος Στράκας. Το 25ο, βάσει της... Ναι, έχετε λάβει την εισήγηση, απλά να αναφέρω ότι... Ελήφθησαν συνολικά 66 αποφάσεις, εκ των οποίων ήταν όλες ομόφωνες, εκ των οποίων 4 από αυτές με λευκό. Και από τις παραπάνω αποφάσεις, 13 διαβιβάστηκαν και παραπέφθηκαν στο προσέγγιση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ωραία. Απορίες, ψηφοφορία. Κατά, κύριος Ρεκλήτης, κύριος Ρεμούρδος. Κατά πλειοψηφία, το 25ο θέμα. 26ο θέμα και τελευταίο. Το πρώτο τελευταίο, ναι. Έχουμε άλλη μία, ναι. Έγκριση. Παρακαλώ. Ναι, ωραία. Και πρέπει να τα διαβάσω όμως και τα δύο θέματα. Έγκριση υπαρίθμου 7-2023 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με την τοποθέτηση προστατευτικών και κλειδωμάτων τύπου P στο πεζοδρόμιο Έμπροσθεν του κοινοχρήστου πράσινου της παιδικής χαράς στην οδό Ελευθερίου Βεσνιζέλου καθώς και στην οδό Εφέσου έμπροσθεν του χώρου του εκεί δημοτικού παιδικού σταθμού. Και θέμα 27ο, έγκριση της υπαρίθμου 8-2023 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με τη μερική τροποποίηση
Κρασποδόρυθρου επί της οδού Ασπασίας 26 της κοινότητας Παπάβου. Περνάνε κατά πλειοψηφία, κύριε Ρεκλήτη. Όχι, ομόφωνα. Ομόφωνα. Να. Ομόφωνα λοιπόν και τα δύο θέματα. Σε αυτό το θέμα ψηφίζει και η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας, η κυρία Δημάρχου, και στο 26 και στο 27. Η ώρα είναι 10 παρά 20. Σας ευχαριστώ θερμά για τη βοήθειά σας, διότι όπως θα καταλάβατε και από τη φωνή, έρχομαι μετά από μία φαρυγγίτιδα. Κηρύσω λοιπόν το τέλος της συνεδρίασης. Να είστε καλά όλοι. Γεια σας.